Κυκλοφόρησε. Κυκλοφόρησε. Η Ελλάδα κυκλοφόρησε. Κυκλοφορεί κανένα. Έχω και ωραία φωνή, να ξέρει, έτσι. Έχεις, ναι. Ένα από τα πολλά μου προσόντα. Ναι. Μετά τα σάλια είναι και η φωνή, ας πούμε. Έτσι. Και η ταπεινότητα, όλα τα έχουν όλα αυτά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το Παοξάκι την Πολίνα. Δεύτερη φορά το βάζω στο τραγούδι. Μου αρέσει πραγματικά πολύ. Ναι. Έτσι. Παοξάκι Πολίνα. Ήταν, αλλά... ήταν τότε. Έχει κάνει ένα λάθος από μικρή. Όχι, όχι. Ήταν τότε πραγματικά που η. Η Ελλάδα ζούσε για τα παιχνίδια Άρης ΠΑΟΚ, ναι. Έτσι, στο μπάσκετ. Και αυτή ήταν ΠΑΟΚ. Ναι, είχα διαβάσει μια συνέντευξη. Θα σου πω, όχι, μην το γελάς τώρα πέρα της πλάκας. Πολλές φορές και εσύ όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα παιχνίδι. Παίζει, ας πούμε, ποιος να σου πω, η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, για να μην πούμε μια άλλη. Και παίζει με την Αλαβές. Ναι. Τώρα εντάξει, το παράδειγμα δεν είναι καλό. Θέλω να σου πω, όταν βλέπουμε ένα παιχνίδι που έχει ένα ξεκάθαρο φαβορί, πάντα είμαστε με τον αδύνατο. Κάποιοι είμαστε με τον αδύνατο. Έτσι. Α, γι' αυτό ήταν με τον αδύνατο. Εντάξει, περισσότερο ήταν με τον Άρη τότε. Επειδή μου κακά τα ψέματα, κάτσαν να ξέρω. Ενώ όλη η Ελλάδα Άρης ήταν τότε. Ναι. Κάποιοι όμως, και εμείς όταν βλέπουμε, και εγώ πολλές φορές το καλό, όταν βλέπω, πάντα είμαι με τον αδύνατο. Έτσι. Είναι η Πολίνα, ναι, Παοξάκι. Παοξάκι άρρωστο. Η Πολίνα. Το... Μ' αρέσει πολύ όμως το συγκεκριμένο τραγούδι, πραγματικά. Ναι, είναι καλό το κυκλοφόρηση. Το κυκλοφόρηση. Να δούμε πώς θα κυκλοφορήσουμε στο τέλος εδώ. Εμείς δύσκολα θα κυκλοφορήσουμε. Μετά τον κορονοϊό, να δούμε τι θα γίνει. Φίλοι. Ναι, καταρχήν να πω. Ένα. Σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι Τετάρτη. Ημέρα Πένθους. Ναι, θα τα πούμε όλα αυτά. Ένα, θα τα πούμε όλα αυτά. Ένα. Να πούμε ότι. Επειδή δεν υπάρχει εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα, θα το λέω συνέχεια όσο λείπει. Έχουμε το χρονικό εύρος να πάμε όσο θέλουμε. Σήμερα μου είπες ότι μπορείς να κάτσεις. Αν υπάρχει συμμετοχή, μπορούμε να κάτσουμε αρκετά. Μέχρι τις 5 το πρωί, ας πούμε. Εντάξει, μέχρι τις 5 το πρωί, λίγο δύσκολο να κάτσουμε, αλλά 11 που κλείνει δεν θα κλείσουμε αν υπάρχει συμμετοχή. Αυτό είναι δεδομένο. Αν υπάρχει συμμετοχή και διάλογος και ανταλλαγή απόψεων, θα κάτσουμε αρκετά. Βλέπω εκεί. Άρα, οπότε δεν θα ανοίξουμε τις γραμμές, να πούμε 2-3 πραγματάκια. Και 12 μπορεί χρόνο. Να πάμε. Εντάξει, αν υπάρχει συμμετοχή, επαναλαμβάνω, μπορούμε να πάμε και 12 και λίγο περισσότερο. Εντάξει, θα το ξημερώσουμε κιόλας. Αλλά 12, αν υπάρχει συμμετοχή, σίγουρα μπορούμε να κάτσουμε μία ώρα. Δεν έχει πρόβλημα ούτε ο Πόσμαν που όπως καταλάβατε είναι εδώ, γιατί έξω όταν ήμασταν, όταν έκανε ο Νίκος. Ο κυτρινόμαυρος παρτενέρ σου έχω γίνει από την Ελλάδα. Ναι, ναι, εντάξει, είπαμε. Αν και σήμερα δεν μου έδωσε το 15 που σου ζήτησα από την αλήθεια. Δεν πήρα μαζί μου αρκετά δίφραγκα. Δεν ξέρω αν και τα δίφραγκα. Έχω κάνει όλα κέρματα και τα άφησα σπίτι. Τέλος πάντων, καλά, εσύ μπορεί να κάνεις πλάκα, αλλά υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν έξοδοι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μπροστά, Κυριακή μπορεί όχι. Οπότε χρειάζεται χρήμα όλα αυτά. Postman. Πώς θα γίνει, Postman. Εννοείται. Πώς θα γίνει. Και όταν βγαίνεις με γυναίκα. Εντάξει, δεν πληρώνει ποτέ η γυναίκα. Αυτό έτσι. Είναι, είπαμε, στη δικιά μας τη γενιά, όχι ναι, στη νέα. Ναι, όχι στους νέους. Δεν ξέρω αν δεν το έχεις καταλάβει, αλλά δεν είσαι νέος. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Είπα στη δικιά μας τη γενιά. Ναι. Ναι. Έτσι, εγώ είπα αυτό που έπρεπε να πω. Εσύ τώρα τι έχεις εκλάβει είναι άλλο εσύ, θέμα. Εντάξει, να πούμε και την αλήθεια. Εντάξει, θα να μην το πω έτσι, θα ακούσει και λίγο μακάβριο. Είσαι... δεν το λέω γιατί. Καλά, καλά. Γιατί αύριο θα κάνω ματολογικό. Αύριο. Πάνε παρακάτω. Αύριο θα κάνω. Αύριο θα κάνω ματολογικά. Οπότε δεν λέω τέτοια. Άνα, μπράβο. Οπότε δεν λέω τέτοια γιατί μπορεί να την πάρει στην εκπομπή. Να την έχει για ενθύμιο. Μην γελά καθόλου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα διαδικαστικά. Και επαναλαμβάνω, όσο θα πάμε, όσο υπάρχει συμμετοχή από τον κόσμο. Θέλουμε όμως να μας δώσετε λίγο χρόνο να πούμε δύο πραγματάκια εδώ με τον Γιάννη τον Πόσμαν που θα μας κρατήσει συντροφιά σήμερα. Και παραλαμβάνω, θα έχουμε και 2 ώρες αν χρειαστεί να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Πάντοτε όταν ανοίξουμε τις γραμμές. Πιστεύω γύρω στις 10 και θα τις ανοίξουμε έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα διαδικαστικά πρώτα με την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρκλάς. Εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Έναν εκπληκτικό χώρο με θέα. Όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συντάγες. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, σαρδέλα, χταποδάκι, ολόφρεσκα ψάρια, γάβρο και τα special άχνηστα μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες. Πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Άργων αυτών ένα με Θεμιστοκλή Σοφούλη 76 δίπλα στο ΣΑΡΚ. Γνωστή πλέον, γνωστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια η διεύθυνση της Ψαροταβέρνας Καρκλάς. Και το ρεζερβέ για να κάνετε τις κρατήσεις σας
το 2310 413-230. Επαναλαμβάνω το τηλεφωνικό νούμερο 2310-413-230. Να ευχαριστήσουμε. Σε είπα. Ναι, ναι. Είσαι άπειρος. Όταν σου λέω, είσαι άπειρος. Είσαι. Τι να σε κάνω. Δεν έχω και χαλί για να μην ακούγεται. Ακόμα, βέβαια. Ωραία. Βάλε δόνηση. Να ευχαριστήσουμε και το στέκι του Κωστή. Το ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες. Όλα στα κάρβουνα. Όλα τα κρεατικά μας είναι στα κάρβουνα. Η διεύθυνση από το στέκι του Κωστή είναι στη Νεάπολη, στην Ανδρέα Παπανδρέου 113. Αν θέλετε να πάτε να κάτσετε με την παρέα σας, με την οικογένειά σας, με το φίλο, με τη φίλη σας, να φάτε πάντοτε, επαναλαμβάνω, όλα στα κάρβουνα είναι στο στέκι του Κωστή, αλλά το delivery 2310-627-27 που είναι για το πιο σημαντικό μπορώ να πω, γιατί λίγο πολύ περισσότεροι delivery παίρνουμε, έτσι. 2310-627-27 και να πω 2-3 ενδεικτικά πραγματάκια που υπάρχουν. Σε σάντουιτς υπάρχει κοντοσούβλ, χοιρινό κοντοσούβλ, κοτόπουλο, πασέτα, σούβλας, το σουτζουκάκι του Κωστή, 4 τεμάχια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι μοσχαρίσιο, μπιφτέκι γεμιστό, λουκάνικο του χωριού και πολλά πολλά ακόμη. Επαναλαμβάνω, delivery 2310-627-27, κύριε Postman. Κάτσε λίγο να ξαναβάλουμε την πολυνά μας. Μας πείνασες, κύριε Ντρόνι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, να έτρωγες. Εγώ δεν μπορώ να φάω ακόμη και να θέλω τώρα, δεν μπορώ να φάω. Πάρα πολύ ωραία. Μετά τις 9. Λοιπόν, επειδή και τις προηγούμενες μέρες με τον Τάσο πραγματικά πήραν χύμαρο στα τηλέφωνα και δεν μπορέσαμε ούτε και αυτός για την ομάδα του, για τον ΠΑΟΚ, κάποια πράγματα να πει, ούτε εγώ για τον Άρη τόσα πολλά, διότι ο Άρης είχε πιο πολύ ψωμάκια από την άποψη ότι υπήρχαν δύο συνεντεύξεις τύπου, έτσι. Μία του ερασιτέχνη, που στην ουσία ο ερασιτέχνης είναι κατά κάποιο τρόπο και η διοίκηση της ΚΑΕ αυτή τη στιγμή, έτσι κι αλλιώς. Και φυσικά υπήρχε και η χθεσινή συνέντευξη, απολογιστική συνέντευξη του Πρόεδρου του Άρη, του κύριου Θόδωρου Καρυπίδη, και του τεχνικού διευθυντή, έτσι το λέμε, τεχνικού διευθυντή, του κυρίου Χαριστέα. Από πού θες να ξεκινήσουμε από τα δύο, από ποια θέση? Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Με μπάσκετ, έχει συνετή. Έτσι νομίζω. Ξέρετε, εμένα μου ήρθε, γιατί το σχολίαζα πραγματικά λίγο πριν ήμουνα. Γιατί θέλω από εκεί μπορούμε να δούμε, γιατί μπορούμε να μεταφέρουμε κάποια πράγματα και ποδοσφαιρικά, ας πούμε. Α, να γίνει μια σύγκριση. Μια ζεύξη. Έτσι ακριβώς. Τον δύο. Μ' αρέσει. Επίπεδο. Η Egg Drooling. Κυρίω αντίριο. Η Egg Drooling, φίλε. Μάλιστα. 20 χρόνια σχεδόν η Egg Drooling. 19 είμαστε. Ωραία. Χρόνια. Για πάμε παρακαλώ. Πάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπως θέλεις. Και βάσει τον χρόνο, πρώτα έγινε η συνέντευξη του ερασιτέχνη. Έτσι. Ακριβώς. Θα πούμε έτσι τι υπόθηκαν, θα τα σχολιάσουμε και οι δύο. Γι' αυτό έτσι κι αλλιώς σε φώναξα εδώ πέρα. Μια που έχεις εκεί και δύο τόμους, βλέπω, της εγκυκλοπαίδειας Δόμη, έγραψες. Να ξεκινήσουμε τότε, να στην αφήσουμε λίγο την Πολίνα να ξεκουραστεί. Την έτσι. Έχουμε stand-by. Πάλι χαλάκι, δεν μας πειράζει. Α, θα σου αρέσει χαλάκι? Ναι, γιατί όχι. Τι λέει, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ας την κάτω χαλάκι. Κυκλοφόρησε όμως η Ταχρήνη 4,5 εκατομμύρια. Μάλλον κυκλοφόρησε. Όπω ρε φίλε, τι ήταν αυτό. Ε? 4,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, χρέη πολλά, πάρα πολλά. Τα οποία είναι μια εταιρεία, σε εισαγωγικά να την πω. Όχι, χωρίς εισαγωγικά, εταιρεία είναι. Έτσι. Ναι. Γιατί να την είναι σε εισαγωγικά, είναι εταιρεία. Είναι ΚΑΕ, σημαίνει καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Ναι. Άρα είναι ανώνυμη εταιρεία. Γιατί πλέον, επειδή διοικείται από τον ερασιτέχνη, ναι, έχω την εντύπωση ότι το ΔΣ της δεν είναι έγκυρο. Έτσι θέλω να πω. Βάσει τον νόμο, πώς είναι. Διοικούσα επιτροπή είναι, μέχρι τον Οκτώβριο. Είναι διοικούσα επιτροπή. Μέχρι τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά. Μέσω δικαστηρίου. Έτσι, βέβαια. Έτσι, λοιπόν. Βέβαια. Άρα, ενώ δηλαδή, ίσως έκανα λάθος τη λέξη που έβαλα, θεωρώ ότι δεν είναι το διοικητικό συμβούλιο ενός μεγαλομετόχου με το διοικητικό συμβούλιο. Δεν υπάρχει μεγαλομέτοχος, γιατί υπήρχε έλλειψη. Έτσι. Και ουσιαστική και οικονομική, από ό,τι φαίνεται, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ξέρεις ότι από τις πρώτες στιγμές που σε καλώ εδώ πέρα, όποτε υπάρχει έτσι ανάγκη, αυτό το τονίζω πάνω από ένα-ενάμιση πόσο χρόνο, όσο είναι ο κύριος Γουλιέρμος. Εδώ έχεις ένα τέτοιο, υπάρχει μια ζεύξη σε αυτό το κομμάτι το οικονομικό, που θα την πω αργότερα και για τον κύριο Καρυπίδη. Πάμε, ναι, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχες δίκιο. Να κάνουμε λίγο έτσι. Το μοντέλο λίγο να πιάσουμε. Τι είναι, ωραία, αυτό το πλάνο. Γιατί λέγαμε και την προηγούμενη φορά και μου έλεγες εσύ ότι θα υπάρχει ένα μοντέλο. Είπα να περιμένουμε λίγο, ήθελα, ναι, λίγο να το αναλύσουμε. Σωστά, να το ακούσουμε. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Καταρχήν θέλω να πω το εξής. Πριν πεις. Ναι. Πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, είναι αυτό που περιμένεις να ακούσεις? Αλήθεια θέλω. Περιμένεις κάτι διαφορετικό, κάτι. Να πω το εξής. Δεν είναι αυτό. Εγώ περίμενα βασικά δίσκο.
δεν είναι δίσκος. Έτσι. Είναι ψιλοδίσκος. Δεν είναι δίσκος. Είναι κάτι άλλο. Δεν είναι δίσκος. Ναι. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω κρίνει. Τι είναι, υπτάμενος δίσκος. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι αυτό δηλαδή τα κουπόνια. Ναι. Έξω από το παλέ. Ναι, εννοείς υπάρχει μερική ανταποδοτικότητα. Έχει κάποιο όφελος για κάποιους. Έτσι, συγκεκριμένους. Τι θέλω να πω. Στοπ, κράτα. Έτσι, κρατά. Θα κάνουμε τέτοιο. Θα κάνουμε πιγκ-πονγκ. Αυτό είναι το όρο. Χωρίς διάλογο πραγματικά, πρόσεξε. Τουλάχιστον εγώ μιλάω για μένα, έτσι. Προχθές δεν ξέρω, εδώ κάποιος το έλεγε. Νομίζω ο Νίκος ο Μοσχοβίτης. Γιατί όταν έρχομαι, πάντα στο τελευταίο δεκάλεπτο τέταρτο, συνήθως ο Νίκος μιλάει για τον μπάσκετ. Και μου είπε μία λεπτομέρεια που για όλους μπορεί να ήταν. Εγώ προχθές τη συνέλαβα, πραγματικά. Για πε. Λέμε για το ποδόσφαιρο, για κόσμο, για τέτοιο ότι μπορεί να επιτραπούν κόσμο και όντως μπορεί σε κάποια στιγμή, αν όχι άμεσα, τις πρώτες αγωνιστικές. Ξέχασα όμως, πραγματικά το ξέχασα. Το μπάσκετ είναι κλειστά τα γήπεδα. Εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κόσμο. Αυτό το πραγματικά αυτό μου. Το έχει έλεγα γήπεδο και το είχα συνδέσει με τέτοιο. Και λέω, κάποια στιγμή θα έχει και κόσμο και το παλέ. Δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Όχι, είναι κλειστό. Είναι κλειστά γήπεδα τα οποία, να μην πούμε 100%. Μεγαλύτερη πιθανότητα. Εκτός αν έχει και επόπτες για τις μάσκες. Όχι. Εκτός αν βρεθεί το. Όχι. Εκτός αν βρεθεί το εμβόλιο. Ναι, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Και να βρεθεί πάλι δύσκολα προλαβαίνουμε. Δύσκολο ναι. Άρα μιλάμε κατά 99%. Και κλεισμό των θυρών. Όλη τη χρονιά. Έτσι, για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ. Άρα πάρτε διαρκεία. Πρόσεξε. Εγώ δεν λέω είναι σωστό ή λάθος. Θέλω να είμαστε όσον αφορά όσο πιο πολύ ετοιμόλογοι. Δηλαδή ό,τι λέμε να 100%. Άρα. Πάρτε διαρκεία, σημαίνει πάρτε διαρκεία, αλλά δεν θα δείτε match. Μπορεί και να δείτε, αλλά όχι live. Άλλο είναι εκείνο. Εκείνο είναι άλλο, θα το πάμε. Έτσι, εκεί συμφωνώ πάρα πολύ. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, να πιάσουμε λίγο το μοντέλο. Ναι. Τι μας λέει το μοντέλο. Το συγκεκριμένο μοντέλο. Πάμε. Λοιπόν, θα δημιουργηθεί ένας τροφοδότης λογαριασμός. Ναι. Όπου μέσα σε αυτόν ο κάθε αριανός, αυτός που θέλει. Να βοηθήσει την ομάδα, θα βάλει τον οβολόν του, το οποίο θα είναι το λιγότερο ένα πενηντάρικο. Για την αγορά μετοχών είναι αυτό. Ακριβώς, για να εξασφαλίσει. 10 μετοχές, το 5 ευρώ. Το 5 ευρώ, 10 μετοχές, το 5 ευρώ, το λιγότερο, και από εκεί και πέρα μπορεί να βάλει όσο θέλει. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο τροφοδότης λογαριασμός. Όσο θέλει, αναδεκάδα. Δεν μπορεί να βάλει 70, δεν μπορεί να βάλει 80, αναδεκάδα. Αναδεκάδα. Λοιπόν. Ανά πενιντάρικο δηλαδή, με λίγα λόγια. Έτσι, ανά πενιντάρικο. Λοιπόν, και μπορεί να πάρει όσο θέλει. Αυτό από εκεί πέρα είναι δικό του θέμα. Ναι. Αυτός ο τροφοδότης λοιπόν λογαριασμός θα λειτουργήσει από 4 έως 6 μήνες. Ναι. Και με την ολοκλήρωσή του, γιατί είναι βασικό αυτό, με την ολοκλήρωση του τετραμήνου ή εξαμήνου, αυτό θα οριστεί όσο θα είναι. Άκουγα το Χρήστο τον Κρόλιο. Θα οριστικοποιηθεί μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, ώστε να μπορέσουν. Μέσω της αυξήσεως αυτής να μπορούν να γίνει χρήση του ποσού που θα έχει συγκεντρωθεί. Δεν ξέρω αν κατάλαβε ο κόσμος τι λέω. Έτσι. Εντάξει, πιο νομίζω το είπα λιανό. Πολύ απλά. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα πολύ εύλογο που νομίζω αμέσως, νομίζω και εκεί πρέπει να το ρώτησαν και κάποιος δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι. Ότι αυτά τα λεφτά, εφόσον μπουν στον λογαριασμό, δεν μπορούν να τα τραβήξουν. Όχι, πρέπει να ναι, άρα σημαίνει ότι ακόμη και πιο αισιόδοξοι, ό,τι μαζευτεί. Όταν κλείσει, δηλαδή στου 6 μήνε. Άρα δεν είναι χρήματα. Ναι, άρα δεν είναι χρήματα που λέμε, εντάξει, μπορεί να το πω ένα πολύ Spielberg σενάριο. Πες ότι μέσα ένα μήνα μαζεύονται 500.000 ευρώ. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ναι, λέω, λέμε. Ναι. Δεν μπορεί να τα πάρει. Τίποτα. Δεν μπορεί. Πρέπει να κλείσει το εξάμηνο. Έτσι. Γιατί θα τρέχει και η αύξηση του τοπικού κεφαλαίου παράλληλα. Έτσι. Ώστε αυτό. Κανονικά να μπει, σαν τροφοδότης να μπει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να μπορέσουν από εκεί να πάρουν αυτά τα κεφάλαια. Έτσι, ό,τι έτσι, είναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα χρησιμοποιηθεί, από ό,τι κατάλαβα, για τις ζημιές που έχει ΠΑΕ. Η ΚΑΕ, συγγνώμη. Άρα με λίγα λόγια, όταν λέμε ζημιές, εννοούμε στα χρωστούμενα, έτσι. Ναι, γιατί όμως το κάνουν αυτό. Έχει ένα σκεπτικό, ώστε. Πάμε. Για να μπορέσουν να βγάλουν τα μπαν από πάνω. Οι διαπραγματεύσεις δηλαδή που θα κάνουν με τους καλαθοσφαιριστές αυτούς που χρωστάει ο Άρης, 8 είναι νομίζω. 8 μπάν έχουμε αυτές. Να μπορούν να ξεκινήσουν από το τετράμινο και μετά. Ωραία. Ερώτηση. Εγώ αυτό λέω. Ερώτηση. Δηλαδή για αυτό το λόγο. Ερώτηση. Ναι. Ερώτηση. Εύλογη νομίζω που νομίζω σου λέω είναι κάτι το πολύ απλό. Εφόσον τα χρήματα αυτά, όσα και να μαζευτούν λίγα, 5 ευρώ ως, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο να πω, ναι. Από το λιγότερο να πω, το τελείως αρνητικό ως το τελείως θετικό. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα εφόσον θα μπορεί μετά από 6 μήνες. Ναι. Άρα στην ουσία για τώρα ή μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα είναι ανενεργά χρήματα. Ανενεργά. Ανενεργά. Τελείως. Εμείς χρωστάμε
σε 8 μπαν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να δώσουμε 8, 2 εκατομμύρια, 2, αυτά ήταν 2 εκατομμύρια, να τα δώσουμε όλα, όλα μέχρι μάτια, κέρας. Ναι, εντάξει, εντάξει, δεν για υπάρχει. Να τα διαπραγματευτείς μπορεί να ξεκινήσει από τις 200.000. Ναι, άρα τέλος πάντων, 200-300, αυτά ποιος, πού. Δεν ξέρω. Πραγματικά αυτό είπαν, δεν μας το έχει... Είπε, όχι, όχι. Είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν χρήματα. Είπε, ο κύριος Αρβανίτης, μιλούσε νομίζω, ο κύριος Γρόλιος, ναι. Ο Γρόλιος και ο ποιος ήταν ακόμη, τρίτος νομίζω. Ήταν ο Χάρης ο Παπαγεωργίου. Είπε, αν το άκουσα καλά, γιατί του... Της... Ήταν και ο κύριος Πρωτογερόπουλος. Είναι ο, κάτι οικονομικός αναλυτής. Κάτι είναι. Στα οικονομικά. Μπράβο, ακριβώς. Είναι οικονομικός αναλυτής. Ωραία, οικονομικός αναλυτής. Ναι. Άλλο θέλω να πω. Επειδή δεν θέλω να λέω ψέματα, του ερασιτέχνη δεν την άκουσα όλη. Αλλά άκουσα σε μια στιγμή ότι είπε ο κύριος Αρβανίτης ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες μαζέψαν 200.000, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Έτσι, αλλά τόσο. Και πάλι δεν είναι πολλά για τα μπαν. Ναι. Και μην ξεχνάμε συνέχεια, για να τα λέμε ένα-ένα και να είμαστε όσο μπορούμε πιο ρεαλιστές πάνω σε αυτά που λέμε, έτσι, και να μην πηγαίνουμε ούτε μείον 1% ούτε συν 1%, μην ξεχνάμε ότι αυτά τα μπαν είναι μπαν άνθρωποι από πίσω οι οποίοι περιμένουν τα λεφτά τους και έχουν κάνει διαπραγματεύσεις με 5-6 διοικήσεις. Ακριβώς. Και 5-6 διοικήσεις πληρώνανε ένα μηνιάτικο. Μία δόση, μετά ξεδόση. Γεια σας. Δώσες ο Θεοδόσης. Ξανά έμπαινε τον μπαν. Εγώ να ήμουν θα τσατιζόμουν. Εγώ. Εγώ. Όχι ο ξένος, όχι ο Αμερικάνος. Έτσι, γιατί μερικοί είναι και Έλληνες. Δεν θυμάσαι τι έγινε με τον Γιάνκοβιτς πέρυσι. Ναι, εγώ να ήμουνα, εγώ ναι. Που είμαι Αριανός, θα τσατιζόμουν. Έτσι. Για να μπαίνουμε λίγο, καλά είναι να το βλέπουμε από τη μία όχθη που είμαστε εμείς, να βλέπουμε και την άλλη όχθη, έτσι. Ακριβώς. Πάμε, προχώρα. Γι' αυτό, λοιπόν. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι προσπαθεί η διοίκηση να μαζέψει χρήμα. Όμως. Ήθελα, έχω πολλές αισθάσεις εδώ. Ωραία. Θέλω να πω. Ναι, αλλά γι' αυτό σε ρώτησα στην αρχή. Σε ρώτησα κάτι στην αρχή. Ναι. Να πω το εξής. Καταρχήν, βλέπω σε μια αποστροφή του λόγου του κυρίου Αρβανίτη ότι αυτοί που θα βάλουν χρήματα για να πάρουν μετοχές θα είναι οι μικρομέτοχοι, έτσι. Ναι. Θα έχουν κάποτε, λέει, έναν εκπρόσωπο. Αυτός που θα είναι, στο ΔΣ, λογικά, θα έχει ναι. Δικαίωμα ψηφού. Λογικά, ναι. Πολύ ωραία. Δεν μας λέει πότε θα οριστεί και αν θα οριστεί. Λέει αόριστα ότι κάποια στιγμή θα μπει. Αυτή είναι ωραία η ερώτησή σου, πραγματικά. Λοιπόν, διότι εφόσον, δεν μας λέει, εφόσον δεν μπήκε όριο, αυτό είναι πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Που βέβαια δεν θα γίνει, αλλά έστω και μισό τη χιλή να υπάρχει σαν πιθανότητα. Έτσι. Πες ότι μαζεύονται, πόσο έχει τώρα ο Άρης, τι μετοχικό κεφάλαιο έχει. Δεν ξέρουμε. Τι να πούμε. Τίποτα. Τι να πούμε. Ας πούμε 1 εκατομμύριο. Ναι. Αν μαζευτούν 2 εκατομμύρια, δηλαδή είναι πλειοψηφία, τι γίνεται. Γι' αυτό λέμε. Εδώ έχουμε θέμα. Πραγματικά αυτό δεν σκέφτηκα. Γι' αυτό σε φέρνω. Μα γι' αυτό σε φέρνω εδώ. Δεν μας είπε πόσο είναι το μετοχικό κεφάλαιο. Γι' αυτό σε φέρνω εδώ. Πόσο που θα μαζευτεί, τι γίνεται. Γι' αυτό σε φέρνω εδώ, για εκτός τα χρήματα που μου δίνεις, γι' αυτό σε φέρνω εδώ. Λοιπόν, κατάλαβες. Προχώρα. Λέμε λοιπόν, αυτό έχουν δοθεί οι μετοχές σε 19 μεσεγγιούχους. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και ένας δηλαδή μεσεγγιούχος είναι ο κόσμος, 20. Έτσι. Όχι, νομίζω ότι άλλο είναι. Δηλαδή το ποσό που θα μαζευτεί από τον κόσμο, θέλω να πω. Θα είναι σαν μεσεγγιούχος αυτός, 20. Δεν νομίζω να μπαίνει στη διαδικασία ο κόσμος με τα χρήματα με τους μεσεγγιούχους. Όχι, όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω διαφορετικά. Α, εννοείς, εντάξει. Έτσι, το λέω διαφορετικά. Για να τι θέλω να πω. Εδώ δεν μας έχει ξεκαθαριστεί οι συγκεκριμένοι κύριοι που θα έχουν τις μετοχές. Ναι. Έχουν βάλει χρήματα στον Άρη. Θα βάλουν χρήματα στον Άρη. Νομίζω, αν, πάλι σου λέω, επαναλαμβάνω. Και αν θα βάλουν χρήματα στον Άρη, πόσα θα είναι αυτά τα χρήματα. Μπορεί να είναι κάποιος από τους 19 αυτούς, λογικά λέω εγώ, ναι. Λέω χωρίς να ξέρω, κάνω ένα lucky guess. Θα πρέπει να αυτούς που είπε ο κύριος Αρβανίτης ότι θα μα δώσουν και τα 200.000, 200, 250, 300, δεν ξέρω πόσο. Πρέπει να είναι μέσα από αυτούς 19. Ναι, λογικά. Γιατί υπήρχε λογικά. Μια ερώτηση. Λογική λέει. Ναι, ποιοι είναι αυτοί, τα πρόσωπα κτλ. Και είπε κάποια στιγμή. Ναι, νομίζω εξήγησε και το λόγο ότι δεν πρέπει να γίνει. Εδώ είναι η ένστασή μου. Δηλαδή, να πω το εξής. Όταν ξεκινάμε ένα τέτοιο project. Ναι. Καταρχήν, ξεκινάμε εμείς, όταν λέω εμείς εννοώ σε εισαγωγικά, είμαι σε γιούχοι και λέμε, κύριε, είμαστε αυτοί οι 19. Είμαστε εδώ, έχουμε βάλει αυτό το ποσό και θεωρούμε ότι εάν μας βοηθήσει ο κόσμος και αυτό το ποσό το κάνουμε άλλο τόσο, τότε μπορούμε να πάμε το καράβι που λέγεται Άρης εκεί που πρέπει να πάει. Ωραία. Εγώ θα... Εάν, από τη στιγμή που δεν μας λέει, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τελείως... διφορούμενο. Ναι. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι βάζουν και τι κάνουν. Λίγο να την αναλογίσουμε. Τελείωσε, ναι, δες εδώ. Λοιπόν, εάν μαζευτεί ένα ποσό από τον κόσμο, θα λειτουργούν δηλαδή σαν διαχειριστές.
Δηλαδή πάλι ο κόσμος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Εδώ θέλω να πω. Και ποια είναι η διαφορά τότε με τη Λέσκη? Το ότι εδώ έχουμε ένα δέλτα σίγμα, το οποίο είναι ήδη ορισμένο, ενώ στη Λέσκη είχαμε ένα δέλτα σίγμα που το... ψηφοφορία. Ακριβώς, που το ψήφιζε ο κόσμος. Ναι, λοιπόν, υπάρχουν κάποιες απορίες εύλογες. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα έχει εξηγήσει. Ένα τέτοιο, για να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Μήπως υπήρχε, δεν ξέρω αν το εξήγησε, σου λέω, δεν το άκουσα όλο. Ναι. Μήπως αν υπάρχει κάποιο δικονομικό, δικηγορικό κόλλημα όσον αφορά τους 19. Να μην. Δεν ξέρω. Κοίταξε. Δεν σου ξέρω. Πω, αν υπόθηκε, λέω. Υπόθηκε. Λίγο, δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο λίγο. Έχουμε. Να κοβρώ ακριβώς πού είναι ακριβώς εκεί που υπόθηκε. Α, λοιπόν. Για ποιοι είναι οι 19 μεσογειούχοι, είπε ο κύριος Αρβάνιτης. Θα ανακοινώσουμε τα ονόματα των μεσογειούχων. Εννοείται ότι θα τα μάθετε τα ονόματα. Υπάρχουν όμως ζητήματα, ακόμα και οικογενειακά, και παίρνει ρίσκο. Εδώ δηλαδή μας λέει. Εφόσον όμως δεν θα έχουν ότι πρόβλημα. Όμως. Κάποιοι δηλαδή είναι μεσογειούχοι, δεν έχουν ενημερώσει τις οικογένειές τους. Ναι. Γιατί δεν θέλουν προφανώς να πιεστούν για τα χρήματα. Πρόσεξε τώρα τι. Ναι, αλλά αφού είπαμε ότι. Περίμενε, για να τα κάνουμε ένα-ένα. Αφού είπαμε ότι. Γι' αυτό γίνονται 19 και σπάει σε τόσο στο, να μην έχουν νομικό πρόβλημα όσον αφορά τα χρέη και αυτά. Αυτός δεν είναι ο λόγος. Ακριβώς. Προφανώς αυτό είναι. Αλλά εδώ δεν θα λογοδοτήσει κανένας. Πλέον γιατί είναι κάτω από ένα ποσοστό οι μετοχές, δηλαδή δεν έχουν γι' αυτό και το κάνουν. Αυτό λέμε, ναι, αυτό λέμε. Άρα λοιπόν δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, λέει, γιατί τόσο μεγάλη αγωνία για ποια είναι τα πρόσωπα. Και όμως, εδώ είναι η ένσταση. Γιατί το είπα ότι έπρεπε να παρουσιαστούν οι συγκεκριμένοι κύριοι, ποιοι είναι και τι βάζουν. Για να μπορέσουν να δώσουν ένα όραμα στον κόσμο ότι εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον Άρη στην επιφάνεια, γιατί είναι βυθισμένος. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε τον κόσμο. Έτσι, τι μας λέει? Βάλτε εσείς τα λεφτά, πάρτε μετοχές, οι οποίες θα είναι, πρόσεξε με λίγο, Ζάχο, για ένα χρόνο. Τι για ένα χρόνο, δεν το κατάλαβα αυτό. Θα σου πω, θα σου το εξηγήσω. Τι εννοώ? Ας πούμε ότι φέτος... Πρώτη φορά ακούω μετοχές για ένα χρόνο, δεν χωρίς να είμαι δικηγόρος. Εννοώ αυτοί που θα πάρουν. Δηλαδή ναι. Θέλω να πω ότι εφέτος θα γίνει αυτή η άξιση με το κυκλικό κεφάλαιο. Έτσι. Ναι. Είπαμε για τον τροφοδότη λογαριασμό κτλ. Ναι. Ας πούμε ότι παρουσιάστηκαν και πήρανε 500 άτομα μετοχές. Ναι. Αυτοί του χρόνου θα ξαναπάρουν? Όχι. Έχουν πάρει ήδη. Άρα δηλαδή του χρόνου θα ξανακάνουμε νέα αύξηση με το γηγού κεφαλαίου. Νομίζω ότι αυτό το είπε, ότι δεν νομίζω του χρόνου να είπε. Όχι, είπε, θα είναι 2 ή 3 χρόνια ο κύριος Γρόλιος. Αυτό χρειαζόμαστε. Είπε τον κόσμο. Πώς θα τον πάρει τον κόσμο για 2 ή 3 χρόνια? Άρα του χρόνου θα έχουμε νέα αύξηση με το γηγού κεφαλαίου. Ή το άκουσα και να σου διαβάσω λίγο εντάξει, για αυτό. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, σε πιστεύω. Γι' αυτό το βγάζω από εκεί. Αυτό δεν το άκουσα να πω. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν είναι μόνο φέτος, είναι και για του χρόνου και για τον παράλληλο χρόνο. Για 3 χρόνια τουλάχιστον έτσι μας λέει. Κανονικά στου μεγαλομετρου αυτού που έχουν ένα μεγάλο ποσοστό τέλο πάντων σε μία ανώνυμη εταιρεία. Όταν γίνεται αύξηση με το κεφαλαίο, πρώτα γίνεται για αυτούς. Αν θέλουν να ανανεώσουν. Λοιπόν, αν το λέω καλά, αν θέλουν να ανανεώσουν. Δηλαδή, αν κάποιος έχει 20%, το ρωτάνε. Έχεις μία εβδομάδα, 10 μέρες καιρό. Θέλεις να πάρεις από τη νέα αύξηση με το μετοχικό κεφαλαίο 20%. Μπορεί να θες περισσότερο. Ναι. Κάπως έτσι γίνεται. Πού καταλήγουμε? Σαν τα διαρκείας δηλαδή που έχουν κρατημένη θέση. Καταλήγουμε ότι προφανώς αυτό το συγκεκριμένο πλάνο αφορά πιο πολύ. Έτσι θα το πω μέσα σε εισαγωγικά. Ένα elite, να το πω, κομμάτι του κόσμου του Άρη, γιατί αυτός ο μεροκαματιάρης, αυτός που αγαπάει την ομάδα, ο εργαζόμενος... Έτσι το εκλαμβάνεις εσύ. Ναι. Ναι, έτσι εγώ το εκλαμβάνω. Λοιπόν, γιατί τι, αυτό θα είναι, μιλάμε ένα κλαμπ, στην ουσία, όχι κλειστό βέβαια, θα είναι ανοιχτό κλαμπ, αλλά μέσα εκεί, πέρα από τον Άρη, θα γίνονται και business, θα γίνονται πολλά πράγματα. Λοιπόν, άρα, οι μικρομέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητες πέρα από μια φορά, αυτοί εξαφανίζονται. Λοιπόν. Παρακαλώ. Πες του να μην βαράει το χέρι στο γραφείο όταν μιλάει. Σαν να μιλάει. Όχι, βαρά το χέρι στο. Συγγνώμη. Σαν να μιλάει ο Παπανδρέου. Ποιος το έγραψε αυτό? Κοσμάς. Γεια σου, Κοσμά μου. Το καρτούν. Όταν ανοίξουμε τις γραμμές μετά, είπαμε θα κάτσουμε και μέχρι 12 αν χρειάζεται. Ωραία. Και λίγο περισσότερο. Άρα, φτάνουμε λοιπόν και λέμε ότι. Αυτό το μοντέλο μπορεί να πάει. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα λειτουργήσει. Μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά στην ουσία δεν αφορά τον κόσμο. Άρα εσύ, για να μην τα κάνουμε τον κόσμο, να μην τον μπερδεύουμε. Άρα εσύ το εκλαμβάνεις. Γιατί όντως είναι λίγο. Τελείως δεν έχει αποσαφινιστεί αρκετά σημεία. Και αυτά που είπες είναι σωστά. Εσύ το εκλαμβάνεις ότι είναι πιο πολύ μία αναφορά στα
πορτοφόλια. Έτσι ακριβώς. Τα γερά, ακριβώς. Γερότερα τουλάχιστον για να από, μπορεί από του εμάς. Και το, να μπορέσει νέες αυξήσεις με το κύκλο και λέει και ότι να πάρουμε και. Να αγοράσουν και να έχουν ένα ποσοστό. Και λέει, έτσι το εκλαμβάνει εσύ, δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Και λε εσύ ότι είναι έτσι, ότι κάνει μια πρόσκληση ανοιχτή ότι όσοι είστε. Από 1000 ευρώ μέχρι ξέρω εγώ 50-100.000, να πω λέω νούμερα έτσι. Και ό,τι πάρουμε και από τον κόσμο θα είναι ένα σύν, α πούμε. Κάπως έτσι το εκλαμβάνει. Αυτό. Εγώ αυτό βλέπω. Έτσι το, λοιπόν, το μεταφράζει. Έτσι γιατί, μεταφράζεις. Να πω το εξής. Εάν δεν είναι έτσι, γιατί παίρνω και την άλλη μεριά. Ναι, σ' ακούμε, βέβαια. Ας πούμε δηλαδή ότι το μοντέλο αυτό όντως βάζουν χρήμα. Οι συγκεκριμένοι κύριοι βάζει και ο κόσμος τα λεφτά και πάει το καράβι. Λοιπόν, πάμε καλά. Και η ομάδα πραγματικά. Φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει. Άρα, τι συνεπάγεται αυτό, Ζάχο? Συνεπάγεται ότι δουλεύουμε καλά, έχουμε το κακό παρελθόν με τους μεγαλομετόχους, αλλά δεν τους χρειαζόμαστε. Είμαστε μια χαρά εμείς. Μπορούμε να το πάμε έτσι, για χρόνια. Εγώ διαφωνώ. Λες δεύτερο. Ωραία. Στο ερώτημα σε αυτό, εάν τυχόν πάλι, αυτό είναι στην καλή περίπτωση που πάνε όλα καλά. Στην περίπτωση που δεν πάνε καλά, πού θα αποδοθούν οι ευθύνες? Στον κόσμο που δεν συμμετείχε? Όχι, όχι. Στον λοιπόν, κόσμο δεν μπορεί να έχει ευθύνη. Αυτό λέω. Εδώ δηλαδή λέμε το εξής, ότι ωραία, θα κάνουμε διαχείριση. Το θέμα είναι όμως ότι κάνω διαχείριση όταν κάποιος μου δίνει και ένα όραμα ότι θα ξεκινήσω για κάτι καλό. Αυτό δεν το έχω εδώ. Άρα. Δεν το βλέπω. Άρα. Για να μην κάνουμε. Λοιπόν, και εγώ θα πω την άποψή μου, την είπα λίγο μέσα άκρης χθες. Άρα, εσύ, για να είμαστε τέτοιο, έτσι, είσαι πιο πολύ στο να πάει να δώσεις ή όχι? Καταρχήν, όχι. Εγώ όχι. Δεν θα δώσω. Δεν θα δώσεις. Δεν θα δώσω, το λέω πραγματικά. Μην το... Θα βοηθήσω στο διαρκείας, εκεί που πρέπει δηλαδή. Εκεί θα πάω. Λοιπόν, γιατί σε αυτό δεν έχω τη δυνατότητα να ανταποκριθώ. Εγώ αυτό λέω. 50 ευρώ να δώσω ένα 50 δηλαδή, το οποίο θα το δώσω έτσι. Θα το δώσω στο διαρκείας μου. Ωραία. Έτσι, αυτό λέω. Δηλαδή θα πάρω ένα πιο ακριβό διαρκείας και τελείω. Άκουσα. Ναι. Για μένα και το διαρκείας είναι δίνω. Ειδικά αυτή τη χρονιά. Και σου είπα το γιατί. Έτσι. Ωραία. Γιατί θα είναι κάτι. Ο Έλληνας, λίγο να το πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Όταν δίνει κάτι, θέλει να έχει και κάτι. Ανταποδοτικό όφελος. Γι' αυτό κιόλα, αν άκουσες και σωστά λέω εγώ. Ακόμη και αυτό για τις μετοχές υπάρχει ένα ανταποδοτικό όφελος. Είπε κάποια πράγματα. Πόσο ανέβαινε και όλο το ποσό, μεγάλωνε και η έκπτωση στην μπουτίκ και κάποια άλλα προνόμια. Ναι. Για να υπάρχει κάποιο. Ο Έλληνας σε αυτό το πράγμα δεν δίνει γενικότερα ζωή του χωρίς να παίρνει κάτι, έτσι. Έτσι. Ο Αριανός πιστεύω ότι και στο παρελθόν και σε ανάλογες και με τον κύριο Τροχανά και σε άλλες περιπτώσεις έχει δώσει χωρίς να πάρει. Έχει δώσει πράγματα, έτσι. Αλλά τώρα ειδικά το διαρκείας που είπες, σε αυτή την επόμενη χρονιά. Στην ουσία σαν τέτοιο είναι. Σαν... Σου είπα σε περίπτωση που το συνδέσει, γιατί βλέπω εδώ υπάρχει μια πρόταση πολύ καλή. Για πες την. Πρέπει να το πω αυτό, έτσι. Πες την. Για το Άρης TV. Είναι αυτό κάτι, ναι. Πάμε λίγο, γιατί είναι σημαντικό για μένα αυτό. Ναι, βέβαια. Είναι σημαντικό αυτό που νομίζω έπρεπε να γίνει τις προηγούμενες χρονιές. Θα μου πεις εντάξει τι είχε. Δεν ξέρω πραγματικά είναι μοχλός πίεσης. Ο κύριος Γουλιέλμος δεν νομίζω. Ο κύριος Γουλιέλμος δεν νομίζω να μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω. Πάλι θα μου πω, ατέσπανα. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό, διότι ο Άρης πραγματικά, αν εξαιρέσουμε, ο Ολυμπιακός είναι στην Α2, έτσι. Και να μην ήταν, θα ήταν στην Νόβα. Η ΑΕΚ είναι στην Νόβα. Ο Παναθηναϊκός είναι στην Νόβα. Είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι στην Νόβα αυτή. Ποιος? Στην Κοσμοτέ. Συγγνώμη. Σε συνδρομητική τηλεόραση, τέλος πάντων. Ναι, συνδρομητική. Εντάξει. Λοιπόν. Σου κάνουν και διαφήμιση. Δεν πειράζει, σας κάνω. Δεν έχουν ανάγκη. Ναι. Καλά κάνουν. Λοιπόν, ο Άρης και κατά δεύτερο λόγο και ο ΠΑΟΚ είναι τα δύο brand name τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή, όλοι επιζούν από αυτούς τους δύο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Δεν μπορεί ο Άρης να παίρνει τα ίδια χρήματα. Αυτό δηλαδή είμαι μαζί του. Δεν ξέρω πραγματικά αν το είπανε για να είναι μοχλός πίεσης. Δεν ξέρω κιόλας. Εγώ λέω να γίνει. Διότι κακά τα ψέματα πάνω από αυτά που δώσαν πέρσι δεν νομίζω να μπορούν να δίνουν φέτος σε ένα πρωτάθλημα το οποίο κάθε χρόνο είναι και χειρότερο. Πέφτει. Όσον αφορά την εμπορικότητα και το ενδιαφέρον, πότε δεν νομίζω να μπορεί να πάρει ο Άρης περισσότερα χρήματα. Νομίζω, να σου πω και κάτι. Εγώ που θα γίνω συνδρομητής, δηλαδή θα δίνω, δεν ξέρω, ή ένα συνολικό ή έτσι όπως το έχει ο ΠΑΟΚ, επειδή με 7 ευρώ, 8 ευρώ, θα δίνω. Έτσι ακριβώς. Ναι, για να το βλέπω. Παρότι ξέρω ότι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει όσον αφορά έτσι, αυτό που λέμε επίτευξη στόχων και θα δώσω για να βοηθήσω. Εντάξει, αυτό ναι. Συμφωνώ μαζί σου και πρέπει να γίνει. Ανεξάρτητα
δεν νομίζω να μπορούν να δώσουν τίποτα περισσότερο έτσι. Και δεν ξέρω, νομίζω, διάβασα ότι δεν υπάρχει καν αυτή που ήταν. Ποιο ήταν το ελληνικό πρωτάθλημα, η ΕΡΤ, ποιο ήταν. Η ΕΡΤ ήταν. Απέσυρε ενδιαφέρον, κάπου το διάβασα. Ναι. Λοιπόν, και εδώ επειδή θα υπάρχει, επειδή βλέπω ότι πάμε να, για να χωριστούν οι ομάδες, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να, να έχουμε κοινή διαχείριση τηλεοπτική. Μα δεν γίνεται. Οι άλλοι πώς την κοπάνε, αλλά δεν κατάλαβα γιατί. Γιατί έτσι βλέπω. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα είναι πάρα πολύ μεγάλο έσοδο για την ομάδα. Σίγουρα μεγαλύτερο από αυτό που έχει από το τέτοιο, έτσι. Ακριβώς. Και για να μετρήσουμε γιατί και ο καθένας... νομίζω ότι και την εμπειρία υπάρχει από το δημοσιογραφικό, από το δημοσιογραφικό χώρο. Έτσι, αυτοί οι ρεπόρτερ που κάνουν, που δουλεύουν. Καλά, εντάξει, αυτό τώρα. Λοιπόν, το ρεπόρτερ είναι το τελευταίο. Είναι δεν η είναι κάτι. Όλα τα άλλα από ό,τι έχω καταλάβει εδώ, ο κ. Αρβανίτης είπε ότι είναι προχωρημένο το πράγμα. Είπε και για. Έτσι, δηλαδή το έχουν δουλέψει. Και για σπόνσορες είπε. Νομίζω. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, πολύ καλό αυτό. Το έχουν προχωρήσει πολύ. Μακάρι. Άρα λοιπόν, αν αυτό το συνδέσουν με το διαρκείας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία θα έχει. Ναι, πρέπει να προχωρήσει αυτό. Εγώ λέω, εντάξει, σίγουρα δεν είμαστε μέσα, σίγουρα δεν γνωρίζουμε νούμερα, δεδομένο αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει ανεξάρτητα και ό,τι και να τους πούνε. Εδώ υπολογίζουν ότι θα έχουν διπλάσιο ποσό από το τηλεοπτικό που είχαν πέρυσι. Μα τι, ούτε 100.000, 100 είχε, 110 νομίζω, κάπου εκεί ήταν. Δηλαδή, περιμένουν να πάρουν πάνω από 200.000. Για να το κλείνουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε να πούμε και αρκετά για το ποδόσφαιρο. Κατάλαβα καλά. Και νομίζω καλά κατάλαβα ότι πλέον ο Άρης. Περίμενε, δεν πήγαμε και σε ένα ακόμα θέμα που είναι βασικό για μένα. Νομίζω το ίδιο θα πούμε. Για πες, προχώρα. Για το γήπεδο. Ναι. Για το γήπεδο δεν είπαμε. Αυτό το ίδιο θα έλεγα. Για τα χρήματα και το τέτοιο αυτό θα έλεγα. Για το γήπεδο, γιατί είναι ουσιαστικό αυτό, αλλά με πολλά ερωτηματικά κι αυτό, έτσι. Ναι, διότι επαναλαμβάνω, γιατί σίγουρα το ίδιο θα λέγαμε, να, εδώ να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι ο Άρης πληρώνει ενίκιο και μάλιστα κοντά στα 140.000 κάθε χρόνο. Έτσι ακριβώς. Πλέον δεν μπορεί να τα πληρώνει αυτά ο Άρης, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Ας πούμε ότι δόθηκε το γήπεδο και τα λοιπά. Αυτό έχει κάποια λειτουργικά έξοδα. Βέβαια. Ένας Άρης υπερχρεωμένος, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, αυτά ποιος θα τα πληρώνει? Τα λειτουργικά έξοδα. Βεβαίως. Σωστό αυτό που λες. Έτσι. Τα λειτουργικά... Σε κάποια άλλα γήπεδα τα πληρώνει νομαρχίες. Τα λειτουργικά έξοδα εδώ να πούμε ότι είναι πολύ περισσότερα από αυτά που πληρώναμε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν... Δεν, όταν λέμε, δεν μιλάμε μόνο. Το Παλέ, το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, δεν είναι μόνο ο χώρος που παίζουν μπάσκετ. Είναι και άλλη χώρα. Είναι το κηλικείο. Είναι κάτω, έχει γυμναστήρια, έχει χώρους, έχει πόλους, γραφεία, κακό. Τα πάντα. Έχει, ναι, έχει όλα κουλτουρικά έξοδα. Είναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλα αυτά πιστεύω βέβαια, γιατί δεν θέλω να κάνω εγώ τώρα το σοφό, ότι η διοίκηση, ο κύριος Αρβανίτης. Ναι, θα βρεθεί μια φόρμα. Έχει βάλει, εννοείται. Δεν μπορεί να πάνε αυτά έτσι. Είπαμε να γλιτώσουμε τα 140, δεν είπαμε να μπούμε κι άλλο μέσα. Λοιπόν, εάν γίνει μια πάρα πολύ καλή σύμβαση. Θα γίνει. Όπως πρέπει να γίνει. Αναγκαστικά και γίνει. Πρέπει να γίνει, γιατί ο Άρης είναι πάρα πολύ αδικημένος. Ναι, αυτό ο Άρης θέμα, είχε πάψει χρόνια να απαιτεί. Έτσι. Πρέπει να αρχίσει να απαιτεί πράγματα. Άρα, μπράβο. Λοιπόν, θεωρώ ότι με πολλές κινήσεις που θα γίνουν στο γήπεδο θα έχει έσοδα πολλά. Φυσικά θα έχει. Λοιπόν, αν όλα αυτά πραγματικά. Τώρα μπαίνει η λέξη η ζεύξη. Πραγματικά γίνει μια ζεύξη όλων αυτών. Ωραία, δηλαδή με το Άρης TV. Με το γήπεδο, με τα διαρκείας, με την πολυμετωπικότητα που εγώ θα το πω, γιατί όχι. Γιατί άλλωστε μπορεί για κάποια πράγματα να μην συμφωνούμε, κάποιοι άλλοι μπορούν πραγματικά να συμφωνήσουν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πρέπει το καράβι να βγει από το βυθό. Γιατί στο βυθό είναι, έχει βυθιστεί το καράβι αυτή τη στιγμή, αν δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Το καράβι είναι δεσμένο εδώ και χρόνια, δεν έτσι, είναι στο βυθό τώρα. Λοιπόν, προσπαθούμε τώρα να το ανελκύσουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δύσκολο. Δύσκολο. Έχω μία ένσταση. Κλείσε με αυτό να πω και εγώ. Στην ομάδα. Ναι. Ο κύριος Αρβανίτης είπε ότι το budget το φετινό της ομάδος. Ναι. Βεβαίως αφού άρουν τα μπαν. Και πιστεύω ότι για να το λένε. Δεν γίνεται. Ήδη δεν άρουμε... και παίχτη. Άρα λοιπόν. Άψε το ακλέσε. Αν δεν άρουν τα μπαν. Το ίδιο που θα γίνει και στο ποδόσφαιρο. Θα πέσουμε κατηγορία πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Άρα οπότε... λοιπόν, σε αυτή τη συζήτηση που έχουν με τη FIBA, γιατί έχουν επαφή. Ναι, ναι, εντάξει. Και γνωρίζονται κιόλας και καλά εκεί. Ποιος γνωρίζει? Που... Ο κύριος Αρβάνιτης. Δεν το ξέρω. Α, με τη FIBA. Με τη FIBA. Ναι, βεβαίως. Από την προηγούμενη θητεία του. Λοιπόν, ναι. Εάν πραγματικά έρθουν τα πράγματα όπως πρέπει να έρθουν, mm-hmm. κανονικά, mm-hmm. και άρουν τα μπαν, τότε αυτό το budget εφέτος που θα είναι μικρότερο από το περσινό. Λέει βέβαια ότι δεν θα πάει για πρωτάθλημα ο Άρης, αλλά δεν θα κινδυνεύσει κιόλας. Εδώ έχω μεγάλα ερωτηματικά το αν θα κινδυνεύσει ή όχι. Γιατί
Ό,τι και να γίνει, είναι επαγγελματικός αθλητισμός. Παίζει ρόλο το χρήμα. Δεν συζητάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά. Θα δούμε και τι άλλες ομάδες. Θα δούμε και τι άλλες ομάδες, βέβαια. Ποιες θα είναι οι ομάδες και τι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 5, 6, 7 ομάδες να είναι και πολλές είπα. Εδώ πραγματικά έχω μια επιφυλακτικότητα, μεγάλη κιόλας, ως προς την ομάδα η οποία θα δημιουργηθεί. Τέλος πάντων, μακάρι να διαψευστούμε, εδώ είμαστε. Και να πούμε για τα καλύτερα τα οποία έρχονται. Έτσι, ωραία. Ωραία. Εγώ επειδή είπα χθες την άποψή μου, είπα δύο πράγματα περίμενα πιο πολύ σημαντικά για μένα. Και αυτά που είπες φυσικά ήταν σημαντικά. Τα δύο πιο σημαντικά για να τα πω εντάχει, τα είπα και χθες, είναι διότι όταν αφήνουμε μία κατάσταση και δεν την αποσαφηνίζουμε, δεν ρίχνουμε φως πάνω της, νομίζω ότι είμαστε καταδικασμένοι να την ξαναζήσουμε. Έτσι. Έτσι. Ήταν αυτός ο άνθρωπος τώρα 2 χρόνια και μας έλεγε ότι έβαλε 2,5 εκατομμύρια. Εγώ θα περίμενα, τουλάχιστον άντε, τώρα έχουν άλλα τρεξίματα. Θα περιμένω μέσα σε ένα, νομίζω και σήμερα θα μπορούσε να γίνει, αλλά τέλος πάντων, επαναλαμβάνω, έχουν άλλα στο κεφάλι τους πολύ σημαντικότερα. Θέλω κάποια στιγμή όμως να βγει η ΚΑΕ Άρης και να πει. Ο Ερασιτέχνης που είναι ΚΑΕ, έτσι. Ναι. Να βγει ότι, να πει. Όπως και για αυτού στην ίδια, το ίδιο θα απαιτήσω σε εισαγωγικά. Να πει ότι ο κύριος Γουλιέλμος, όταν ήρθε και πήρε την ομάδα, η ομάδα χρωστούσε 4 ευρώ και 32 λεπτά και όταν την άφησε χρωστούσε 4 ευρώ και 18 λεπτά. Άρα την έτρεξε 2 χρόνια και μείωσε το χρέος της ομάδος κατά 14 λεπτά το ευρώ. Έτσι. Δεν ζητάω κάτι παράλογο. Νομίζω ότι δεν θα το ακούσω ποτέ. Δεν θα το ακούσω ποτέ. Άρα εφόσον δεν θα το ακούσω ποτέ, είμαστε καταδικασμένοι για τη δική μου λογική να το ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα. Και τον επόμενο κύριο Γουλιέλμο. Έτσι λέω εγώ. Εγώ έτσι θα πω λέω το εξής. Εννοείται. Εγώ θεωρώ όσο δεν υπάρχει ένας Καρυπίδης στο μπάσκετ. Mm. Έτσι, ο Καρυπίδης του μπάσκετ θα πω. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε άσπρη μέρα. Τώρα θα το πω γιατί θα ακούει. Είναι εδώ ο φίλος μου στο Fresh Coffee που λέω παίρνουμε καφεδάκι και πισία και τέτοια κάνει η μητέρα του πολύ ωραία πράγματα. Σου έφερα έξω, δεν τα δοκίμασες, έτσι. Μου λέει, δώσε το ένα, μου λέει. Ποιον θα έχει σήμερα, λέω τον Μπόσμαν. Τον Μπόσμαν. Δώσε του ένα, μου λέει, από τα τρία τον Μπόσμαν. Ναι. Γιατί είναι, λέει, φιλοκαρυπηδικός. Να του κάτσει στο λαιμό. Έτσι είπε. Εγώ δεν είμαι φιλοκαρυπηδικός. Εντάξει. Βλέπω τα πράγματα που μιλάνε χαριτολογώντας, μόνο. Χαριτολογώντας. Ναι. Και το δεύτερο, για να κλείσουμε, για πάμε στο ποδόσφαιρο. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα, το κάνουμε μετά και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Μία και καλή. Ναι, αλλά δεν θα μας φτάσει όμως. Εντάξει, δεν θέλουμε κάνουμε. Τελευταία εκπομπή πάμε 1-2 η ώρα που λέει ο λόγος. Λοιπόν, το δεύτερο είναι. Είπα για το. Ναι, το δεύτερο είναι αυτό που όντως καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος άνθρωπος. Να μπορέσει να βάλει ένα χρηματικό ποσότητα αυτό που λέμε επένδυτες, που δεν υπάρχει επένδυτες, έτσι. Ένας άνθρωπος που του αρέσουν τα ακριβά, έχει ακριβά χόμπι. Αυτό είναι για εγώ ξέρεις τι περίμενα, Ζάχο. Περίμενα το εξής. Να έρθει ο κύριος Γρηγοριάδης Ζαχαρίας, ναι. Ο οποίος έχει πλάτη, έτσι, ναι. Έχει επιφάνεια, έχει τσέπη και ναι. Να πει, ακούστε, εγώ δεν έχω μεγάλες δυνατότητες, έτσι. Ναι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορώ να βάλω 500 χιλιάρικα. Μαζευτείτε οι υπόλοιποι. Τα ίδια λέμε, Μάστορα, άκου. Τα ίδια λέμε. Αλλά μην λέμε, μπορώ να καταλάβω. Τα ίδια λέμε. Δηλαδή, τόσο δύσκολο σε αυτή τη Θεσσαλονίκη να βρεθεί ένας Αριανός. Δύο πραγματάκια. Και να πει ότι ρε παιδιά, ότι εγώ μπαίνω μπροστά, βάζω αυτά, ελάτε, αφού είναι ήδη υπάρχει συμβούλιο με πολυμετοχικότητα κτλ. Με συγκιούχοι. Να πει ρε παιδιά, ότι εγώ είμαι αυτός. Δίπλα σε μένα, λοιπόν, στηριζόμαστε και πάμε. Ένα-ένα. Ξεχνάς καταρχήν. Ένα-ένα για να τα λέμε. Δεν θέλω να πουλάμε στον κόσμο. Φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Να θυμίσω ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, για τον Άρη μας ενδιαφέρουν, μπήκανε το 2005 ή 4 ή 5. Μόμα στην Βενιζέλου. Ειδική εκαθάριση του κύριου Βενιζέλου. Έτσι. Πρόλαβε και ο Μπέος που ήταν έξυπνος και στα κόλπα έβαλε και τον Πανιώνιο στο ποδόσφαιρο. Και έτσι. Ο Ηρακλής νομίζω είχε πει. Ο πρώτος που είχε μπει ήταν ο Ηρακλής. Ναι. Λοιπόν, μπήκαν αυτές οι δύο ομάδες που χρωστούσαν και οι δύο αρκετά χρήματα. Μηδένισαν το 2005. Έτσι. Μηδένισαν. Αυτό τι σημαίνει. Και μιλάμε 2005, πρόσεξε, το χρήμα ρέει άφθονα, έτσι, μιλάμε προκρίσεις. Κρίση άρχισε το 8, το 9. Θυμάσαι κανέναν να ζήτησε τον Άρη? Κανένα. Κάνας Αγγελόπουλος? Κανένας. Άσον Αγγελόπουλος. Κάνας το σπανό του Ατρόμητου? Κανένας. Ποιο να πω πιο κάτω, κάνας και αυτούς τους ρουμπίνιες που είχαν τον Αστέρα? Κανένας. Σου λέει κάτι αυτό? Ο Άρης, ένα από τα δύο... Καταρχήν, μου λέει ότι μάλλον δεν θέλουν να ένα από τα δύο, να μην πω τρία. Τουλάχιστον με τον Παναθηναϊκό, τα θεωρώ εγώ, άσχετα αν έχει λιγότερα σίγουρα ευρωπαϊκά από τον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι είναι τα δύο τεράστια brand name του μπάσκετ. Έτσι.
και ήταν μια, το 2004-2005, μια εταιρεία, μια ομάδα με μηδέν χρέη. Ζήτησε κανένα τον Άρη. Και τότε το μπάσκετ ήταν σε καλό φεγγάρι, έτσι. Σε καλό. Δεν ήταν όπως τώρα. Όχι βέβαια. Ήταν χωρισμένα και τα πάντα. Μα γι' αυτό βάζω τις παραμέτρους. Λέω προ-κρίσης. Το 2005 δεν νομίζω βέβαια να υπήρχε κρίση, έτσι. Λοιπόν, σε καλές εποχές. Βέβαια. Δεν βρέθηκε κανένας πώς. Κανένας. Σου λέει κάτι αυτό. Σου λέει κάτι αυτό. Μου λέει ότι κάτι. Ένας, δεν είπαμε να... Αγγελόπουλος για να κόπουλος. Ο Σπανός, ένας επιπέδου Σπανού. Του ποδοσφαιρικού ατρόμητου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος που τι ασχολείται με. Ξέρω εγώ, με. Πετρέλαια. Πετρέλαια. Βρέθηκε κανένας τέτοιος. Αυτός που πουλάει. Δεν θέλω να πω γιατί. Να, που λες, για, που έχει τον Προμηθέα. Βρέθηκε ένας καφετζής. Όχι. Πολυκαφετζής. Δυστυχώς. Όχι. Σου λέει κάτι αυτό, Πόστμαν. Υπάρχει πραγματικά. Ένα stop, να το πω. Όχι, όχι. Δύο πράγματα. Δύο πράγματα σημαντικό. Δεν θέλω. Δεν θέλουν να ασχοληθούν. Δύο πράγματα σημαίνει αυτό. Ναι. Δύο πράγματα. Yeah. Όταν δεν βρίσκεις ή πλέον δεν είσαι μεγάλη ομάδα ή κάποιοι δεν θέλουν. Εγώ νομίζω να το χάσουν. Δεύτερο, αυτό που λες. Ναι. Ένα από τα δύο. Δεν, αν μου πει κάποιος ένα τρίτο, να το βάλω και αυτό σαν επιλογή και να πούμε να ψηφίσουμε. Ψηφίστε, που λέει και ο αδύναμος Κρίκος. Ψηφίστε. Λοιπόν, δεν θέλω. Κοινή λογική λέγεται, έτσι. Έτσι. Σου είπαμε μηδέν χρέη το 5. Το ούτε 5. Το 15 με μισθό 500 ευρώ. 1000 ευρώ έπαιρνα τότε, φίλε. Με ένα Σαββατοκύριακο που δούλευα και ένα Σαββατοκύριακο σκάψιμο 1000 ευρώ έπαιρνα. Έτσι, έτσι. Δεν υπήρχε τέτοιο, εντάξει. Λοιπόν, αυτά για να μην ταΐζουμε τέτοιο. Άρα, το κλείνουμε το μπάσκετ, περνάμε στο ποδόσφαιρο κατευθείαν. Εγώ νομίζω να πάω σε διάλειμμα. Να λίγο έτσι να ηρεμήσουμε λίγο. Δεν θα ηρεμήσουμε καθόλου. Σε θέλω έτσι on fire. Ναι, αλλά να κάνεις ένα διάλειμμα για να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι. Γι' αυτό λέω. Τα βάλα και τα δύο μαζί τα διάλειμματα. Α, τα βάλες μαζί. Ωραία. Πάμε κατευθείαν. Να πάμε. Okay. Θέλω το πρώτο που έχω να κάνω εγώ για να σου δώσω έτσι μια assist που είπα για ζεύξη σε άλλο θέμα στο οικονομικό ήταν, αλλά θέλω. Πραγματικά είδαμε χθες. Θα μου πεις είναι λεπτομέρεια. Δεν το είπα χθες, θέλω να το πω σήμερα. Όχι ότι είναι σημαντικό, ασήμαντο είναι αυτό που θα πω. Αλλά δείχνει κάτι και θα το φέρω σαν τη διαστολή πραγματικά. Sorry δηλαδή, τώρα γελάω κιόλας, δεν είναι σωστό, αλλά τέλος πάντων. Είδα πραγματικά, με εξέπληξε σαν εικόνα η χθεσινή. Δεν λέω τι είπαν, θα το σχολιάσουμε τώρα τι είπαν. Δηλαδή είδα, βλέπω τον κύριο Καρυπίδη. Άρα, μεγάλος. Τι θα πω. Έτσι θα σε ξεκινούσα. Όχι. Για την εμφάνιση μιλάμε. Για την εμφάνιση θα πω. Δεν είναι σημαντικό βέβαια, εντάξει. Όχι, αυτό, θα σου πω γιατί. Παίζει ρόλο, μισό τη εκατό, παίζει ρόλο. Μισό τη εκατό, μισό τη χιλή. Είδε και τον. Χαριστέα. Και τον Χαριστέα. Καταρχήν ο Χαριστέας ήταν φτιστό χθε, δεν ξέρω, το έγραψα και κάπου. Ο Γούλβεριν ήταν. Ίδιος ήταν σαν τον Τζι Χάκμαν. Πώς λέει. Ναι. Γούλβεριν. Ναι, ναι. Είχε αφήσει λίγο πιο πολύ, έχει πολλές άσπρες τρίχες τώρα, βέβαια. Ήταν Γούλβεριν, πραγματικά. Και του είδε μαντιλάκι, τέτοιο, σακάκι, ναι, σακακιά. Θυμήθηκα τον κύριο Γουλέρμο, συγγνώμη, δεν έχω εμπάθεια κύριε Γουλέρμο, συγγνώμη. Πραγματικά δεν σε ξέρω. Πραγματικά και μπορεί να έχεις και μεγαλύτερες και καλές προθέσεις. Εγώ δεν λέω έχεις κακές προθέσεις, δεν μπορώ την κοροϊδία μας. Και θυμάμαι τον κύριο Γουλέρμο, δικηγόρος εγνωσμένης αξίας, λένε δεν τον ξέρω στην Αθήνα, με σκισμένα. Θυμάμαι εκείνη η φωτογραφία, ρε φίλε, απ' έξω το πουκάμισο, σκισμένο παντελόνι και κυφωνίδι καφέ στο χέρι. Σπαστό Κυφωνίδη, που δεν υπάρχει ο Κυφωνίδης, γι' αυτό άλλο, το λέω. Ναι, ήταν. Αυτή ήταν η τέτοια του Προέδρου του Άρη. Ναι, εντάξει, δεν πήγε σε συνέντευξη τύπου, αλλά. Θέλω να πω. Όταν κοίταξε, είσαι πρόεδρος και στον μπασκετικό Άρη, προσθέτει λίγο περισσότερο. Στιλιστικά. Όχι ότι είναι σημαντικό. Μερικοί ακούτε με τις μασχάλες. Δεν είπα ότι ήταν σημαντικό. Αν έβαζε 5 εκατομμύρια ευρώ στον Άρη ο κ. Γουλέρμος, θα του έλεγα έλα να σου κάνω μια τρύπα στο παντελόνι και εγώ ακόμη. Δεν έχω πρόβλημα. Έτσι. Αλλά λέω, παίζει ρόλο και η εικόνα. Και είμαστε σε μια εποχή που, όπως λέει και ο Χρήσανθος, σωστά το λέει, η επικοινωνία είναι το νούμερο ένα. Έτσι. Κόμματα γίνονται από το διαδίκτυο. Συμφωνώ. Προχωράμε. Συλλιστικά, να το πούμε έτσι λίγο για να σε. Να δεν είναι σημαντικό, τρίτη φορά. Να το προεκτείνω λιγάκι. Και οι δύο προσπαθούσαν, περάσαν ένα look. Έτσι. Ναι, ο ένας είχε. Δεν ξέρω αν την είδες μετά, γιατί φαινόντουσαν στο γραφείο βέβαια. Δεν ξέρω, από κάτω μπορεί να ήταν γυμνή, ρε φίλε. Όχι, δεν ήταν γυμνή, φορούσε σορτσάκι από κάτω. Δεν ξέρω, βερμούδα. Όχι, εγώ είδα κίτρινο παντελόνι. Μετά με το σάκι. Ήταν βερμούδα. Αυτό προσπαθεί και να το περάσει εδώ και καιρό, στιλιστικά. Καλά, σε θα μας περάσει στιλιστικά. Ναι, φίλε, αυτά προσπαθεί να περάσει. Είναι μοντέλο και πρέπει να μας περάσει στιλιστικά. Κοίταξε, το έχει αυτό. Το έχει πολύ. Τι έχει. Το έχει με τον ντύσιμο. Τον βλέπει. Λοιπόν, όχι, δεν το βλέπω. Τον βλέπεις. Γκόμενα είμαι να τον δεν καταλάβω. Φίλε, το πρόεδρος του Άρη. Ναι. Παρουσιάζεται όπως παρουσιάζεται. Όταν παρουσιάζει και δεν φοράει τα κυτρινόμαυρα, γιατί συνήθως με αυτά τον βλέπεις. Ναι. Με τη φανέλα ναι. Της ομάδος. Οτιδήποτε άλλο και να φορέσει,
Τώρα θα με κάνεις... Δημιουργεί πραγματικά ένα άλλο. Θα με κάνεις κάτι να πω τώρα και στον αέρα που πραγματικά εγώ αν μου Καρυπίδης. Εγώ προσέχω πώς είναι εντυμένη η αδελφή του. Που είναι πολύ ωραία γυναίκα. Α, προσέχω τον Καρυπίδη πώς είναι εντυμένη. Εννοείται, ρε φίλε. Γιατί, τον Καρυπίδη. Δηλαδή, συγγνώμη, ένα, το Γουλιέλμο πώς τον πρόσεξες δηλαδή. Το, γιατί ήταν εκτρή εικόνα, ρε φίλε. Λοιπόν, δηλαδή, εγώ αν είπα ο Τσίς και έβλεπα αυτό, θα το αναδημοσίευα. Αυτός λοιπόν, αν όταν βγαίνει με τις γραβατούλες, τα κουστούμάκια. Ρε φίλε, αν ήμουν ο Παοξής ο Ντρούλινγκ, θα το έκανα σημαία εκείνη τη φωτογραφία. Αυτό σου λέω, δεν καταλαβαίνεις. Όχι, καταλαβαίνω, μια χαρά καταλαβαίνω. Δεν λέω. Να δω την κυρία Καρυπίδου, την Προεδρίνα. Άκουσα. Εγώ θεωρώ. Την Προεδρίνα, τη μεγαλομέτωχο του. Άκουσε με λίγο. Όταν πας με φόρμα και σκαρπίνη. Ναι. Είσαι μεγαλομέτωχος και παρουσιάζεσαι με φόρμα και σκαρπίνη. Ναι. Έτσι. Ή είσαι μεγαλομέτωχος και παρουσιάζεσαι με ένα πουρο και κάτι ξεχυλωμένες φανέλες και παντελόνια σαν πιτζάμες. Ωραία. Λοιπόν, αλλά τάχεις, έτσι, στην τσέπη. Λοιπόν. Άμα έχεις όπως και να αντιθέσεις και γυμνός να πας. Ή ο άλλος με τις γραβάτες που είναι, μιλάμε και τις χιλιές που κοντεύει η γραβάτα να φτάσει, μιλάμε κάτω, στο, κάτω από τον αφαλό, κοντά του. Άντε να μην πω μέχρι που να φτάσει, ναι, η γραβάτα. Που είναι σαν πάπλωμα. Λοιπόν, ναι. Αυτά όλα πέσουν ρόλο όταν εσύ βλέπεις έναν πρόεδρο πραγματικά. Που είναι πρόεδρος, ρε φίλε, σε όλα. Έτσι, από το ντύσιμό του μέχρι το τελευταίο, ναι, του πράξη. Ναι, πρόσεξε τώρα, επειδή φωτογράφησες ποιον λες. Όταν βάζεις την ομάδα 40... Όχι έναν, πολλούς έχω, ναι, φωτογράφησει. Το είπα και προηγουμένως. Ναι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Πολλούς φωτογράφησες. Όταν ένας βάζει την ομάδα του 20-30 εκατομμύρια, ναι, ρε γυμνός με ένα, λοφί, με ένα φτερό στο κεφάλι να έβγαινε, δεν είχα πρόβλημα. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Όχι, ρε φίλε. Εγώ δεν είχα, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Δεν άρα έχει πρόβλημα. Βέβαια. Εντάξει, ωραία. Καλά, εντάξει. Ωραία. Ας έβαζε ο Γουλιέλμος 30 εκατομμύρια, λέμε. Εγώ τώρα λέω Spielberg σενάριο. Και εσύ θα τον έλεγες. Εγώ δεν θα τον έκραζα. Εγώ δεν θα τον έκραζα. Διαφωνούμε εδώ, αλλά. Πάντα διαφωνούμε, γι' αυτό σε βλέπουμε να παίρνει και τον Μπούλο σύντομα. Προχώρα, κάτσε. Ένα λεπτό να πω καταρχήν. Μέχρι να ανοίξουμε τις γραμμές, θα τελειώσουμε και για ποδόσφαιρο. Θα κάνουμε το διπλό διάλειμμα και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Να ξέρετε ότι υπάρχει. Και στο group του, στο facebook του Postman, της Αερομαχίας, έτσι, από την παλιά την εκπομπή του. Έπεσε το αεροπλάνο Αερομαχίας, αλλά αυτός ακόμη εδώ είναι, ζει ο άνθρωπος. Λοιπόν, και στον τοίχο μου υπάρχει πόσες εκπομπές, μπορείτε να γράψετε την άποψή σας, να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε μαζί. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν, πάμε στο ρεζουμέ. Πολύ ασχοληθήκαμε, αλλά τέλος πάντων. Με το στυλιστικό, πάμε. Τελείωσε. Είπες να το περάσεις επιδερμικά, αλλά όπως βλέπεις, εμβάθυνα, φίλε, γιατί αυτά πραγματικά δίνουν στίγμα. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Στα σημαντικά. Θετικό πρόσημο. Και λόγω κορονοϊού. Όντως. Έτσι είναι. Το σχολίασε ότι η χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Λόγω της επιδημίας. Της πανδημίας, να το πω. Άρα πάμε στο οικονομικό, έτσι. Πάμε. Πάμε κατευθείαν εκεί. Πάμε. Πάμε και κατευθείαν να είμαστε λίγο πιο σύντομοι. Αυτό είναι πραγματικά που καίει. Έχω κάτι ένα σχόλιο. 2,5 εκατομμύρια είπε ζημιές. Εννοεί με το 1-200 θεωρώ ότι εννοεί. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι το 20% από το τηλεοπτικό κόψιμο, από την Nova. Όντως. Λοιπόν, και τα παιχνίδια που δεν έγιναν και. Γιατί όταν ζητάμε και εμείς από τους παίκτες, όταν λέμε εμείς η ΠΑΕ, όταν ζητάει να κοπούνε λεφτά από το συμβόλαιό τους, το ίδιο θα είπε και η Nova, έτσι. Έτσι, ακριβώς είναι. Σωστό. Και 20% όμως, που είπε. Κάναν προσφυγή. Είναι 500 χιλιαρικάκια νομίζω, έτσι. Δεν θυμάμαι καλά, είναι 2,5 εκατομμύρια του Άρη. Οπότε δεν είναι γλυκά. Εγώ θα πω ότι δεν είναι 2,5, γιατί με τη μη πώληση Φετβατζίδη είναι 4,5. Καλά, τώρα δεν είναι αυτό, όχι. Όχι, θα το βάλω και αυτό εγώ έτσι. Όχι, λάθος. Δηλαδή, εάν τυχόν δηλαδή λάθος αυτή τη στιγμή συνυπολογίζαμε. Και με τη μη πώληση του Ρόουζ είναι 5,5. Τι είναι αυτό, λογικό είναι αυτό. Ο Φετβαζίδης ήταν πρώτο πυλών. Δεν έγινε όμως. Έγινε, ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή. Πολύ αύριο να βρεθεί ένα 3 εκατομμύρια. Ναι, θέλω να σε πω, ρε παιδί μου, ότι εγώ θα το συνυπολογίσω. Γιατί ήταν μέχρι πριν μπουν οι υπογραφές, γιατί το υπολόγιζε αυτό ο πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνω. Θέλω να πω το εξής, ότι η χρονιά, πρόσεξε με εδώ, Ζάχο, εδώ πρόσεξε με για να δεις πώς είναι η διαφορά με τον μπάσκετ. Γιατί πραγματικά γι' αυτό μιλήσαμε πρώτα για μπάσκετ, για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε κάποια πράγματα. Πάμε, γρήγορα. Τι είπε ο κύριος Καρυπίδης, ότι είχαμε άνοιγμα 2,5 εκατομμύρια, το οποίο με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το καλύψαμε και όλα είναι ομαλά. Εδώ το μπάσκετ περιμένει από τον κόσμο. Να τον καλύψει. Πρώτη διαφορά. Ναι, λοιπόν, και, μα εκεί, πολύ υπάρχει, εκεί υπάρχει μεγάλο μέτοχο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Λοιπόν. Είπαμε. Άρα, λοιπόν, για να κάνουμε τέτοιο. Είπε σωστό αυτό. Αυτό που είπε είναι σωστό. Ότι μερικοί. Να πούμε καταρχήν στον κύριο Καρυπίδη, το ξέρει βέβαια, αλλά εντάξει, το παράπονο του έχει κάποια λογική. Ότι ο Άρης έχει πολύ κόσμο.
και είναι λογικό να υπάρχουν και φωνές που να μην το γουστάρουν. Άξι. Δεν γίνεται έτσι. Παντού θα ο Πινοσέτ μόνο είχε το ίδιο παράδειγμα. Μόνο ο Πινοσέτ είχε 99,99. Έτσι και μπορεί και εκεί στη Βόρεια Κορέα ο Κιμ. Οπότε όταν ακούει κάποια τέτοια να παίρνει, θεωρώ εγώ, αν ήμουν ο Καρπής θα έπαιρνα την πλειοψηφία. Αυτό θα με νοιάζει. Σε όλους δεν μπορούμε να αρέσουμε. Έτσι. Έτσι. Έχει δίκιο ότι. Τουλάχιστον το δικό μου σχολείο είναι αυτό. Ότι δεν είναι διαχειριστής και έχει βάλει χρήματα. Βέβαια, αυτό που είπε ότι βάζει 2 με 3 εκατομμύρια κάθε χρόνο, νομίζω ότι είναι λάθος. Το ξεχείλωσε. Ότι μπορεί να χρειαστούν. Όχι. Είπε μέχρι τώρα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μπορεί να το άκουσα λάθος. Ναι. Είπε ότι μέχρι τώρα ο Άρης μου στοιχίζει κάθε χρονιά με 2 με 3 εκατομμύρια εκτός τα έσοδα του. Δεν νομίζω να σου το. Αν βγάλουμε τη φετινή χρονιά που όντως πλήρωσε και τα άλλα, τα μην πούμε των προηγούμενων, έτσι. Ναι. Που εδώ καλό θα ήταν να πει. Ότι για μένα έπρεπε να το πει ότι ο Συστόν π.χ. μ' αρέσει αυτό το πράγμα να είμαστε 100% έτοιμο να υπάρχει σωστό επιχείρημα σε αυτό που λέμε. Για μένα έπρεπε να πει, γιατί και ακόμη και εμείς τα μπερδεύουμε, ότι ο Συστόν τον υπόγραψε ο Σκόρδας π.χ., τον Μαγκαλένα πώς το λένε τον άφησε ο Αθανασιάδης λέμε π.χ., τον άλλο τον άφησε ο Ζάχος ο Ντρούλινγκ απλήρωτο. Και τον τελευταίο τον άφησε ο Πόστμαν απλήρωτο. Απλώς τα είπε όλα μαζί. Έπρεπε να το πει για μένα. Για μένα. Δηλαδή ότι εφόσον έκανε τις διαπραγματεύσεις και όντως και προσπάθησε ο άνθρωπος και πλήρωσε αλλωνών, εγώ θα τα έλεγα. Ότι για να είμαστε, να ξέρουμε πού θα αποδίδουμε και ευθύνες, έτσι. Υπάρχουν άλλα μπαν. Αναφέρθηκε σε αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, άκουσα με λίγο τώρα. Ναι. Λέει, υπάρχουν περιπτώσεις που είχαν δεδουλευμένα 30 με 40 χιλιάδες. Καλά, εντάξει, περιέγραψε τον Πορτίγια, περιέγραψε. Και ζητούν 900. Αυτό είναι του eBay, του Ρωτήστε, Oriol. Λέει τον κύριο Σκόρδα και τον κύριο Αθανασιάδη, ξέρουν. Ναι. Λοιπόν, τους φωτογράφησε εδώ, τους είπε, όχι τους φωτογράφησε, τους είπε κανονικά με τα ονόματα. Ναι. Λέει ότι οι περιπτώσεις που μπορεί να σκάσουν, όλες μαζί, γιατί είναι 4 με 5 εκατομμύρια. Το άκουσα. Λοιπόν, ένα-ένα λοιπόν. Τώρα εδώ. Εδώ τώρα είναι ένα, αυτό που ήθελα να επέμβω πολύ και ήθελα πραγματικά, εδώ ήθελα και την άποψη πραγματικά, αλλά δεν μπορώ, είναι σε άδεια τώρα του Χρήσαδου Τσαλτίδη και του Νίκου του Παπαδόπουλου, δεν ξέρω αν ακούνε. Ένα λεπτό. Εδώ είναι ένα μεγάλο τέτοιο, ένα μεγάλο ερωτηματικό. Mm. Δεν ξέρω, μόνο εγώ το σκέφτηκα, δεν είμαι τόσο έξυπνος ή κάνω κάποιο χοντρό λάθος. Είπαμε ότι αυτές οι τέσσερις περιπτώσεις, άκουσε με λίγο, δώσε λίγο βάση, ναι. Ότι αυτές οι τέσσερις περιπτώσεις, τώρα δεν πήγαμε εμείς, δεν μας είπε η ΕΠΟ, δεν ήμασταν πάντως σίγουρα στο δικαστήριο για να τις αντικρούσουμε. Αυτό που έκανες μετά. Ωραία. Σε όλες τις άλλες, ακόμη και αυτές που θα έρθουν, άλλες τρεις-τέσσερις να είναι, έτσι, λέω, έτσι. Λοιπόν. Θα μπορούμε να πάμε. Έτσι. Άρα εφόσον θα μπορούμε να πάμε, δεν υπάρχει, πρόσεξε για να ολοκληρώσω, δεν υπάρχει περίπτωση να τη χάσουμε με ποια λογική. Ότι υπάρχουν και άλλοι, και άλλες ομάδες με το ίδιο, που είπαν ότι όταν, θυμάμαι την περίπτωση πάντα της Λάρισας με εκείνον τον παίκτη, ναι. Που λέγαν τότε, που όταν το είπα νομίζω και στο Χρήσανδο, μου είπε, ναι αλλά ήταν στο δικαστήριο, πήγε τον αντέκουσε. Εντάξει. Έτσι. Άρα και εμείς εφόσον θα τους αντικρίσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε εφόσον δεν έχασε η Λάρισα και δεν έχει χάσει κανένας άλλος. Χάσαμε τις τέσσερις γιατί δεν είμαστε. Υπάρχει δεδικασμένο δηλαδή. Χάσαμε τις τέσσερις γιατί δεν είμαστε στο δικαστήριο. Έτσι. Άρα δεν μπορούμε να χάσουμε άλλοι. Έτσι. Διότι αν χάσουμε άλλοι, ενώ δεν έχει χάσει άλλος, αυτό ξεπερνάει και πλέον και τα όρια του μυστηρίου και πάμε σε άλλες σκέψεις. Έτσι. Συμφωνώ. Δεν έχει να χάσουμε περίπτωση τώρα, θα είμαστε στο δικαστήριο. Ο Άρης αυτός δεν έχει καμία σχέση με τον άλλο, δεν χάνουμε υπόθεση. Έτσι. Εφόσον δεν έχασε η Λάρισα γιατί ήταν. Ήτανε, το είπε λέει, και ο Κούγιας αυτό. Ναι, άρα έτσι, δεν χάνουμε άλλοι. Άρα δεν μπορούμε να χάσουμε. Έτσι, γιατί συμφωνώ. Αν χάσουμε άλλοι, άλλα πράγματα συμβαίνουν. Άλλα. Άλλα του γυαλού η μπάλα. Έτσι ακριβώς. Προχώρα. Όπως το λες. Όχι, δεν το λέω εγώ. Όχι, έτσι είναι. Δεν το λέω εγώ. Έτσι είναι. Δεν έτσι το ακριβώς. Λέω εγώ. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν για τα οικονομικά. Για τα οικονομικά. Τι είπε στη συνέχεια. Στη συνέχεια είπε ότι πέρα από αυτά τα οποία πραγματικά τις ζημιές καλύψαμε με την αύξηση και τα λοιπά, του χρόνου, δηλαδή η χρονιά που θα τρέξει, θα είναι μια χρονιά η οποία ήταν ίδια με την προηγούμενη οικονομικά, για το budget, και ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή ρε φίλε, εδώ έρχομαι τώρα και λέω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε, πήρε την ομάδα από εκεί που την πήρε, την έφερε εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως είπες και εσύ, οι οποίοι πραγματικά τον κριτικάρουνε με εμπάθεια, θα πω εγώ. Υπάρχουν εμπαθείς, δηλαδή. Καλά, εντάξει, είπαμε. Εγώ δεν μπορώ. Περίμενε. Άλλο να κάνω, ρε φίλε,
μια κριτική, γιατί Καρυπίδη δεν μ' άρεσε αυτό το συγκεκριμένο που το έκανες έτσι, γιατί πιστεύω ότι έτσι έπρεπε να είναι. Αλλά επειδή φορά στραβά το παπούτσι ή έχει στενισμένο ανάποδα το μαλλί, αυτό είναι μπάθεια. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η συγκεκριμένη κύριοι, ποιους είχαμε πριν τον Καρυπίδη, δηλαδή ποιους είχαμε σαν όραμα, σαν προσωπικότητα στην ομάδα και λέμε. Αυτό ρε παιδιά, τώρα δεν μα δεργιάζει, γιατί εμεί είχαμε αυτόν. Ποιον! Πραγματικά στον Άρη ζούμε ένα ντεζαβού. Ρωτάω ξανά ποιους. Θα σου πω. Ζούμε ένα ντεζαβού και μην λε πράγματα τα οποία τα έχουμε σχολιάσει 1500 φορές. Ο εμπαθής, όχι για τον Καρυπίδη, για τον οποιοδήποτε, για τον Αθανασιάδη, για τον Σκόρδα, για τον Ηλιάδη. Yes. Ο εμπαθής, ό,τι σωστό θα κάνει, θα βρει κάτι αρνητικό να πει. Έτσι. Και απ' την άλλη, ό,τι λάθος να κάνει όταν είναι υπέρ του, θα πει ο άλλος καλά είναι. Ο εμπαθής δεν θα πει κάτι καλό. Και από την άλλη πλευρά το αντίθετο, έτσι. Άρα ναι. δεν είναι παράδειγμα ο εμπαθής. Εμείς μιλάμε πάντα, σου είπα προηγουμένως, ότι άρεσε πολύ κόσμο. Δεν μιλάμε ούτε για τους εμπαθείς, ούτε για τους άλλους που λένε όλα καλά είναι. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή εμείς έχουμε πάθει πολλά δεινά σαν ομάδα, έτσι. Λοιπόν, και επειδή αυτά τα πράγματα δημιουργούν εσωστρέφεια, Ζάχο. Ναι, δεν μπορώ να αυτή τη λέξη. Εγώ τη θεωρώ και είναι πολύ βασική. Καλό είναι λίγο να αφουγκραστούμε τι γίνεται στον περίγυρό μας, έτσι. Mm-hmm. Πώς πρέπει πραγματικά την ομάδα να την κάνουμε μεγάλη, γιατί η ομάδα αγωνιστικά είναι μικρή. Το έχω ξαναπεί αυτό. Είναι μεγάλη λόγω κόσμου. Καλά, αυτό δεδομένο. Αγωνιστικά είναι μικρή. Από ομάδα τίτλος, με 50 χρόνια να πάρει τίτλο. Από τίτλος λοιπόν, είναι μικρή. Ακριβώς. Άρα λοιπόν. Σε κόσμο είναι τεράστια. Εμείς πρέπει κάθε χρόνο το αγωνιστικό κομμάτι να το μεγαλώνουμε. Σωστό αυτό. Και πώς θα το μεγαλώνουμε? Με στήριξη, με υπομονή. Με πράγματα που πραγματικά βλέπουμε και μας αρέσουν, και αυτά που δεν μας αρέσουν, ναι, θα πρέπει να τα σχολιάζουμε σωστά όπως πρέπει. Όχι καταστροφολογία. Εγώ ναι, εκεί θέλω και πραγματικά θέλω να επιμείνω σε αυτό το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Παρακάτω. Γρήγορα. Λοιπόν, γρήγορα. Γιατί έχουμε χρόνο. Έχει χρόνο τρύπες. Έχουμε να κάνουμε το διάλειμμα. Για το θέμα του μπαν, εδώ έρχεται τώρα αντιπαράθεση με την ΕΠΟ. Έβγαλε και ανακοίνωση σήμερα. Μπράβο, δύο ανακοινώσεις. Μία τη ΕΠΟ. Και μία δικιά μας. Α, τη δικιά μας δεν την προλάβα. Και δικιά μας. Εγώ τη διάβασα. Δεν την προλάβα. Ωραία, θα τη διαβάζεις μετά για να στο κλείσουμε για να πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε και τέταρτο θα κάνουμε το διάλειμμα. Θα πάμε μέχρι και 20 και μετά θα ανοίξουμε μία μισή ώρα, δύο ώρες. Άρα ένα δεκάλεπτο έχουμε. Ένα δεκάλεπτο. Πολύ ωραία. Εδώ είπε ονομαστικά ότι αυτή η συγκεκριμένη ζημιά με τον μπαν έγινε από 4 άτομα από την ΕΠΟ. Αυτό ήταν το τέτοιο, ότι ονόμασε πραγματικά τους πρώτη φορά. Αυτό ήταν στα σύντηση συνέντευξη. Ναι, που φώναζαν ρε Καρυπίδη, βγάλε καμιά γλώσσα, ρε πες. Ναι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, τα σωστά είπαμε. Γραμμένος. Μπαρτζής, Δέδες και Δαβάκης. Ναι. Αυτοί γιατί τους λέω? Γιατί είπε σε μια αποστροφή του λόγου του ότι σε περίπτωση που δούμε ότι υπάρχει δολιοφθορά. Θα κάνουμε φυσικά θα γίνει μήνυση. Φυσικά θα γίνει. Ρε, έτσι. Για διαφυγόντα κέρδη. Γιατί εδώ πέρα η εταιρεία δημιούργησε ζημιά. Και κάποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτή. Ζημιά. Ένα 200 είναι μόνο στο. Πάμε. Λοιπόν. Να πάμε λίγο για τα διαρχείας. Να μιλήσουμε. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν ξέρω αν το έχουν δει κάποιοι. Ο κόσμος. Διαισθάνομαι ότι θα πεις πρώτη φορά έτσι αρνητικό. Όχι. Ναι. Γιατί. Ο κόσμος λέει θα βοηθήσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Μην ξεχνάς κάτι, πριν καταλαβαίνω ότι θα πεις ότι στο ποδόσφαιρο βλέπουμε και στη Γερμανία λέει θα επιτραπούν 10.000 κόσμος. Πιστεύω και εδώ θα επιτραπεί κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι από το Σεπτέμβριο που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αν ξεκινήσει 12, γιατί γίνονται κάποια πραγματάκια με το τηλεοπτικό. Αλλά πιστεύω, εκτός είναι από συγκλονιστικό απρόπτου, κάποια στιγμή θα έχει κόσμο το γήπεδο. Τι λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ας τα πούμε, γήπεδα. Τα γήπεδα. Λοιπόν, εμείς μας ενδιαφέρει το δικό μας γήπεδο, γιατί εδώ ήδη βγήκαν οι τιμές των διαρκείας. Προχώρα. Είναι οι ίδιες με τις περσινές. Πηγαίνει, αγοράζει. Δεν μας είπε κάτι η ΠΑΕ. Τι? Πόσα διαρκείας έχει εκδώσει? Γιατί δεν το λέω εκδίδει αυτό. Διαρκείας. Άκουσε με λίγο. Ναι. Γιατί το λέω αυτό. Ναι. Σε περίπτωση που επιτραπεί το 20% σε πρώτη φάση, από τα 23.000, γιατί το πήρα στρογγυλά, ότι 4.680 είναι. Λοιπόν, το 40% είναι 9.200. 360. Έτσι. Και το 50 είναι 11.500. Λοιπόν, δεν είπε εδώ πέρα πόσα βγάζουμε. Ας πούμε ότι βγάζει 9.200. Εγώ παίρνω το 40%. Δεν θα βγαίνουν τέτοια. Δεν θα βγαίνουν. Άρα εισιτήρια. Δεν θα βγάλουν εισιτήρια. Ναι, άμα τα δώσει όλα βέβαια. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, γιατί πέρυσι έδωσε 7.500-8.000. 7.500 θυμάμαι. Θυμάμαι η τελευταία, γιατί πολύ ακούω και νούμερα. 7.800. Θυμάμαι η ενημέρωση. Όχι, όχι.
Επειδή σε αυτά είμαι καλός. Αν θυμάμαι καλά, η τελευταία ενημέρωση, γιατί πρώτη φορά είχαμε πέρσι ενημέρωση σχεδόν μέρα παραμέρα. Πόσο ήταν? Στα 7200, 7300, κάπου εκεί. 7200. Νομίζω παραπάνω. Ήταν εγώ εκεί θυμάμαι. Okay. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι άγγιζαν το 7800. 7, όχι, 7, δεν χρειάζεται. 7 ήταν. Λοιπόν, δεν εγώ χρειάζεται. Λέω το εξής. Εάν φέτος ο κόσμος πάρει 9200, δεν θα υπάρχουν εισιτήρια. Γιατί δεν λες και το χειρότερο? Μπορεί να επιτραπεί μόνο 20%, είναι 4600. Α, μπράβο. Είναι και αυτό. Ναι. Είναι και αυτό. Λέω το εξής τώρα. Για πες. Ας πούμε ότι πήραν 9200 και επιτρέπονται οι 4600, το 20%. Ναι. Ποιοι θα πούνε. Θα σου πω ποιοι θα πούνε. Σειρά προτεραιότητα. Όχι, θα σου πω. Έτσι. Οι 4600 από τη μία πλευρά. Οι 4600 από την άλλη πλευρά. Και αρχίσετε τα κλωτσομπονίδια και όσοι. Ναι, ωραία. Αυτό ήταν ωραίο λογοπαίγνιο τώρα. Όσοι μείνετε οι μισοί θα μπείτε μέσα. Άρα εδώ θα υπάρχει εντάξει, θέμα. Πλάκα κάνουμε, έτσι. Ναι, θα υπάρχει θέμα γιατί η αγάπη του κόσμου μετατρέπεται μετά σε. Εντάξει, πίεση. Απλά. Λέω εγώ χωρίς να είμαι έτσι. Προσπαθώ να εξηγήσω τώρα και να κάνω ότι σου λέει εφόσον 7 κόψαμε πέρσι, 7,5 τέλος πάντων. Η λογική λέει ότι θα έχω λιγότερα φέτος. Ούτως ώστε προφανώς μήπως ξέρουν ότι το νούμερο το οποίο θα αφήσουν για τα γήπεδα θα είναι μεγαλύτερο. Κάπως έτσι, τι να σου πω. Και λίγο κατά προσέγγιση αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν μπαίνουν και σε. Εγώ πάντως λέω προτρέπω. Άλλο περίμενα εγώ να πεις για τις τιμές, περίμενα να μου πεις. Ναι. Προτρέπω τον κόσμο να πάει να πάρει. Ναι. Γιατί αυτοί που θα πάρουν, εάν έχουν ελπίδα να μπουν, θα είναι αυτοί από τους πρώτους. Ναι. Και αυτό σωστό. Αυτοί που έχουν φυσικά, σειρά προτεραιότητα δεν έχουν πάρει. Φυσικά θα έχουν. Εφόσον παίρνει διαρκέ, έτσι κι άλλω τι προτεραιότητε. Γιατί είπα το εξή. Αν είμαστε στη δεύτερη φάση και είναι πιο λίγοι, θα λογικό θέμα. Είναι, ρε. Αυτό μην το συζητάμε τώρα. Εκτός βέβαια, αν ότι βάζουν... έξω είναι νύχτα. Αυτό μα λες τώρα. Ότι έξω είναι νύχτα. Όχι, λέω ότι μπορεί να γίνει το εξή. Μπορεί, α πούμε, τη μια εβδομάδα να βάσουν αυτού που έχουν μέχρι 4 μονάχα ζυγά. Και την άλλη ακριβώ. Εντάξει, αυτό είναι τώρα δευτερεύον. Γήπεδο. Ωραία, δεν θέλω σχολιασμό γρήγορα. Δεν σχολιασμό, ναι, αλλά υπάρχει και ο Χαριστέας που εκείνος είναι κομμάτι που δεν το σχολιάσαμε καθόλου. Γιατί εκείνο το αγωνιστικό κομμάτι. Ο, το Χαριστέα, μιλάμε για τον Καρυπίδη. Το Χαριστέα, για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο γρήγορα, το Χαριστέα τον θεωρώ ένα φιλόδοξο άνθρωπο, έτσι είναι νέος. Ναι. Είναι η πρώτη του λογικά χρονιά, γιατί δεν υπήρχαν μεταγραφές. Όταν λέω χρονιά, εννοώ τώρα θα δοκιμαστεί πρώτη φορά ο Άγγελος Χαριστέας, το είπε και ο ίδιος, έτσι. Τον θεωρώ φιλόδοξο, φαίνεται ότι είναι φιλόδοξος, έτσι. Και από το πώς μιλούσε και ότι έχει όρεξη. Οπα. Γίνεται, πρέπει ρε, να ρίχνει έξω. Ναι. Ούτε μία ώρα δεν βλέπω να φεύγουν. Μάλιστα. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχει όρεξη για δουλειά και είναι λογικό. Είναι ένας νέος άνθρωπος, θέλει να δείξει πράγματα πάνω στη νέα ιδιότητά του. Έτσι, δεν είναι ποδοσφαιριστής πρώην, είναι τεχνικός διευθυντής. Θέλει να δείξει έργο και θεωρώ ότι θα πάει καλά. Δεν είμαι σίγουρος, περιμένω να δω φυσικά τις επιλογές. Θα κριθεί. Πρώτη φορά κρίνεται τώρα ο Χαριστέας. Είπε βέβαια κάτι ο Χαριστέας. Πραγματικά μίλησαμε 2-3 και οι τρεις μου είπαν 3 διαφορετικά ονόματα. Δεν θα πω. Είπε για κάποιον, μίλησε για έναν άνθρωπο, τον οποίο λέει μου δίνουν συμβουλές και μίλησε για έναν παλιό τεχνικό διευθυντή. Πραγματικά ρώτησα τρεις διαφορετικούς μου είπανε. Δεν σου κάνω πλάκα. Για πες. Προφανώς λέει αν θέλω να. Δεν θέλω να μοιάσω αυτό, α πούμε. Ναι. Πραγματικά δεν. Εδώ είναι ένα οδοκόμμα. Δεν κατάλαβα ποιον φωτογράφησε. Το διάβασα αυτό που λες. Όχι, εγώ το άκουσα. Δεν, με τα αυτάκια μου. Το είπε κιόλας. Ναι. Πραγματικά πρέπει να το. Θα ρωτάω κάθε. Όταν θα έχουμε τις γραμμές, πραγματικά αυτή θα είναι μια ερώτηση. Ποιο νομίζει ο κάθε φίλος που θα βγαίνει, Αριανός φυσικά, ποιον νομίζει ότι έλεγε. Έτσι. Γιατί με τρία είναι σίγουρα τα ονόματα. Έτσι. Εντάξει. Θα βάλεις γκάλωπ. Παιδιά, μην παίρνετε σε λίγο. Παιδιά, φίλε μου, κλείσε λίγο. Σε παρακαλώ, σε 10 λεπτά και 4 θα έχουμε. Να μιλήσουμε λίγο. Μέχρι 12 και θα πάμε. Να μιλήσουμε λίγο για το γήπεδο. Βρέχει έξω, δεν φεύγουμε. Μεγάλο project. Εδώ τώρα ερχόμαστε με το άλλο. Ωραία. Γιατί? Εδώ θα σε πικράνω. Περίμενε λίγο. Ναι, θα με πικράνεις οπωσδήποτε. Γιατί και εγώ μην νομίζω ότι όλα αυτά τα δίνω βάση 100%. Γιατί έχουμε φάει εδώ παραμύθι με τη Σέσουλα. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ τι γίνεται τώρα. Μπαίνει στη μέση ποιος? Ένας πυλώνας. Και για τον μπάσκετ μιλάω και για το ποδόσφαιρο. Για πες. Περιφέρεια. Περιφερειάρχης Τζιτζικώστας. Περιφέρεια το μικρότερο πιστεύω. Περιφερειάρχης Τζιτζικώστας. Εδώ. Είχαμε παρουσιάσει Ζάχο για το διπλανό γήπεδο. Ναι. Όπου πήρε, έγινε press conference, όπου αναφερθήκανε τα χρήματα που θα δοθούν, όλες αυτές οι ενέργειες που έγιναν από την περιφέρεια. Εδώ θέλω κι εγώ, πραγματικά όταν θα προχωρήσει λίγο ο χρόνος και θα βγουν λίγο οι άδειες, γιατί εντός εξαμήνου είπε ο κύριος Περιπίδης. Σίγουρα θα γίνει, λες. Δεν ξέρω, είπε εντός εξαμήνου, όταν δίνει. Όταν χρονοδιάγραμμα. Πραγματικά πότε θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και σε λέω ότι μέσα σε ένα εξάμηνο θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα,
τότε θέλω πραγματικά να δω μια press conference, να κάθεται ο περιφερειάρχης, κύριος Τζίτζι Κώστας, και βεβαίως δίπλα το κύριο Σκαρυπίδης. Αναγκαστικά θα κάτσει. Πραγματικά και να δώσουν μια συνέντευξη τύπου το πώς θα ανακαινιστεί το Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα-ένα. Για να πηγαίνουμε τέτοιο. Καταρχήν, αν πέσει η 2, πέσει η θύρα 2 και εκεί πάμε από το τελευταίο. Και μετά πάμε λίγο στα νούμερα που ακούστηκα. Αν πέσει η 2, χωρίς να είμαι πολιτικός, μηχανικός, αρχιτέκτον, πώς λέγονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Λογικά θα πρέπει να κλείσει ο δρόμος. Έτσι. Εννοείται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εννοείται. Θα κλείσει ο δρόμος. Για ένα διάστημα θα κλείσει, βέβαια. Όχι, για πάντα λέω θα κλείσει. Όχι, γιατί να κλείσει. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Πώς θα γίνει χωρίς να κλείσει ο δρόμος. Πώς θα γίνει αυτό. Πού θα στηρίζεται, στον αέρα. Όχι. Πού θα πηγαίνει η κολόνα που θα στηρίζεται. Ξέρουν αυτοί πώς θα το πούνε. Ξέρουν αυτοί. Εννοείται. Okay. Εγώ δεν θα κάθομαι εκεί πάνω να ξέρει. Άμα χωρίς από κάτω δεν κάθομαι. Έλα. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα. Τέλος πάντων. Εγώ πραγματικά επαναλαμβάνω, ούτε τιμολόγια ξέρω, ούτε. Αλλά όταν ακούω 30 εκατομμύρια. Εννοούσε όλο το γήπεδο, έτσι. Όλο ανακαίνιση. Γιατί ένας μου λέει, ρε φίλε, 30 εκατομμύρια μου λέγεται θύρα 2. Τόσο σιγά μην είναι 50 εκατομμύρια. Για όλο το γήπεδο, είπε πρώτα. Θα Ωραία. Γίνει θύρα 2. Εγώ μετά επαναλαμβάνω. Θα γίνει τα πέταλα και στο τέλος θα γίνει. Εγώ λίγο με το μπακαλίστικο το μυαλό λειτουργώ σε αυτό το θέμα. Ναι. Επαναλαμβάνω. Ούτε πόσο πάει το σίδερο ξέρω, ούτε πόσο πάει το μπετόν ξέρω, ούτε πόσο κάνει. Αλλά αν είναι να δοθούν 30 εκατομμύρια στην ουσία για να γίνουν τρεις θύρες, έτσι. Ναι. Γιατί... Όχι τρεις, τέσσερις. Όλο το γήπεδο σε είπε. Συγγνώμη, το άλλο είναι 10 χρονών τέτοιο. Θα πέσει τα επίσημα, εννοείται, θα πέσουν. Εννοείται, αφού το είπε. Το γράφει το, μέσα. Άμα το διαβάζει, το λέει. Καθαρά. Ωραία, εγώ δεν το κατάλαβα. Θα γίνει γιατί... πρώτα οι δύο, μετά θα γίνει, είναι τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση θα είναι οι δύο. Ναι. Η δεύτερη φάση θα είναι τα δύο πέταλα. Και η τρίτη φάση θα είναι οι 7-9. Αυτό το είπε. Καθαρά. Ωραία, εγώ υπέθεσα ότι επειδή είναι καινούργιο, αυτό το πράγμα, καινούργιο κτίριο, ήταν, μην ξεχνάμε ότι ήταν έργο Ολυμπιάδος εκείνο το τέτοιο. Ναι. Έτσι, όπως είναι και σε δηλαδή του ΠΑΟ το συγκεκριμένο κομμάτι που είναι έργο Ολυμπιάδος, δεν θα το ρίξουνε. Θα το ρίξουνε. ΠΑΟ θα κάνει καινούργιο γήπεδο. Αυτό λέμε. Άμα θέλεις και. Εγώ συμφωνώ σε αυτό, πρόσεξε. Να μπει μια, πώς να το πω έτσι, λίγο καρτουνίστικα θα το πω. Να μπει μια φαγάνα από κάτω. Αν και πιστεύω σε αυτό το γήπεδο, το έχω πει πολλές φορές χαριτολογώντας βέβαια, ότι ο Άρης σε αυτό το γήπεδο πιστεύω δεν θα κερδίσει ποτέ τίποτα. Πιστεύω ότι είναι κτισμένο πάνω σε Ινδιάνικο νεκροταφείο. Ναι. Πιστεύω αν βάλεις τη Ρεάλ, αν κάνεις το Μέση και το Ρονάλντο 18 χρονών και τους βάλεις κίτρινη φανέλα, δεν μπορεί να πάρει τίποτα σε αυτό το γήπεδο. Ναι. Έτσι λέω εγώ, έτσι χαριτολογώντας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια κατάρα στο συγκεκριμένο γήπεδο, λέω. Όλοι το λένε αυτό. Ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Να μπει μια φαγάνα από κάτω, να το πάρει και να το πετάξει στα σκουπίδια και αν γίνει ένα καινούριο εκεί, το δέχομαι. Εκεί μπορώ να πω 30 εκατομμύρια και λίγα μπορεί να είναι, γιατί τις Λάρισσας νομίζω είχε 40, 42. Άλλες εποχές. Τώρα τι είναι, πιο ακριβές οι εποχές. Άλλες εποχές ήταν τότε. Ήτανε... Ακριβώς. Όταν 42. Σέσουλα, όταν 42. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω λάθος. Τα... Όταν 42 στηγίζει προ-κρίσης, τώρα νομίζω ότι θα στηγίζει λιγότερο. Μετά... Αυτό, πιο λίγο. Αυτό είπα. Α, πιο λίγο. Ναι, αυτό λέω. Αυτό είπα. Αυτό λέω. Αν είναι 30, εσύ και κάτι παραπάνω, γιατί όταν ξέρεις, λες 30 πάντα σου βγαίνουν και περισσότερα, τότε ναι, αυτό ναι. Να γίνει ένα καινούριο γήπεδο. Να γίνει ένα καινούριο γήπεδο. Έτσι συμφωνώ, αλλά φυσικά είναι κάτι πολύ χρονοβόρο αυτό, έτσι, και δεν νομίζω να τώρα μακάρι σε 6 μήνες που είπε. Κοίταξε, φίλε, το βλέπω, εάν το έχει το στόχο, βλέπω λίγο... εάν το έχει στόχο να το κάνει, γιατί ναι. Αυτά, εγώ είπα το εξής, ότι ο συγκεκριμένος κύριος που έχει πάρει την ομάδα, προσπαθεί, το είχα πει στην πρώτη εκδρομή που ήρθαμε εδώ. Στην πρώτη εκδρομή. Στην πρώτη εκπομπή που ήρθε εκδρομή, εδώ, στο Λίμπερο. Είπα το εξής, ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, αυτό που προσπαθεί να κάνει, ωραία, είναι να δημιουργήσει υπεραξία. Γι' αυτό και επενδύει. Μα κάποια το στιγμή, είπε κιόλας. Το είπε κιόλας ότι θέλω κάποια να είναι, στιγμή. Καλά, αυτό ήταν και λίγο κλισέ που είπε. Ότι θέλω ας πούμε, από τα έσοδά του να δει και του άρεσε αυτό. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Όχι μόνο αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Έχω την εντύπωση ότι άμα έρθει κάποια στιγμή, όταν φτιαχτούν όλα αυτά τα πράγματα όπως πρέπει να φτιαχτούν, ναι, με μια μεγάλη εταιρεία, ένα μεγάλο όνομα, να πάρει την ομάδα, θα πρέπει να πουλήσει. Έτσι δεν είναι. Αυτό, ναι, αυτό είναι άλλο. Άμα έχει δημιουργήσει αυτό, αυτό είναι άλλο που λες τώρα. Αυτό, είναι άλλο αυτό θα έχει κέρδος. Αυτό είναι άλλο που λες. Εγώ πιστεύω ότι μακάρι, αυτό είναι κατά νου. Έτσι μακάρι, πιστεύω. Μακάρι και θα γραφτεί το όνομά του με χρυσά γράμματα. Αν πραγματικά στον άνθρωπο που θα δώσει αργότερα θα είναι ένας άνθρωπος που θα αλλάξει και το ρου της ιστορίας. Κάτσε λίγο να διαβάσουμε και πάμε. Έχεις τίποτα άλλο. Και βέβαια έχω. Και άλλο έχεις ρε, ναι, ρε φίλε. Τι έγραψες, είναι ρε, το φίλε. Τελευταίο. Πες το. Το συμβόλαιο τιμής με τον κόσμο. Ποιο? Το συμβόλαιο τιμής. Να πάμε. Τι τιμή, τιμή, αυτό τι... το τελευταίο θα κλείσω με τον κύριο Καρυπίδη, γιατί υπάρχει ο ευχαριστέας βέβαια μετά. Αν θες τον συζητάμε. Καλά, εντάξει, εντάξει, να ανοίξουμε τις γραμμές, γιατί φίλε, εντάξει, δηλαδή το κάναμε one man show. Γιατί δύο. Εδώ πέρα μπαίνουν πολλά για το ότι είναι γάβρος, ότι είναι μαύρος, ότι καλά, είναι κίτρινος. Λοιπόν, ούτε μας ενδιαφέρει αυτό. Είπε από διαμικροφόνου το εξής.
ότι ούτε γεννήθηκα ούτε ήμουν Αριανός. Νιώθω Άρης και έχω δεθεί με τον κόσμο του. Αυτό θέλω να σταθώ σε αυτό. Εκτός από τους Αριανάρχες που κατά καιρούς διοίκησαν, αυτοί που ήρθανε οι ξένοι, και μου έρχεται το όνομα του μεγάλου και σίγουρο τώρα αυτή τη στιγμή, που λέγαμε ρε παιδί μου να τον κάνουμε να νιώσει λίγο Άρης. Όχι, την έννοια την κάναμε, δεν έπιασε. Ναι, τι να κάνουμε. Μην λέμε τα ίδια. Μπήκε στο Χαλάο και έκανε το Ρωμαίο αυτοκράτορα. Αυτός έφαγε ενδοφλέβεια. Στη ζωή του δεν νομίζω να έχει νιώσει τέτοιο συνέστημα, δεν τον έπιασε. Τι να κάνουμε τώρα. Ήθελε ρουβά, βύση, κότσιρα και τέτοια. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, να του αλλάξουμε τα γούστα του ανθρώπου. Μπήκε Ρωμαίος αυτοκράτορα στο Χαλάο. 25.000 κόσμο. Έκανε το χέρι έτσι σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου που είπε και ο φίλος. Δεν νομίζω στη ζωή του 25.000 κόσμο να το χαιρετούσε για να φώναζε το όνομά του ποτέ τον Κοντομίνα. Έτσι. Απλά ήταν άνθρωπος άλλης κουλτούρας, δεν τον πιάνει αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε. Ατυχήσαμε. Λοιπόν, και είπε τέσσερις, πραγματικά τέσσερις προτάσεις τιμής για μένα. Για προχωρήσω. Οι οποίοι είναι οι εξής. Γρήγορα. Είπε θα προχωρήσω δυνατά. Ναι. Δεν θα πω ψέματα στον κόσμο. Ναι, αυτό είναι... Ό,τι λέω το κάνω και θα κάνω τα πάντα να μην στεναχωρήσω τους οπαδούς και τον κόσμο. Άλλο, με τους στόχους και τις επιτυχίες. Εκείνο μου άρεσε. Τα άλλα, εντάξει, αυτά είναι, θεωρώ, κατά κάποιο τρόπο, άσχετα αν δεν τα έχουμε δει πολύ λίγο, είναι δεδομένα πράγματα που πρέπει να κάνει ένας πρόεδρος, έτσι. Αυτά. Για να μην τρελαθούμε κιόλας. Εγώ θέλω αυτό που είπε στο τέλος, ότι μαζί μου θα έχει επιτυχίες ο Άρης. Θέλω να τις δούμε ως επιτυχίες, κύριε Καρυπίδη. 52 είμαι και δεν ξέρω, αύριο κάνω και ματολογικά, δεν ξέρω πώς θα ζήσω ακόμη. Εντάξει. Θέλω πριν πεθάνω να δω ένα τίτλο, κύριε Καρυπίδη. Εντάξει. Μακάρι και η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τη δυναμική, τα οικονομικά όλα, ευνοούν τον Άρη για να πάρει τίτλο. Αν δεν πάρει τώρα, πότε θα πάρει. Πες μου, πότε θα πάρει, αν δεν πάρει τώρα. Έτσι. Έτσι. Ναι. Και τελείωσε εσύ να σου δώσω κανένα. Έχουμε το Χαριστέα, μπορώ να το πούμε και μετά. Άσο το Χαριστέα, εντάξει, τα είπαμε για το Χαριστέα. Λοιπόν, πάμε στο διπλό διάλειμμα. Αμέσως μετά, 10.30 ανοίγουμε τις γραμμές. 23.10, 2.87 και 3.8. Εμείς ό,τι έχουμε να πούμε, είπαμε. Και φυσικά, αν έχει κάτι άλλο, θα το σχολιάσουμε μαζί. 23.10, 2.87 και 3.8. Όσο υπάρχουν γραμμές, θα είμαστε εδώ. Έτσι. Όταν δούμε ότι σβήνει αυτό, fade. Καληνυχτούμε. Γεια σας. Όσο υπάρχουν γραμμές, θα είμαστε εδώ. Εντάξει. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Έκσταση. Έκσταση και εξτανό. Να πούμε ότι, εντάξει, ήμασταν για κάποια δευτερόλεπτα off, έτσι. Ρίχνει έξω καρέκλες. Χαμός, ρε. Καρεκλοπόδα ρίχνει, πραγματικά. Βρήκε τόσο νερό, ρε. Εντάξει. Ελπίζουμε να μην υπάρχει πρόβλημα. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Όσο υπάρχουν γραμμές, θα καθόμαστε. Όταν δούμε ότι σβήνει. Καμία. Όταν δούμε ότι αυτό το πράγμα σβήνει, μπορούμε και 12 να κάτσουμε και 12.30. Έτσι. Αρκεί να υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Σε ακούμε, το όνομά σου. Α, Γιώργος από Νέα Σβήνη. Έλα, ρε Γιώργα. Ρε. Έλα, ρε φίλε. Τι κάνετε. Παλεύουμε εδώ πέρα. Αργιανάκι. Όχι, όχι. Α, δεν είναι Αργιανάκι. Όχι. Τι είναι. Νέα Σβήνη σου λέει. Πανιόνιος. Α, Πανιόνιος. Πανιόνιος. Πανιόνιος είσαι και ζε. Έλα, χαϊδευτικά το είπα, ρε. Ναι, πρώτη φορά χαιρετώ και τον Πόστμαν. Πόστμαν. Όνομα και πράγμα είναι, να ξέρεις, έτσι. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα είναι το παιδί στο μικρό το όνομα. Γιάννης. Α, γεια σου Γιάννη. Γιάννης, Αγιάννης. Ναι, εντάξει, εγώ επειδή μπορεί να είμαι πανιόνιος, αλλά είμαι και φίλαθος, δηλαδή παρακολουθώ και τα τεκμηνόμενα άλλων ομάδων. Πάμε. Είδα τη συνέντευξη σήμερα το πρωί του Καρυπίδη, έτυχε και τη χάζευα. Α, άρα έχεις άποψη κάποια πράγματα. Ναι, όχι, την είδα όλη, αυτά τα 50 λεπτά που είχε με τον Χαριστέα. Θεωρώ ότι σε γενικές αμές έδωσε μια ικανοποίηση σε εσάς Αριανούς, ότι κατονόμασε ανθρώπους... για διάφορες υποθέσεις, όπως είναι η ΕΠΟ, όπως είναι τα μπαν, όπως ξέρω εγώ παλιότερες αμαρτίες, πήρε θέση ξέρω εγώ για τα διάφορα δημοσιεύματα, για συμμαχίες. Ναι, το έκανε και αυτό, απλά δεν το δώσαμε εμείς αυτό, όντως. Ναι, τώρα για το γήπεδο αυτό που είπε, ναι, ή το είπε όπως το είπε ο Πόστμαν, δηλαδή θα γίνει λέει σε τρεις φάσεις. Ναι, όχι, αυτό το άκουσα. Θα γκρεμιστεί αυτή η θύρα 2 και μετά τα πέταλα και μετά η 7-9, δεν ξέρω ποια είναι επίσημη. Το τελευταίο δεν το πιάσα να σου πω, η επίσημη είναι αυτή, η 7 και η 9. Το πάνω πάτωμα είναι η θύρα 9 και το κάτω τα επίσημα είναι η 7. Απλά αυτό δεν το πιάσα. Ναι, 30 εκατομμύρια λέει και
διεκδικεί κάποιο κονδύλιο την περιφέρεια και μετά. Φυσικά. Κάποια όπως, θα τα καλύψει. Όπως πήρε και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, μαθαίνω τώρα για την ανάπλαση λέει τη λεωφόρου. Όπως πήρε και ο ΠΑΟΚ τα στρέμματά του και τέτοιο, κάνε φυσικά θα πάρει και ο Άρης. Όπως και εμείς πήραμε για το κλειστό που σχεδιάζεται στην Νέα Σμύρνη. Έτσι. Εγώ δεν λέω όλες οι ομάδες. Αλλά οι ομάδες να πάρουν κανονικά. Να πάρουν. Ό,τι τους αναλογεί. Δεν λέμε μόνο ο Άρης. Έτσι. Βέβαια, εγώ με μια άλλη άποψη είναι ότι οποιαδήποτε ομάδα θέλει να φτιάξει γήπεδο. Εφόσον είναι ΠΑΕ και ΚΑΕ. Μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι. Τα βάλει εκεί. Λεφτά, ρε, μαζί φίλε, σου είμαι. Τρες τα λεφτά, φίλε, άμα είσαι μάγκας. Ναι, ναι. Αν όχι, κάνε και έναν έρευνα στον κόσμο, ειδικά σε μια ομάδα. Μαζί σου. Αλλά ξέρεις τι, Γιώργο, δεν γίνεται να γίνεται για άλλους και να μετά να λες κλείνω την κάνουλα, έτσι. Όχι, συμφωνώ σε αυτό μαζί σου. Εγώ μαζί σου είμαι. Γίνεται για όλες τις ομάδες. Τώρα έπρεπε εσύ, Γιώργο, 30 εκατομμύρια. Εκεί για το. Όχι, για την... 20 εκατομμύρια. 20 πήρε τέτοιο και πήρε και κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει. Πήρε και δεν άλλα, ξέρω κάτι... τι έγινε τώρα με την υπογειοποίηση. Αυτό ακριβώς. Αυτό εντάξει. Νομίζω ήταν στις περιφέρειες. Δεν ξέρω. Εντάξει. Εγώ μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι. Σε ανώνυμη εταιρεία δεν πρέπει να δίνει το κράτος φράγκο. Εγώ είμαι μαζί σου. Ναι. Εντάξει. Τώρα... Κλείσε με αυτό, Γιώργο. Πες το τελευταίο. Ναι, εντάξει. Κλείνω. Με την ομάδα σας τι γίνεται, δεν μας είπες. Ναι, πες για την ομάδα σου αυτό. Εντάξει, προετοιμάζεται για φύτη εθνική, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Στα έσπασε τώρα και ένα φιρμάνι με μείον 6. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Έχετε ανθρώπους που μπορούν να πάνε την ομάδα, να την τρέξουν, γιατί βλέπω εσύ ένα πράγμα εκεί πέρα μπάχαλο εκεί στον Πανιόνιο. Υπάρχει ένας χημισμός, Γιάννη. Ναι. Γιάννης, έτσι. Ναι. Ο κόσμος κοιμάται λίγο, προσπαθεί να συνέλθει. Είναι ακόμα νοπότος σοκ του υποβιβασμού. Αυτό δεν είναι τίποτα. Άκουσε με λίγο. Το ότι υποβιβάστηκες είναι οι αμαρτίες που πλήρωσε τα τελευταία χρόνια, έτσι. Αυτά τα οποία. Όλες δηλαδή... οι ομάδες που έχουν υποβιβαστεί το ίδιο πράγμα. Το θέμα είναι αμαρτίες, εάν υπάρχει λύση για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το θέμα. Κοίταξε να δεις. Εγώ είχα ακούσει ένα σενάριο, βέβαια τώρα αυτό δεν νομίζω πλέον να ισχύει, ότι υπήρχε ένας ομογενής επιχειρηματίας. Δεν είπαν το όνομά του, ότι θα την έπαιρνε την ομάδα με βασική προϋπόθεση όμως να μένει Super League και να έχει και το Ζαμάνι που είναι πανιόνιος, είναι γενικός διευθυντής του τμήματος, κάτι τέτοιο. Ωραία. Και με βασική προϋπόθεση να μείνει ο Ζαμάνης. Τώρα αυτό, εφόσον πέσαμε στην Εθνική, δεν νομίζω να υπάρχει. Ωραία. Τώρα, με προσφυγές, με χρέη που είναι 5 με 7 εκατομμύρια. Κάπου εκεί κυμαίνεται. Πολύ άσχημα τα πράγματα. Είναι λίγο δύσκολο. Τώρα, εύχομαι να τη βρείτε. Ακούω διάφορες. Ακούω διάφορες απόψεις. Δηλαδή, από το να πέσουμε στα τοπικά και να ανεβούμε σιγά σιγά ρομαντικά. Ξέρεις όμως, ένα... 50% το χρόνο σβήνει πλέον, όχι 100%. Αυτό πιστεύω το ξέρεις. Ναι, δεν το ξέρω καλά. Ναι. Ήξερα πάντως ότι οποιαδήποτε ομάδα παλιά έπεφτε στη γάμα εθνική. Το 16 σταμάτησε. Το 50% τα κρατάει. Το 16 σταμάτησε με την πτώση του Άρη και του Όφη και ποιες άλλες ομάδες ήταν. Αυτές ήταν οι τελευταίες. Να σε καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε, φίλε. Εδώ είμαστε. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση στον επόμενο φίλο. 23-10-287-3-8. Μας λέει ένα λεπτό λίγο το φίλο. Ο Ανδρέας ότι στη Σύνδο λέει έβρεχε, αλλά τώρα έχει σταματήσει. Ελπίζουμε και εδώ πέρα, φίλε. Μακάρι. Πάμε, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Φόδωρας. Γεια σου, Γιάννη και Ζάχο. Καλησπέρα, φίλε μου. Πολύ καλά έκατσε σήμερα η εκπομπή, γιατί χθες δεν μπορούσαμε να πούμε για τον Άρη. Ακούμε τους συμπολίτες. Εντάξει, δεν είπαμε πολλά, γι' αυτό είπαμε. Έκατσε έτσι για να. Γι' αυτό είπαμε. Με φέρνει μένα εδώ, ξέρω. Άκουσε. Τι κάνει σήμερα που μπορεί να κάτσει και αυτός και δεν έχει εκπομπή ο Γιώργος Ζαγόρας και 12 μπορούμε να πάμε και περισσότερο. Αρκεί να υπάρχει ανταπόκριση. Α, εντάξει, αν υπάρχει καλό. Πιστεύω ότι ένα παράδειγμα ότι πήγε καλά, ας πούμε, η συνέντευξη είναι και από τις απόψεις του φίλου του ΠΑΟΚ που πάντα κάτι βρίσκουν, ας πούμε. Α, δεν βρήκαν εδώ, λες, έτσι. Καλά, κάτι. Εντάξει, κάποια πράγματα. Για μένα. Αν και υπήρξε και καλύτερη... τρολάρισμα, έτσι. Και τρολάρισμα υπήρχε. Εντάξει, εγώ λέει θέλω τον ΠΑΟΚ. Μεγάλο τρόλ ήταν αυτό. Εντάξει, λογικό είναι να θέλει τον ΠΑΟΚ γιατί θα έχει sold out και σου λέει βρίσκαμε και 4-2. Sold out θα έχει με τον ΠΑΟΚ. Λογικό είναι. Πάμε, Θόδωρα. Σε γενικές γραμμές, με κάλυψε ο Γιάννης τώρα σε αυτά που είπατε. Mm-hmm. Απλώς ένα παραπάνω για το θέμα του γηπέδου, δεν νομίζω να το είπε ο Γιάννης. Για, πες. Για τη θύρα 2, ναι. Ο σκοπός είναι να γίνει διόροφη και σκεπαστή. Το είπαμε. Ναι. Α, το είπατε. Καλά, ένα λεπτό. Δηλαδή, ένα λεπτό. Θα ρίξουμε τις θύρες. Έχει ενδιασμός τώρα ο Ζάχος εδώ. Πώς όχι. Άλλο. Αυτό ήταν πολύ έτσι αρχιτεκτονικού. Ναι, ακριβώς. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια λύση. Αλλά άλλο. Δηλαδή,
Ναι. Θα ρίξουμε τις θύρες και υπάρχει περίπτωση να μην είναι σκεπαστές οι θύρες, ρε παιδιά. Δηλαδή τι κάνουμε πάλι, δηλαδή για το Θεό, δηλαδή. Δηλαδή το ένα, καλό θα είναι κάνουμε ότι... κάτι μα και... το έδειξε το μοντέλο αυτό που θα γίνει, το έδειξε. Όχι, δηλαδή πεζόταν να ήταν και να μην είναι τα σκεπαστές οι θύρες. Δηλαδή αβρέχει ναι. και να γίνουμε λούτσα. Όχι, όχι. Εντάξει, κοίτα, παιδιά, 2020-2021 έχουμε. Όχι, όχι, δηλαδή, όχι, όχι, όπως η μακέτα που είχε βγει είναι σούπερ. Βγήκε η μακέτα, δεν είδα εγώ μακέτα, τέλος. Δεν την έχεις δει. Α, αυτό με τους Κινέζους εκείνο εκεί το τέτοιο. Εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Έτσι θα γίνει. Έτσι. Αν πάει έτσι είναι πολύ σούπερ. Σ' άρεσε. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μ' άρεσε, αλλά πώς λένε, too good to be true. Α, παρακαλώ. Το καλό είναι ότι ήδη είναι σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη. Εντάξει. Καλό, Περιφερειάρχη δεν μπορεί να πει και τίποτα άλλο και θα δώσει και θα πει. Σε σχέση με τους παλιούς παράγοντες δείχνει επιτέλους ότι ζητάμε κάτι κι εμείς. Συν το ότι, εντάξει, είπε ότι... Συμφωνώ. Περιμένουμε από ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα θα βάλω εγώ. Εδώ, Θόδωρε, να πούμε ότι εγώ, τουλάχιστον εγώ αυτής της άποψης είμαι, ότι και ο κόσμος γενικότερα έπαψε να απαιτεί. Και ο κόσμος, δεν το λέω μόνο διοικητικά. Ναι, το είχαμε ξεχάσει, γενικότερα έτσι. Και σαν σύλλογος. Διότι ο διοικούντας τι κάνει, στην πίεση του κόσμου αποσκοπεί, έτσι, στην πίεση του κόσμου. Αλλιώς τι θα πει, άμα δεν υπάρχει τίποτα. Σίγουρα. Μου δείχνει σαν δίδυμο πετυχημένο με ποια είναι, ο Καρυπίδης είναι παρορμητικός. Εμένα μ' άρεσε που έβαλε και ένα πείσμα, έτσι. Και από την άλλη άποψη ο Χαριστέας είναι λίγο, είναι μεν ας πούμε, δείχνει ότι έχει έτσι κίνητρο ότι θέλει να πετύχει και όλα αυτά, αλλά είναι λίγο πιο συγκρατημένος. Είναι ζήτημα προσωπικότητας, εντάξει, ποδοσφαιριστής ήταν ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Μου δείχνει έτσι λίγο πιο κοντρολάρισμα, οπότε μπορεί να συγκρατηθεί και τον Καρυπίδη κατά κάποιο τρόπο. Τον βλέπω φιλόδοξο το Χαριστέα και δεν μπορεί να μην είναι διαφορετικά, είναι 40 χρονών, 41 πόσο είναι. Αν δεν είναι φιλόδοξος τώρα, πότε θα είναι. Το καλό είναι, παιδιά, σε σχέση με τον μπάσκετ, ότι βγάζουν μια σιγουριά, έτσι. Δεν υπάρχει μια η αβεβαιότητα που λέμε. Εγώ, εντάξει, πίστευα, πήγα έκανα την ανανέωση 3 ώρες πριν την συνέντευξη. Γιατί με το σκεπτικό δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, αν θα έχει κόσμο ή όχι. Δεν πήγαμε αυτό το σκεπτικό. Ωραία. Να βοηθήσουμε την ομάδα, τελείως. Ναι, ναι, ναι. Γιατί προπάτων δεν υπάρχει αβεβαιότητα. Αυτό είναι το κυριότερο. Δεν μου βγαίνει η αβεβαιότητα. Που για τον μπάσκετ υπάρχει, δυστυχώς. Έτσι, είναι μεγάλο ερωτηματικό. Θα δούμε. Θα γίνει. Για να δούμε, ναι, Θοδωρή, ναι. Για να δούμε. Θα δούμε. Βλέποντας και κάνουμε. Αυτά, παιδιά. Να σε καλά. Αυτά. Να σε καλά. Να σε καλά. 23-10-287-38. Στον επόμενο. Γεια χαρά σας. Γεια χαρά. Γεια σου, φιλάρετε εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Πραγματικά, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Έλεγα και χθες, νομίζω, δεν ξέρω, το είπα σε ένα διάλειμμα στον Τάσο. Λέω, έχει χαθεί ο φιλάρετος. Πραγματικά. Δεν ξέρω πώς έγινε. Τρέξιμο αυτές τις εντάξει, ώρες. Εντάξει. Και σήμερα να έχω γυρίσει λίγο πιο νωρίς και γι' αυτό. Ωραία, θα... ωραία. Με χαρά σε ακούμε. Γυρίζω, οπότε είναι τρέξιμο. Θέλω να πω το εξής. Καταρχάς, ό,τι χρήματα δοθούν, κανονικά πρέπει να δίνονται επίσης ώρες. Σωστό. Δεν δίνονται σε ΠΑΕ, δίνονται στον ερασιτέχνη. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι περιουσιακό στοιχείο του ερασιτέχνη. Ναι, το ξεχνάμε αυτό, έχεις δίκιο. Το γήπεδο, το κάθε γήπεδο της ομάδας είναι του ερασιτέχνη. Ακριβώς. Και κανονικά αυτό που έκανε η ΑΕΚ, δεν ξέρω αν επιτρέπεται, θα έπρεπε να, υπάρχουν χώροι του ερασιτέχνη για όλα τα αθλήματα. Δεν μπορεί να κάνεις απλά μόνο για ποδόσφαιρο. Όχι μόνο αυτό. Τώρα που το λες λίγο φιλάρετε, δώσαμε έτσι μια σφήνα. Αν τα που ακούω από φίλους μου αεξίδες, γιατί λέμε ότι το γήπεδο είναι του ερασιτέχνη, το γήπεδο της ΑΕΚ είναι σε μια εταιρεία του Μελισανίδη, νομίζω. Δηλαδή με το όνομα, πώς πήγαν εκεί τα λεφτά εφόσον δεν είναι του ερασιτέχνη. Δεν μπορεί να μην δεν είναι, γιατί ο χώρος είναι του ερασιτέχνη. Οτιδήποτε έχεις εσύ σε ένα χώρο, πας και βάλεις ολόκληρο οίκημα σπίτι. Ναι. Ανάλογα με το πιανού είναι ο χώρος, είναι και το οίκημα. Ωραία, ωραία. Μπορεί η εταιρεία που το χτίζει, δεν ξέρω. Κάτι ήταν, δηλαδή λέγεται Αγία Σοφιά και η χρονολογία της ΑΕΚ, ένα τέτοιο είναι η εταιρεία που έχει σχέση με το γήπεδο. Και λέγανε, αξίδες ακόμα που λέγανε ότι είναι στο όνομα του Μελισανίδη και δεν είναι, ρε παιδί μου, στο όνομα της ΑΕΚ, ας πούμε. Αυτό ήταν η. Τώρα που το είπες. Για κάποια χρόνια η εκμετάλλευση μπορεί. Ναι, ωραία. Αλλά δεν μπορεί να είναι ιδιόκτητο, δεν γίνεται. Έτσι. Η εκμετάλλευση όμως μπορεί να την έχει, όπως έχει και ο Ολυμπιακός τώρα ένα κρατικό χώρο. Του Καραϊσκάκη, ναι. Okay. Ναι, ναι. Σε ακούμε, συνέχισε. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι για όλες τις ομάδες είναι απαραίτητο και πρέπει να το σκεφτούμε έτσι. Δεν είναι αν θα πάει κανείς να δει τον αγώνα. Είναι απλά να υποστηρίξει την ομάδα του δίνοντας κάποια χρήματα. Τώρα, πώς μπορεί να δει τον αγώνα. Ακόμα και 1000 άτομα τη φορά θα χρειαστεί
Αν είναι 10.000, να δει κανείς ένα από τα 10 παιχνίδια. Δεν μπορεί να τα δει όλα κανείς. Ναι, όταν αυτό είναι... στο ερώτημα που είπε ο Γιάννης, λες ότι αν τα διαρκές είναι περισσότερο από το επιτρεπόμενο όριο παρακολούθησης ενός παιχνιδιού, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί να είναι ένα στα 2, ναι. Αλλά μπορεί να είναι και ένα στα 10. Κανείς δεν ξέρει. Αυτό που σίγουρα όμως είναι χρήματα που βοηθάνε μια ομάδα που αγαπάς, που την υποστηρίζεις και πάει λέγοντας. Δηλαδή το πρώτο που θα κάνεις δεν θα είναι να περιμένεις αυτό που ξέρεις μέχρι σήμερα, ότι πληρώνω για μια θέση και θα την έχω για όλα τα παιχνίδια. Απλά φιλάρετε, ελπίζω να συμφωνήσω ότι ο Έλληνας γενικότερα, όχι στα αθλητικά δρομένα, δεν είναι ο τύπος του ανθρώπου που θα δώσει χωρίς να έχει κάποιο έστω, ρε παιδί μου, κάτι επιστροφή σε αυτό που δίνει, έτσι. Νομίζω ότι συμφωνεί σε αυτό το πράγμα. Ναι, απλά θα είναι λιγότερο από ναι, ό,τι ήταν έτσι. Παλιότερα. Δηλαδή, αν είχε τη δυνατότητα να δει όλα τα παιχνίδια, τώρα θα, θα δει λιγότερο. Ναι. Μακάρι να μην χρειαστεί και να μπορεί να είναι όλα τα άτομα. Δύσκολα. Αλλά το χειρότερο είναι να μην γίνει και καθόλου. Δηλαδή, να φτάσει στο σημείο να παιχτούν όλα χωρίς... Πολύ πιθανό είναι και αυτό. Ναι, εγώ απλώς το είπα σαν διευκρίνηση ότι σε περίπτωση, ας πούμε, γιατί μπορεί να γίνει αυτό. Τα διαρκείας είναι περισσότερα από τις τέσσερις. Αυτό σου είπε. Ναι. Όσοι είναι, μπορεί να δίνουν δύο παιχνίδια, ο άλλος τρία, ο άλλος τέσσερα, ο άλλος ένα. Και εγώ είπα μοναζικά και τα λοιπά. Αυτό το είπα εγώ. Θα γίνεται... κανονικά υπάρχει μια ρύθμιση. Θα πρέπει από το τάδε μέχρι το τάδε νούμερο την πρώτη φορά, τη δεύτερη, η επόμενη. Τα μονά και τα ζυγά. Μοναζικά. Και αν είναι περισσότερα τα άτομα, θα αναγκαστεί να το κάνει και ένα στα τρία παιχνίδια. Ένα στα τρία. Βέβαια, εννοείται. Αναλόγως. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φιλάρετε, σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα. 23-10-287-38. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου, αν θες. Με σύνθεση Πόρτμαν και Ζάχο, θέλω να ρωτήσω αν θα μείνω Κούπερ. Είσαι εσύ που κατάλαβα, είναι απίστευτο. Άμα πετάω ατάκα, κύριε Ντρούλινγκ, αλλά με τέτοια σύνδεση, εμένα μου βγήκε να κάνω αυτή την ερώτηση, αν θα μείνω Κούπερ, ρε παιδί μου. Ο Σταύρος είναι, κατάλαβα. Ο Σταύρος είναι. Ναι, ναι. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Γεια σας, κύριε Σταύρο. Συνήθως παίρνεις και κάνεις γυναικείες φωνές. Κάνεις... να σου πω την αλήθεια, θέλω να κάνω ένα παππού που να πω είσαι ο Πόστμαν. Θα μου πει ναι, είσαι ο Ντρούλινγκ. Ναι, α, ωραία, 98. Αλλά εντάξει. Θα πω to the point αμέσως. Είσαι, εντάξει. Γεια σου, Σταυράκο. Καλά, είσαι αγόρι. Θα μείνει ο Κούπερ τουλάχιστον. Λοιπόν, για να μην σας κρατάω πολύ, γιατί έχει πολλές γραμμές. Καταρχάς χαιρετώ τον Γιάννη, τον κύριο Πόστμαν μας. Γεια σας, κύριε Σταύρο μας. Έχει χάσει οπτική επαφή, συναντιόμαστε πολύ σπάνια με τον Πόστμαν. Ναι, καλύτερα που δεν το βλέπεις. Καλύτερα που δεν το βλέπεις, γιατί εγώ ένα κιλό κολλήριο χρησιμοποιείς μέσα σε δύο ώρες εδώ. Έβλεπα, όχι τελευταία, τον έχω δει μόνο στο παλέ γιατί είδε όραμα γι' αυτό. Τι όραμα να δει ο κακομύρης. Κάνα πανόραμα είδε, τι όραμα να δει. Τι όραμα. Ζάχο, έτσι δεν λες. Εγώ μόνο όταν ξαναδώ ό,τι έχεις πει. Όχι, όχι. Είπα, μόνο όταν υπάρχει όραμα διεκδίκησης τίτλων ή αν πέφτει ο Άρης. Και όπως είδες, τώρα πέρσι που κινδύνευε να πέσει, ήμουν συνέχεια στο παλέ, έτσι. Ναι, εντάξει, εννοείται. Είμα, δίπλα σου ήμουν. Δεν έπεισε η ομάδα. Μένα μου το έπανε, δεν ερχόταν ο Ζάχος. Ναι, είναι αυτό. Ευτυχώς, ευτυχώς. Γιατί δεν λες που κάθισα δίπλα στην κάρα, στο καρεκλάκι το πλαστικό δίπλα σου και με το που κάθισα. Είπε το καρεκλάκι, γεια σου Ζάχο. Γεια σου Ζάχο. Έτσι είπε το καρεκλάκι. Ναι, το καρεκλάκι θυμότανε μαλλιά. Από πίσω δεν σε κατάλαβα. Το καρεκλάκι καταλαβαίνει. Το καρεκλάκι δεν. Άξο. Το καρεκλάκι δεν βλέπει. Τυφλό είναι. Έκανε και γκριμάτσα μου φαίνεται. Αισθάνεται ποπό. Και επειδή έχω καθίσει όλα τα καθίσματα του Αλεξανδρίου εκτός τα βελούδινα. Ναι. Λοιπόν. Τα μπλε. Όλα με γνωρίζουν. Όλα. Κύριε Ντρούλινγκ, την εποχή του Γκάλι είχε, δεν θυμάμαι αν είχε καθισματάκια, θα σας πω ψέματα. Είχε καθισματάκια χωρίς πλάτη μόνο. Όχι, δεν είχε τίποτα. Τίποτα δεν είχε. Τσιμέντο ήταν. Τσιμεντάκι. Δεν καθόμασταν, φίλε, εμείς τότε. Όρθιοι ήμασταν. Όρθιοι ήμασταν όλοι. Δεν είμαστε σαν και εσάς. Δεν είμαστε σαν και εσάς. Μαμά Μπέικον. Μαμά Μπέικον. Το παλέ έπαιρνε 6.500, θυμάσαι. Ναι, δεν υπήρχε το κέντρο. Μετά έγινε με τα καρεκλάκια 5.200. 6.500 κόσμο έπαιρνε. Εκείνο το ρολόι στο κέντρο ήταν και τα φόπλακα του πετάλου για μένα. Δηλαδή είχε, που είχε το έτσι, πετάλο, έτσι. Ναι. Σιγά σιγά. Γι' αυτό βλέπε λίγο τα παλιά τα μάτς. Δες το Άρης Περόνη, πώς λέτε, Λιβόρνο. Λιβόρνο. Που είναι η νούμερο ένα. Είναι η νούμερο ένα κερκίδα που έχει γίνει ποτέ στο παλέ.
Βλέπε να μαθαίνεις. Για το παρελθόν, εγώ όταν μου λέτε για το παρελθόν, ξέρω, δεν θυμάμαι κανένα σύνθημα μες στο γήπεδο, κύριε Ντρούλινγκ, εσείς που ήσασταν 20 χρονών να φωνάζετε και να πετείτε φτιάξτε γήπεδο για τον Άρη. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Φτιάξτε γήπεδο για τον Άρη. Κάνεις λάθος. Είναι μικρό το γήπεδο επί αυτοκρατορίας φωναζόταν. Τι ήταν αυτό, τι πάνε να πει. Είναι μικρό, τι φτιάξαμε σε άλλο. Τι έλεγε, κάνε μας γήπεδο, όχι. Έλεγε είναι μικρό το γήπεδο, είμαστε πάρα πολύ δηλαδή, αυτό είναι. Και δεν χωράμε. Εγώ συγγνώμη, έχω την εντύπωση ότι δεν τα πετούσε ο κόσμος. Το να φωνάζαμε είναι μικρό το γήπεδο. Το φώναζα και εγώ όταν ήμουν 15 χρονών. Ρε εσύ, στην περπατούρα ήσουν τότε, τι πουλάς τρέλα. Άντε με τον πιμπερό στόμα ήσουνα. Τέλος πάντων. Εσύ καταστρέψατε τον Άρη, αλλά τέλος πάντων. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε μου. Δύο παρατηρήσεις. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Αυτά που λένε να γκρεμιστεί μία θύρα μετά η άλλη και παράλληλη. Ταυτόχρονα θα παίζουμε στο Χαριλάου. Ε, φυσικά, γιατί. Εννοείται. Εγώ το λέω γιατί το να γκρεμιστεί μια φύρα δύο σημαίνει για δύο χρόνια μπορεί να μην έχει. Άκουσα, άκουσα, άκουσα. Είναι, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ωραία η assist. Άμα δεις παλαιότερα, δεν θυμάμαι ποτέ. Υπάρχουν match, υπάρχουν και στο YouTube μέσα φάσεις φυσικά, όχι ολόκληρα τα παιχνίδια. Τα οποία χτίζεται η θύρα δύο, χτίζεται μάλιστα από την. Δεν μπορεί να κάτσει κανείς, όμως υπήρχαν παιχνίδια. Βέβαια, άμα πάρουμε την Ολυμπιάδα που έγινε καινούργια η κερκίδα που μας είχαν τρία χρόνια κλειστό το γήπεδο. Τρία χρόνια. Ρε. Δυόμιση. Πόσο ήταν. Δεν θυμάμαι, αλλά. Δυόμιση χρόνια ήμασταν κλειστό το γήπεδο για να κάνουν μια κερκίδα. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά εγώ το λέω γιατί τότε εκείνες τις εποχές που λέω Ζάχος που χρησιμοποιούσαν η Θεία 2 δεν υπήρχαν τα αριθμημένες θέσεις, ούτε χωρητικότητες. Κόβανε εισιτήρια και πιστεύω για τα χαμούλες, εντάξει, άμα θέλανε. Τώρα πιστεύω θα ελαττωθεί πάρα πολύ κερκίδα και ουσιαστικά εγώ ξέρεις τι φοβάμαι, τα γκρεμίσματα όπως η Φιλαδέλφια και ξαφνικά να κολλήσει. Γι' αυτό σε είπε μία μοίρα. Άμα γίνει, άμα γίνει, γιατί. Μην φτάσουμε 6-7 χρόνια να έχουμε ουσιαστικά ένα γήπεδο με χωρητικότητα πλέον 13-14.000. Ναι, μπορεί. Μπορεί να είναι αυτό. Ας γίνει, μακάρι να γίνει, γιατί εγώ επαναλαμβάνω πολύ καλό για να είναι αληθινό, μακάρι να γίνει και ας έχει και 13 και 12 και 10, τι να κάνουμε. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν, μην τρελαθούμε. Είμαι από τους ανθρώπους ότι αν ξεκινήσει, δεν θα χαρώ τόσο πολύ όσο πιστεύω μέσω σώρου, θα προβληματιστώ γιατί θα φοβάμαι μην γίνει κάτι στην διάμεση και κολλήσεις. Έκλεισες, είναι στα πίτα στις γραμμές. Λέγε. Πώς και ένα τελευταίο αυτό που λέτε λίγο, άμα έχουμε διαρκείας 8.000 να μπαίνει το 1 τρίτο και το 2 τρίτα, επειδή είμαστε στην Ελλάδα και δεν ακολουθούμε κανόνες όπως κάτι Αγγλίες, το θεωρώ πολύ δύσκολο ο κόσμος να πηγαίνει σήμερα εγώ, μεθαύριο δεν θα πάω. Δεν είναι, αναγκαστικά, δεν θα μπορείς να μπεις ρε φίλε. Ναι βέβαια, δεν θα το διαβάζει. Δεν θα το διαβάζει τον μπαρκό, τι θα κάνουμε δηλαδή. Τι θα κάνει δηλαδή, άμα είναι έτσι, τι θα κάνει, θα μπαίνει ένας, δύο και άλλος κανένα. Θα γκρινιάζουμε στην Ελλάδα. Ας γκρινιάζουμε, ποιο είναι δύσκολο. Να γκρινιάζει όσο θες, η δικαιοσύνη ποια είναι. Έτσι. Αν θα γίνει, έτσι. Ας γκρινιάζουμε για όλα, ας γκρινιάξουμε για αυτό. Κλείσε και πάνε. Γεια σου, Σταύρο. Σε κλείσαμε, πάνε λίγο ακοιμή στον Μπέμπι τώρα. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. 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 Καλώς τον. Καλησπέρα, Ζάχο, καλησπέρα, Γιάννη. Για χαρά. Γνωστή φωνή. Αλλά... ο Γιάννης από Στουτγκάρδη. Έλα, γεια σου, Γιάννη. Σε έστειλα μήνυμα να πάρω στο Messenger. Σε έστειλα. Το ξέρω, το ξέρω, αλλά δεν ήμουν εκολυψία χθες. Δεν ήμουν στην κονσόλα. Το Γιάννη έχω να τον ακούσω από το άλλο ραδιόφωνο. Από το πρωί, όχι, βγαίνει, έχει βγει κάποιο φωσό. Έχουμε έτσι συνομιλία. Δεν έχω να σε ακούσω πολύ, αλλά. Έλα, Γιάννη, πάμε. Λοιπόν, εγώ και την άκουσα καταρχήν χθες επειδή δούλευα, την άκουσα τη συνέντευξη ραδιοφωνικά. Ναι. Και μετά ήρθα στο σπίτι και το είδα στην τηλεόραση στο YouTube, το βάλα για να το δω. Ναι. Γιατί άλλο να το δεις κιόλας, εντάξει. Έτσι, να δεις λίγο τα βλέμματα, πώς μιλάει ο άλλος, πώς κοιτάει, ναι, πώς, τις γκριμάτες, όλα αυτά. Και επειδή ο Καρυπίδης δεν μιλάει πολύ, δεν μας έχει συνηθίσει. Πώς δεν το έχει κιόλας, Γιάννη, με το μικρόφωνο. Ναι, στα 6 χρόνια, εχθές το είχε πάντως. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, δεν το έχει με το μικρόφωνο. Αυτό θέλω άρχισε να βελτιώνεται. Άρχισε να βελτιώνεται. Στα 6 χρόνια, πόσες φορές έκανε συνέντευξη, 2-3 φορές. Τόσο. Εγώ δεν θυμάμαι. Τόσο. Λοιπόν, έχουμε έναν μεγαλομέτωχο παιδιά, ο οποίος είναι 40 χρονών, 41, πόσο είναι. Τόσο, 40 άρισμα. Και τα βάζει ο οποίος τώρα πιστεύω ότι δημιουργείται και μεγαλώνουν οι δουλειές του. Εγώ αυτό βλέπω. Μεγαλώνουν οι δουλειές του και πάει καλά από ό,τι μαθαίνω. Λοιπόν, και τα βάζει με ανθρώπους οι οποίοι είναι εκατομμυριούχοι, 75 άριδες, στο ποδόσφαιρο 20-30 χρόνια ο καθένας. Δεν ξέρω, εκτός Σαββίδη, εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος, και το είπε και χθες, ότι με μένα να είστε σίγουροι ότι θα έρθουν οι επιτυχίες, και το είπε σοβαρά. Ο Άρης είναι σε σίγουρα χέρια, είπε. Είναι σε σίγουρα χέρια και θα έρθουν οι επιτυχίες. Σίγουρα. Ναι. Και μάλιστα είπε ότι με διπλασιασμό του μπάτζετ θα χτυπήσει πρωτάθλημα.
Καλά. Και δεν είπε, δηλαδή μπορούσε ένα να πει. Ένα ότι... ένα. Ναι. Ναι, δεν είπε θα χτυπήσει πρωτάθλημα. Όχι, πρωτάθλημα δεν είπε. Θα δεν κάνει πρωταθλητισμό. Είπε. Όχι, εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν το άκουσα. Είπε με διπλασιασμό του μπάτζετ το ίδιο φορές. Είπε με διπλασιασμό. Ωραία. Ωραία, να του πω ότι. Για να κάνουμε, λέει, πρωταθλητισμό, για να κάνουμε, λέει, πρωταθλητισμό, πρέπει να διπλασιάσουμε τον μπάτζετ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το διπλασιάσουμε. Α, ένα λεπτό. Αλλά για εκεί πάμε. Ωραία. Με το διπλασιασμό του μπάτζετ που έχει τώρα. Δηλαδή 4-5 εκατομμύρια να τα κάνει 10, ας πούμε. Ας το πούμε έτσι χοντρικά. Ωραία. Τον πλέον ούτε με 10 μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Να πληροφορήσω. Και το ξέρει και ο ίδιος. Είπαμε. Η πεπατημένη είναι μία για το πρωτάθλημα στα ελληνικά τέτοια, μην τα λέμε ρε παιδιά συνέχεια. Δηλαδή ο Άρης. Ο Άρης που δηλαδή παίζει με τον Παδραμαϊκό και το σφάζει διετσία, δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Εντάξει, μην λέμε συνέχεια τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν είπε κάτι τέτοιο, θεωρώ. Ζάχο, τον έχω έξυπνο άνθρωπο. Ναι. Ζάχο, επειδή είναι έξυπνο άνθρωπο. Ναι, το ίδιο λέω και εγώ. Και επειδή σε ξεκίνησα και σου λέω είναι 40. Στα επόμενα. Ναι, και ο άνθρωπο ασχολείται με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετία. Παραπάνω, και παραπάνω μπορεί, νομίζω. Βέβαια. Λοιπόν, ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Αν δηλαδή, τα κάνει αυτά που κάνουν και οι άλλοι, εγώ θα διεκδικήσει. Δεν λέω θα το πάρει, θα διεκδικήσει. Εγώ πιστεύω ότι. Πιστεύω τουλάχιστον ξέρει πώς να τα κάνει. Καλά, και όταν θα έρθει η ώρα θα τα κάνει. Ωραία. Αν υπάρχει το χρήμα, μπορεί να τα κάνει. Έτσι. Αν υπάρχει το χρήμα, μπορεί. Εγώ δεν λέω δεν μπορεί. Αν υπάρχει το χρήμα, η οδός είναι μία. Και είναι γνωστή. Αυτή δεν και υπάρχει άλλη οδός. Νομίζω ότι ξέρει, δεν είναι και... το μηνά που θα έρθει αύριο και μη πρέπει να μάθει 10 λέει. Χρόνια. Εγώ λίγο έτσι να σε συμπληρώσω. Απλώς λες το εξής, ότι είναι ένας άνθρωπος που όταν κάποια στιγμή έρθει το χρήμα σε αυτό, μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Αυτό είναι άλλο τώρα. Έτσι, αυτό είναι άλλο. Ναι, ρε, παιδι, αυτό θέλω να πω. Αυτό δηλαδή είναι. Δεν είναι όπως το αν ήρθε ο Κοντομινάς που είχε εκατομμύρια και μέχρι να μάθει δεν ήξερε τι γινόταν. Κατάλαβε. Αφήστε τον Κοντομινά, θα τελειώσουμε αύριο. Έλα, Γιάννη, συνέχισε, κλείσε με αυτό. Αυτό ήθελα να πω και ότι το άλλο που μ' άρεσε, μ' άρεσε πολλά που είπε και ειδικά το άλλο που είπε ότι εντάξει και καλώς δεν έπεσε ο ΠΑΟΚ που βγάλανε τον νόμο. Ναι, εντάξει, και εγώ θέλω να παίζω μαζί του. Καλά κάνει. Ναι, πολύ καλά το είπε, πάρα πολύ καλά το είπε και μάλιστα είπε ότι, για τους παίχτες ότι ναι, άμα μπορούσα να πάρω τον Άρτα τους τον έπαιρνα. Καλά, δηλαδή, λογικό είναι. Ναι, γιατί λένε συνέχεια. Ναι, τώρα θα έρθει ο Χατζησταφή παράδειγμα, ναι. Ο οποίος είχε παίξει πριν 5-6 χρόνια στον Ολυμπιακό. Τι να είχε παίξει πριν 5 χρόνια τι κάνουμε. Και τι σου λέει είπα, ο διπλανός σου άμα ήταν τώρα αυτά. Εντάξει ρε φίλε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τι να κάνουμε. Εγώ σου είπα, αν ήταν ελεύθερος ο Άρτα και τον έπαιρνε ο Άρης, θα ήμασταν δηλαδή του ΠΑΟΚ υποκατάστημα. Τι ήταν αυτό, δεν το κατάλαβα. Και όπως το έχεις απαντήσει πολλές φορές, μα τι να κάνουμε. Οι καλύτεροι παίχτες περάσουν από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τι να κάνουμε δηλαδή. Αν φύγει ο Ακπομπ, ας πούμε, που εγώ δεν τον έχω ιδιαίτερη εκτίμηση, και μετά από 2 χρόνια θέλει να έρθει στην Ελλάδα και το θέλει ο Άρης, θα τον πάρει ο Άρης. Τι θα πούμε, όχι, έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Okay. Δηλαδή κάτσε τώρα να σου πω κάτι και τελευταίο και κλείνω. Δηλαδή μένει ο Φορτούνης ελεύθερος και πάει τον παίρνει ο Καρυπίδης. Δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν πρέπει να τον πάρει επειδή ο ΠΑΟΚ θα τον πάρει βασικά. Άμα μείνει ο ελεύθερος ο Φορτούνης θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Αλλά τότε δεν τον πάρει. Γιατί ο Άρης δεν μπορεί να τον πάρει. Δεν θα είναι τότε. Ο Άρης δεν μπορεί οικονομικά να τον πάρει. Οικονομικά παράδειγμα σου. Παράδειγμα. Είπαμε, αυτά είναι τα δικά. Τι θα σου πούνε. Άκουσε για να το κλείσουμε. Αυτά είναι τα δικά. Είναι η λογική τα δικά μας και τα δικά τους δικά μας. Οπότε δεν χρειάζεται να το παραπάνω. Όπως βγήκε και ένας. Πήγε και ένας κλείνοντας να τελειώνω, παιδιά, συγγνώμη, μισό πάμε, ούτε πάμε, μισό. Πάμε, πάμε. Βγήκε και ένας να μας πει σήμερα, άκουγα, κόντεψα να τρακάρω, για τον μπάσκετ, ότι από δεκαετία του 90, τι ωραίο μπάσκετ, τι ομαδάρα που είχε ο ΠΑΟ κτλ. Και ότι εμείς ήμασταν λίγο τυχεροί, ας πούμε. Και... εντάξει, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε, είμαστε τυχεροί. Να τρελαθούμε κιόλας. Τι να κάνουμε. Ατρελαθούμε. Μη σηκώνουμε τις κούπες, όχι, λέγανε. Οκ. Χρειάζεται και τύχη έτσι κι αλλιώς, Γιάννη. Χωρίς τύχη δεν πας πουθενά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Έπεσε. Όχι, τον βλέπω στη γραμμή. Έλα, φίλε. Μία ακόμη τελευταία προσπάθεια, φίλε μου. Καλησπέρα. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Το όνομά σας, αν θέλετε, προαιρετικά. Αλέξανδρος. Γεια σου, ακούμε, Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Εντάξει, ωραία, πολλά θέματα, θίγουμε. Το γήπεδό μας είχε κλείσει για 1 χρονιά. Και εγώ 1 το θυμάμαι. Τι μου λέει 3 αυτός. Παραπάνω από 1 πρέπει. Εγώ 1 θυμάμαι. Απλά δεν σου φέρα αντίρρηση. Δεν είχα φέρα αντίρρηση γιατί όταν δεν είμαι απόλυτα σίγουρος δεν επιμένω. Να το ξέρεις. Εγώ 1 θυμάμαι. Είχαμε παίξει τελευταίο μάτς. Κάνουμε 1 ανατροπή. Κερδίζουμε 3-2 την Ξάνθη. Είναι Σεπτέμβριο του 2003. Ναι. Και ξαναπαίζουμε Σεπτέμβριο του 2004. Άρης Ολυμπιακός 0-1. Και εγώ αυτό θυμάμαι. 1 χρονιά. Άντε λίγο περισσότερο. Ναι, χωρίς τα προστατευτικά που ήταν. Ναι, λοιπόν, το γήπεδο σίγουρα
το κυνηγάει εδώ και καιρό. Δεν είναι και για να το πει στη συνέντευξη τύπου, σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο το δρομολογεί. Δεν μπορεί να κάνει τα καλά καθούμενα τέτοια αναφορά σε περίπτωση. Το έχει δουλέψει, εννοείται. Φαίνεται, ρε Αλέξανδρε. Το έχει δουλέψει. Φυσικά ένα μεγάλο ζήτημα. Τι ποσοστό θα είναι η επιχορήγηση στο συνολικό εδώ έργο. Εδώ είναι η πίεση. Εδώ όσο είναι, όσο ήταν στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός λέει 20 εκατομμύρια λέει, ζητάει. Και έτσι, μάλιστα, πώς να το πω την σωστή έκφραση τώρα, έτσι θελικά τέλος πάντων. Ναι, θα τα δώσεις και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Και τίποτα. Τον κύριο Μπακογιάννη λέει. Κάπως έτσι είναι το πνεύμα. Σίγουρα, αλλά σκέψου τώρα ποια μπορεί να είναι η σχέση Αλαφούζου, Μπακογιάννη, Μητσοτάκη σε σχέση με τον Καρυπίδη και τον Τζιτζικό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τα μέσα εκεί πέρα είναι άλλου. Δεν το ξέρουμε, Αλέξανδρε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Καλά, ας βγει ο κύριος. Εγώ δεν λέω, μπορεί να έχει δίκιο ο Αλέξανδρος, ας βγει ο κύριος Τζιτζικός και να πει ότι δεν μπορούμε να. Ναι, να σου πει να δεν το μπορούμε. Πει. Εδώ πέρα είμαστε. Επίσης το να το πει δημόσια. Που είναι και Αριανός ο κύριος Τζιτζικός. Δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα που Αριανός. Και ο κύριος. Ο πρόεδρος ΕΠΟ Αριανός είναι. Αδιάφορος είναι, τίποτα δεν είναι. Ακριβώς. Και το ότι θα γίνει σταδιακά, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρχίσει ένα τέτοιο έργο και είναι συνεχεία. Δηλαδή θα πρέπει να τα έχουμε προβλέψει. Καλά, ναι, εντάξει. Όλα σε επίπεδο ακόμα και αν χρειαστεί να μην παίξεις. Θέλω να πω, δεν θα αρχίσει να γκρεμίζεται το γήπεδο και μετά να σκεφτόμαστε. Καλά, υποτίθεται ότι έχει γίνει προεργασία από πίσω. Ακριβώς. Και έγινε, μακάρι θα να το δούμε να αρχίσει να γκρεμίζεται. Σημαίνει ότι θα γίνει το έργο. Θα πάει εδώ, με ένα σφυρί ήρθε ο Πόστμαν. Πηγαίνει αύριο πρωί να αρχίζει να. Επίσης, δεν πιστεύω ότι ο Καρυπίδης τρόλαρε όταν έλεγε για τον ΠΑΟΚ. Ο Καρυπίδης εννοούσε ότι η Αλφα Εθνική είναι για να παίζουν αυτά τα μάζα. Δεν είναι για να παίζουμε, ας πούμε, με τον Πλατανιά. Το Άρης ΠΑΟΚ είναι ένα μάζα που θα έχει sold out και θα πάρει μια 500-600 από αυτό και το μάτσο. Πρέπει να είναι. Και εγώ τις προάλλες είδα στον δρόμο τον Ένινγκ. Και εντάξει, επειδή δεν ήθελα να τον ενοχλήσω τον άνθρωπο, ήταν πολύ σοβαρός κλπ. Αλλά του είπε ότι πρέπει η ομάδα να γίνει πιο σκληρή στα μάτσα τα μικρομεσαία. Και τι είπε ο Ένινγκ δηλαδή? Γεια. Είπε όχι, τίποτα. Άκουσε πολύ προσεκτικά. Μου είπε και οι άλλοι χάνουν βαθμούς. Εγώ όμως θέλω να το απαντήσω ότι δεν χάνουν. Οι άλλοι χάνουν, αλλά εμείς χάνουμε περισσότερους πες. Όχι, δεν χάνουν. Αν κάνουν μια αγγέλα, εμείς φέτος κάναμε ένα διπλό. Έτσι. Νομίζεις δηλαδή ότι εσύ ο Ένινγκ είναι χαζός και δεν καταλαβαίνει? Δηλαδή είναι ένα χρόνο στην Ελλάδα και δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Και μου είπε, κοίταξε όμως, και μου λέει, φίλε, δεν είμαι μάγος. Ναι. Εννοώντας ότι αλλιώς τα βλέπεις εσύ απ' έξω που λες θέλω να βάλω 10 γκολ στη Λαμία και αλλιώς είμαι εγώ που είμαι από μέσα, ξέρω εγώ. Και ένα αρχή. Δηλαδή απλά εκεί θα πρέπει να προσανατολιστεί η ομάδα, γιατί αν θέλουμε να βγούμε τέταρτη. Είναι μια κουβέντα όταν βγεις τέταρτος, πρέπει να μην έχεις απώλειες. Δεν είναι κι αν έχεις τα ντέρμπι, που για μένα ένα αρχίδι όλα τα ντέρμπι, τα μικρά μας πρέπει να τα κουμπώσεις. Έτσι, τις λιγότερες απώλειες στα έτσι, μικρά μας. Έτσι μπορείς να βγεις. Ιδιαίτερα στο γήπεδό σου, να μην είσαι σχεδόν καθόλου. Εγώ έτυχε να κατέβω στην Αθήνα για στο μάτς με τον Πανιόνιο και μετά το μάτς είπα πραγματικά όποιος παίκτης και να φύγει από αυτή την ομάδα δεν θα στεναχωρηθώ. Ήταν τόσο χλιαρή η εικόνα της ομάδας και μάλιστα έχει δημόσιο και ο Καρυπίδης αυτό το μάτς που ήταν σχεδόν ανεξήγητο. Και θέλω να πω ότι... Κλείσε με αυτό όμως. Κλείσε με αυτό. Κλείνω με αυτό. Όποια πρόταση και να έρθει για παίκτη του Άρη που πωλείται πρέπει να την εξετάσει. Δεν έχει δικαίωμα. Καλά, βέβαια. Αυτή τη στιγμή να πει τίποτα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρεις και πού να στηριχθείς. Γιατί αν μας κάνεις μια πρόταση για το Φετφαντζίδη 25 Σεπτεμβρίου, είναι ένα θέμα. Δηλαδή θα πρέπει όσο πιο γρήγορα μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε. Είπε ο Χαριστέας, δεν βιαζόμαστε και δεν πρέπει να βιαστούμε, αλλά πρέπει να κινηθούμε έγκαιρα για να σχηματοποιήσουμε την ομάδα. Γιατί αν η ομάδα αρχίζει να αλλάζει μέσα στο Σεπτέμβριο, επειδή οι μεταγραφές είναι μέχρι 10 Οκτωβρίου, ποτέ είναι, αυτό δεν είναι, θα είναι μεγάλο πρόβλημα για μας. Γιατί κάνουμε καινούργια ομάδα σε κομβικές θέσεις. Ωραία. Να σε καλά. Να σε καλά. Σωστός. Είναι πολύ καλή. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάρα πολύ καλή. Να πούμε εδώ ότι η λογική λέει, χωρίς να είμαστε ούτε μες στην ομάδα, ότι τουλάχιστον για 2-3 παίκτες, δηλαδή ο Φερφαντζίδης, ο Ρόους, δεν ξέρω, ο Σάσα π.χ., που είναι 3 παίκτες που λέμε ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει μια πρόταση που να μας ικανοποιεί οικονομικά, υποτίθεται ότι έχουμε κάνει μια προεργασία από πίσω και έχουμε κάποιες εναλλακτικές. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Έτσι λέει η λογική. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εγώ λέω, αυτό λέει η λογική. Δεν ξέρω αν γίνεται. Θεωρώ ότι γίνεται. Στο τιμόνι έχει τον κύριο Χαριστέα. Θεωρώ ότι γίνεται. Θεωρώ ότι γίνεται, αλλά εκ του πρακτέου θα το δούμε αν γίνεται. Εννοείται. Αυτό σου λέω, όλοι κρίνονται μετά. Έτσι, πάμε στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άμα κάνουμε διάλειμμα, να μου το πείτε και εμένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. Καλησπέρα. Το όνομά σας, αν θέλετε. Βαγγέλης από τα περίχωρα της Φραγκφούρτης. Σε ακούμε, Βαγγέλη. Τι κάνετε? Καλά λέμε. Προσπαθούμε. Εδώ ρίχνει πάντως μια βροχή φοβερή.
Ναι, εδώ έχει καλό καιρό σήμερα. Βασικά δεν έχουμε ομπρέλα να φύγουμε, γι' αυτό καθόμαστε αν δεν το πήρες καμπάρι. Οπότε θα μας ανοιχτείτε όσο υπάρχουν γραμμές, είναι ήδη 11 και, αλλά θα πάμε. Δεν πειράζει, όσο είναι ευχάριστη η παρέα σας, δεν μας χαλάει. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε. Θα ήθελα να πω κι εγώ έτσι, τη γνώμη μου για τον Καρυπίδη. Πάμε, φυσικά. Εντάξει, τον Καρυπίδη, εγώ σαν πω, την πρώτη χρονιά έκανε λάθη στη ΓΑΜΑ Εθνική, τη δεύτερη τα διόρθωσε. Το ίδιο έγινε και στη ΒΙΤΑ Εθνική, του να έχω σαν άνθρωπο που μαθαίνει από τα λάθη του. Τώρα, από εκεί πέρα, αυτό που με άρεσε στη συνέντευξη πιο πολύ είναι αυτό το ότι δεν πούλησε Αριανή Λύκη. Έτσι. Ωραία. Ναι. Τα είπε δηλαδή αυτό... ξεκάθαρα, όμορφα και ωραία. Είπε για το παρελθόν του, είπε τι πρέπει να κάνει και πώς αισθάνεται πλέον για την ομάδα. Τα είπε αυτά. Και αυτά μου άρεσαν. Ναι, ναι. Ήταν παντελονάτης απαντήσεις. Αυτά είναι που με τράβηξαν. Ναι, ένα μπράβο. Αυτά έτσι. Ούτε να γλύψει, ούτε να χαϊδέψει αυτιά, τίποτα. Ναι, ναι. Αυτά ήταν τα. Βέβαια, Βαγγέλη, μου δίνεις εδώ μία σύσταση. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα πραγματικά, γιατί ήθελα να το πω προηγουμένως με τον Πόστμαν. Ο Καρυπίδης, βέβαια, όσον αφορά το οικονομικό κυρίως στοιχείο, θα κριθεί όταν θα αφήσει την ομάδα, έτσι. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, θέλω να είμαστε, επαναλαμβάνω, όσο μπορούμε ακριβοδίκοι. Μην ξεχνάμε ότι πήρε μια ομάδα με μηδέν χρέη. Άρα, όταν αφήσει την ομάδα, δεν θα σου πω, για μένα, για τη δική μου λογική, αν την έχει αφήσει ακόμη και με 1.200.000, δηλαδή όσα αυτά που έδωσε, που πλήρωσε τώρα τις παλιές αμαρτίες που δεν ήταν δικές του, εγώ θα πω ότι είναι okay. Θα πω ότι είναι μηδέν. Αν αφήσει με 1.201 που λέει ο λόγος, θα πω ότι κοίτα να δεις, άφησες 1.000 ευρώ χρέη. Ναι, ναι. Γιατί την παίρνει με μηδέν. Έτσι. Άρα πρέπει να την αφήσει και με μηδέν. Όπου μηδέν, 1.200, έτσι. Έτσι είναι. Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο σε αυτό. Και με ένα. Έτσι. Ο άνθρωπος, εντάξει, προσπαθεί, αυτές είναι οι δυνατότητες ότι μπορείτε, εγώ δεν έχω περαιτέρω. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, ότι δεν έχει πουλήσει, όπως είπες εσύ, Αριανή Λύκη. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι από τους προέδρους που μέχρι τώρα έχει βάλει λεφτά από την τσέπη του. Έτσι. Και δεν πουλάει ο Αριανή Λύκη. Έχει βάλει κάποια χρήματα, είναι δεδομένο. Τώρα, έτσι. Έχουμε να το δούμε πολλά χρόνια εμείς αυτό στον Άρη. Έτσι. Η αλήθεια είναι. Ωραία. Πάρα πολλά. Ωραία, Βαγγέλη, κάτι άλλο δεν ξέρω αν έχεις να πεις. Πες μας. Για το γήπεδο το μόνο, απλά εγώ περιμένω, δεν είμαι από αυτούς που πετάνε, περιμένω απλά τις πράξεις. Συγκρατημένη αισιοδοξία όλοι πάντως. Γιατί έχουμε ακούσει, η αλήθεια είναι και άλλες φορές για γήπεδα και μακέτες είδαμε και άλλες φορές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τώρα θα είναι κάτι διαφορετικό. Κάτι θέρμες, κάτι ίσο. Μέχρι τώρα μας έχει δείξει αυτά τα δέγματα μας έχει δώσει ο Καρυπίδης. Θέλω να πιστεύω ότι και πάλι κρατάμε χαμηλό την παραπλέμη. Έτσι. Δεδομένο. Να σε καλά, Βαγγέλη. Να σε καλά. Να σε ακούμε και πιο τακτικά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν περίμενε. Στο μεθ' επόμενο. 23, 10, 287 και 38. Θα διαβάσω και τα μήνυματα έτσι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ακούγομαι. Ναι, φυσικά. Γεια σου, ρε Ζάχο. Ο Παύλος είναι. Έλα, ρε Παύλο, έλα, ρε φίλε. Και ο Γιάννης εδώ πέρα μαζί μου, έτσι. Γεια σου, Παύλο. Γεια σου, Γιάννη. Έλα, σε ακούμε. Προσπαθούμε, φίλε, βρέχει έξω, οπότε θα μας ανεκτείτε κι άλλο. Τώρα είστε στην ώρα του μεγάλου δημοσιογράφου. Ναι, ρε φίλε, ναι, όντως. Είπα να πάρω κι εγώ. Τώρα άστα να ξεκουράζεται τώρα αυτός, άστον. Δεν ξέρω που είναι πραγματικά. Δεν ξέρει κανείς που είναι, πραγματικά. Δεν ξέρει κανείς που είναι. Εγκόγνητο. Πραγματικά είναι εγκόγνητο. Δεν μποστάρει τίποτα, δεν κάνει τίποτα. Εγώ μπορώ να το βρω άμα θέλω, ξέρεις. Τι έχει GPS, τον έχει φυτέψει κανένα GPS, τίποτα. Σε ένα λεπτό, δεν γλιτώνει από μένα με τίποτα. Πάμε, πάμε. Τώρα δες, όσον αφορά αυτό που είπες πριν, όλοι ξέρουμε ότι έχει βάλει τουλάχιστον 3,4 εκατομμύρια μέχρι τώρα στην ομάδα. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει από την ομάδα αν δεν την πουλήσει. Έτσι ακριβώς. Υπεραξία προσπαθεί να κάνει αυτό που είπα. Μαγκιά του να την πουλήσει και να βγάλει, φίλε. Αν τη δώσει, επαναλαμβάνω, αυτό και στο μπάσκετ το λέμε, οποιοδήποτε πετύχει και δώσει σε άλλον που θα αλλάξει το ρου του μπασκετικού ή του ποδοσφαιρικού, άρα θα γραφτεί για μένα, θα είναι ευεργέτης. Έτσι. Εννοείται, εννοείται. Μακάρι. Εγώ μακάρι. Κατηγορήθηκα. Και να βγάλει και λεφτά, έτσι. Πάμε. Κατηγορήθηκα πριν 2,5 χρόνια. Όταν εγώ υποστήριζα τον Καρυπίδη, όλοι θέλανε να με φάνε. Τώρα γίνεται ανάποδο. Ναι. Λοιπόν, δεν τον κατηγορώ τον Καρυπίδη. Ίσα-ίσα, εγώ ξέρω ότι ο Καρυπίδης θα πουλάει τουλάχιστον 3 παίκτες το χρόνο.
από την ομάδα. Σα το λέω από τώρα να το ξέρετε. Μα το κάνει. Πειραξία να παίρνει. Βάθο την ομάδα. Ουδή σαν αντικατάστατο, Παύλο. Λοιπόν. Όσον αφορά του παίκτε που είπε πριν ο Ζάχο, πρέπει πρώτα να του ανανεώσει αυτού του παίκτε. Όχι, όχι. Ειδικά τον Φετβατζίδη. Ναι. Και το Σάσα πρέπει να ανανεωθούν. Και το Ροζ. Παύλο, λέω τώρα. Τώρα που μιλάμε, μα κάσει μία. Τώρα, ναι. Καλοκαίρι. Είναι μεταγραφική περίοδο έχουμε, έτσι νομίζω, από την ναι. Δευτέρα. Αύριο. Να, εδώ μου γράφει. Δώσε μου, να μου δίνει. Ο φίλο είναι από την Κύπρο, ο Γιάννη, που μου λέει. Με έχουν σπάσει, κατάλαβε τι, οι αποελιστέ. Από ΕΛ προφανώς της Κύπρου, ότι θα πάρουν το Σάσα. Αν δώσουν 2 εκατομμύρια, έδωσε, το πάρουν. Έδωσε απάντηση σήμερα ότι δεν μπορεί. Όχι, όχι. Μια χαρά πολίτε. 2 εκατομμύρια να μας δώσουν, πες σε Γιάννη για το Σάσα, να τον πάρουν. Πολύ απλό. Όχι. Με 1,5 το ναι. Πάω εγώ στον Ρωτή. Έτσι ακριβώς. Εγώ είπα πιο παραπάνω. Έτσι να τους λες, Γιάννη, 1,5 εκατομμύριο θα τον φέρει ο Παύλος και στο αεροδρόμιο. Θα τον βάλει στο αεροδρόμιο. Πολύ απλό. 1,5 χαρτί. 53 Σάσα θα βρούμε. Έτσι. Λοιπόν, αλλά λίγο για το Φετβατζίδη, επειδή είναι και το πουλέν μου, δύσκολο θα βρεις Φετβατζίδη. Θα σε ακούσει ο Γουίλ, μην λες τέτοια, γιατί βλέπω και μια σχέση αγάπης μεταξύ των δυο σας, οπότε ακούω, είναι μια σχέση. Ναι. Μπορεί να είναι άπαλος, αλλά εντάξει, ξέρεις ότι... Εντάξει. Ξέρεις ότι τον έχω αδυναμία. Είναι ευρηματικότατος, εντάξει, και είναι, ναι. Θέλει να τσιτώνει ο άνθρωπος, εντάξει, λογικό είναι. Τώρα ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Πάμε. Και με έχει πειράξει πάρα πολύ από αυτή τη διοίκηση. Πάμε. Πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, ίσως εγώ βγω λίγο πάλι ο αιρετικός, αλλά αυτό που κάναν πάλι με τα διαρκεία, ρε φίλε, είναι έγκλημα, ρε φίλε. Είναι έγκλημα. Χωρίς να σκεφτούν, χωρίς καμία... Δηλαδή, πώς πάτε και βγάζετε διαρκεία σε αυτές τις τιμές, πώς το κάνετε αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί ήταν, είναι ακριβές οι τιμές δηλαδή. Μισό λεπτό. Ποια είναι η λογική να βγάλεις διαρκεία ναι. Στις εποχές που ζούμε, γιατί δεν ξέρω ρε παιδιά, εσείς που ζείτε, ζείτε σε άλλο κόσμο ή αυτό που βλέπω εγώ στην αγορά δεν ισχύει. Ότι ξαναπέστω λίγο, γιατί έχω το φίλο τον Κοσμά στην άλλη γραμμή. Λοιπόν, ναι. Ήταν και η σειρά του, το βάζω και αυτό στην κουβέντα. Ναι. Έλα. Λοιπόν, καλησπέρα. Ας το να ολοκληρώσει αυτό που έλεγε για το διαρκές, γιατί ναι, για να σου μιλήσω δεν το άκουσα. Λέγε, Παύλα. Θα το κάνουμε ζούγκλα λίγο. Λοιπόν, αυτό με το διαρκεία δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι ακριβό δηλαδή. Είναι πραγματικό. Για μένα είναι εντελώς, δηλαδή... Ξαφνικά αποφασίζω και βγάζω ότι πουλάμε διαρκείες για την επόμενη χρονιά χωρίς να ξέρουμε αν θα μπορούμε να δούμε τους αγώνες. Αν δεν το είπε αυτό ρε Παύλο. Δύο λεπτά. Γιάννου τελείω. Άφησε με να τελειώσω. Να, ωραία. Σαφήνω. Ναι. Γιάννη είπαμε. Ναι. Άφησε με να τελειώσω το συλλογισμό μου και μετά θα... Εννοείται. Σ' ακούω. Λοιπόν. Και τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα... Όλοι μας βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Ο κόσμος πεινάει, πραγματικά. Πεινάει, παιδιά. Αλλά πέραν τούτου, ο Αριανός, πεινάει δεν πεινάει, αυτοί που είναι να πάρουν διαρκεία θα πάνε να πάρουν. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Βλέπεις ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Βλέπεις ότι ο κόσμος θα βγάζει πέρα δύσκολα. Θα υπάρχει πάνω από 30% ανεργία το χειμώνα. Το χειμώνα θα κλάψουν μανούλες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, ρε φίλε, βγάλε τα διαρκεία χωρίς να ξέρουμε εμείς αν θα πάμε σε κάποιον αγώνα ή όχι και κάνε τα προσιτά στον κόσμο να μαζέψεις 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Με τις μισές τιμές. Εννοείς, Παύλο, γιατί δεν θυμάμαι τώρα μαζί σου δεν νομίζω. Με έναν άλλο φίλο, δεν θυμάμαι ποιον το συζητούσα. Ότι έπρεπε να μπει μία τιμή για όλες τις θύρες. Έτσι μου είχε πει ο φίλος. Όχι. Για πες μου. Πόσο σκέφτεσαι εσύ. Απλώς πρέπει να ήταν χαμηλότερα από τα περσινά. Γιατί έβαλε τις ίδιες ακριβώς τιμές. Όχι. Θα σας πω τι εννοώ. Πες και να ακούσουμε και τον Κοσμά. Δηλαδή αυτή είναι μια δικιά μου ιδέα. Μπορεί να είναι η χειρότερη του κόσμου, αλλά εγώ θα πες την αντίθεση. Θα πεις, εννοείται, λοιπόν, λες, ακούμε. Λοιπόν, έχεις στην 2 ας πούμε 250 ευρώ το διαρκείας.
θα το κάνεις μισή τιμή, ρε φίλε. Και εγώ σαν Παύλος και οποιοσδήποτε Αριανός δεν τον ενδιαφέρει σε πόσα μάτς θα πάει και αν πάει σε κάποιο μάτς. Δεν βλέπεις τι θα το πάρει για να στηρίξει δηλαδή, αυτό λες. Ναι. Αυτό. Έχει την 7, έχει την 7, στη οποία 7 έχει πάνω από 2.000 διαρκεία, δεν είναι. Έχεις 500 ευρώ, έχεις 500 ευρώ διαρκεία. 2.000 ευρώ. Κάντο 300 ευρώ το διαρκεία. 2.000 διαρκείας έχει 7. Όχι, όχι. 2.000 χωράει όλοι. Το λιγότερο σας λέω. Το λιγότερο. 2.000 πρέπει να χωράει όλοι οι 7. Δεν νομίζω. Ναι, εν πάση περιπτώσει, 2000... είπε αναλογικά. Λέει ότι έχει 500 ευρώ ναι. το διαρκείας. Όχι, αυτό το δέχομαι. Κάντο 300 σου λέει ναι, για να μπορέσει. Ωραία. Το κατάλαβαμε. Ναι. Το κατάλαβαμε, Παύλο. Η 9 το ίδιο. Πάμε 3, πάμε 1. Εκεί τα παιδιά, όποιοι θα πάνε εκεί, θεωρητικά. Είναι οι ασθενέστεροι. Εντάξει, θεωρητικά λέγοντας. Να, ναι. Λοιπόν, βάλ τους 50 ευρώ το διαρκείας, ρε φίλε. Μάζεψε λεφτάκια, όλοι θα πάνε να βοηθήσουν. Εντάξει, χωρίς να ξέρουμε αν θα δούμε κάποιον αγώνα και πότε θα το δούμε. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Τι πας, ρε φίλε, να πούμε και μου βάζεις αυτές τις τιμές, επειδή ξέρω ότι μας ακούει ο πρόεδρος τώρα. Να, ναι. Και επειδή... Είναι δηλαδή... λίγο τσιμπημένες, εγώ το είπα. Όχι, ότι... δεν είναι, οι τιμές είναι μια χαρά. Αλλά... για άλλη εποχή. Ξέρεις γιατί. Παύλο, άκουσε με λίγο. Επειδή υπήρξε όλη αυτή η ζημιά που υπέστη η ομάδα, έτσι με τα μπαν και τα λοιπά, όλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι okay, τον έδωσα δηλαδή, ρε παιδί μου, το περσινό, ότι έβαλε τις περσινές τιμές, το λέω okay, για να βοηθήσει ο κόσμος επειδή έπαθε τόσο μεγάλη ζημιά. Εάν δεν υπήρχε το μπαν το περσινό, δηλαδή η ζημιά, πιστεύω ότι οι τιμές ήταν πάρα πολύ ακριβές. Πάρα όχι, πολύ ακριβές. Εμένα ξέρεις τι με θυμώνει περισσότερο. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό έγινε χωρίς να σκεφτούν. Δεν μπήκαν σε διαδικασία να σκεφτούν τίποτα. Αυτό είναι που με θυμώνει. Κάτσε να ακούσουμε για τον Κοσμά την άποψή του, να κάνουμε έτσι ένα διάλογο. Έλα. Καταρχήν καλησπέρα. Καλώς το να. Μεγάλη μας τιμή. Γεια σου Παυλάκι μου. Τι έγινε, ζουγκλεύουμε. Τι έγινε, ζούγκλα το κάναμε εδώ, δεν κατάλαβα. Ναι, έτσι θα γίνει. Σιγά σιγά. Θα κάνω εγώ τον Ταρζάν, θα κάνω. Μα είναι και η ώρα της ζούγκλας. Εντάξει, εγώ είμαι. Η ώρα της ζούγκλας δεν είναι. Ταρζάν εδώ και απέναντι έχω την Τζίτα. Μη σε αναχωριές. Πρέπει να έχουμε και 4 παουξάκια εδώ πέρα. Έχω παουξί στην αναμονή, πρόσεξε. Μην το βγάλω και σας φάει breakfast. Έχω στέλιο στην αναμονή. Να το βάλω, θα φάτε πέσιμο και οι δύο λέει. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το καλό στοίχημα είναι τώρα να σκάσει μύτη και ο καθηγητής. Δηλαδή εκεί έχουμε γίνει ζούγκλα κανονική, ας πούμε, ναι. Ο Σωτηράκης, αν και έχω καιρό να τον ακούσω. Λοιπόν, ξάσω να κάνει διακοπές τον άνθρωπο. Ρε, διακοπές, ναι. Αύγουστος έχω. Φυσικά όλοι χρειάζονται. Το κάνεις εσύ διακοπές, με αυτή τη φάτσα. Έλα, πάμε. Εντάξει. Okay. Προσπέρασε το. Περάσαμε. Πάμε. Σε αυτό που είπε ο Παύλος. Να άποψή σου. Λοιπόν, ναι. Αυτό θα συζητήσουμε. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι ναι, δείχνει να έχει γίνει χωρίς σκεπτικό όλο αυτό το πράγμα με τα διαρκείας. Από την άλλη βέβαια είναι και το μήπως και ξεκινήσουν κανονικά, μήπως υπάρχει ένα μήπως τεράστιο σε όλη αυτή την κουβέντα και απλά δεν έχουμε δει πώς κινούνται και οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι. Δεν έχουμε δηλαδή να δει. Δεν έχουν βγάλει διαρκείας. Η αλήθεια είναι αυτό. Εμείς βιαστήκαμε πρώτοι και καλύτερα να βγάλουμε τα διαρκείας. Ίσως όμως επειδή και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είχε γίνει λίγο έτσι μια κατακραυγή λίγο του κόσμου για κάποια πράγματα διαρκείας και διορθώθηκαν κάποια πράγματα. Θυμάμαι καλά ή κάνω λάθος? Όχι, κάτι νομίζω ήταν πίσω, κάτι πήρε πίσω το εμπορικό τμήμα του Άρη και το διορθώσανε. Όχι, απλά θα σου πω τι ήταν, επειδή το θυμάμαι εγώ. Ναι. Δεν ήταν ωραία. Μέσα ούτε κύπελο, ούτε play-off, ούτε ευρωπαϊκά και είπε η ΠΑΕ, ναι. Θα βάλω τα πρώτα δύο ευρωπαϊκά, θα ήταν τζαμπαζά για αυτούς που έχουν πάρει διαρκείας. Έτσι. Έτσι, αυτό ήταν. Ωραία, άρα λοιπόν θα μπορούσε ας πούμε, να κινηθεί λίγο διαφορετικά, πιο πώς το λένε, διπλωματικά σε αυτό το κομμάτι, έστω και αν... πιστεύουμε ότι θα περάσουμε σε ομίλους, έτσι, όλοι το θέλουμε. Καλά, άσε το πιστεύουμε και πες. Να σου πω κάτι τι έγινε, ναι. Κοσμά. Έχω την εντύπωση ότι δεν το έκανε γιατί ξέρει ότι υπάρχει η απαγόρευση ακόμα.
Γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή στην ουσία αυτή τη στιγμή εντάξει, ο κόσμος. Και αυτό που λέει έχει δίκιο. Ο κόσμος παίρνει εισιτήρια διαρκεία. Στον αέρα παίρνει. Εντάξει. Στον αέρα. Δεν παίρνει για να δει τον Άρη. Για να βοηθήσει την ομάδα παίρνει. Τίποτα άλλο. Σωστό, σωστό αυτό που λες. Και γι' αυτό και δεν έδωσε κατευθύνσεις. Έτσι πρέπει να είναι το διαρκεία στο μυαλό του κάθε οπαδού από οποιαδήποτε ομάδα. Μη αυτή δεν τη πρέπει συζήτηση. Να θεωρείται στο μυαλό μας ότι είναι ενίσχυση ή αγοράζουμε ένα παγωτό χωνάκι και μη, μη αυτή τη συζήτηση την έχουμε κάνει 1500 φορές, παιδιά. Την έχουμε κάνει πολλές φορές, οπότε ας την αφήσουμε στην άκρη να τελειώνουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούν λίγο καλύτερα το θέμα και πιστεύω ότι θα το κάνουν. Μπορεί να γίνει και κάποια διορθωτική κίνηση. Μπορεί να γίνει. Ναι. Μα να σου πω μέρα, κάτι. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ουσία. Συγγνώμη λίγο, μισό λίγο, να τελειώσω λίγο το σκεπτικό μου. Τελείωσε. Κάθε μέρα αλλάζουν πράγματα. Κάθε μέρα. Κάθε ώρα πλέον, έτσι. Το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο, έχει να κάνει με δουλειές, έχει να κάνει με κανόνες που μπαίνουν και βγαίνουν. Και αλλάζουν συνεχώς. Πιστεύω ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα και στο θέμα των διαρκείας, γιατί ακόμα στην ουσία δεν ξεκίνησε δυναμικά ούτε το διαφημιστικό έτσι όπως πρέπει και δεν έχουμε δει τι θα κάνουν και οι άλλες ομάδες. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες και από εκεί και πέρα ίσως και το δικό μας το marketing να κινηθεί ανάλογα. Έτσι πιστεύω ότι θα γίνει, όπως το λες. Νομίζω ότι θα ήταν το καλύτερο, επειδή σίγουρα μέχρι τον Οκτώβριο δεν βλέπω να αλλάζει κάτι στο θέμα κόσμου. Ωραία. Θα ήταν καλό λοιπόν να μπουν από τώρα και τα ευρωπαϊκά όλα μέσα και τα κύπελα και αυτά. Καλά. Να είναι τουλάχιστον όλα μαζί σε μία τιμή. Κοίτα, και εμείς μπορεί να χάσουμε ή η ΠΑΕ μπορεί να χάσει. Και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχουν δύο περιπτώσεις εδώ πέρα. Και ο ένας μπορεί να χάσει και ο άλλος μπορεί να χάσει. Έτσι και αλλιώς. Να πω κάτι. Ναι. Κοσμά, να πω κάτι. Έτσι και αλλιώς τα τρία ευρωπαϊκά πριν τους ομίλους, έτσι που είναι και στόχος μεγάλος του Άρη, να μπει στους ομίλους. Θα γίνουν με κλήρωση έδρας. Έτσι, μονά παιχνίδια, με μονά κλήρωση παιχνίδια έδρας. Και με κλήρωση. Θα είναι, γι' αυτό θα είναι μονά, μπορεί να μην παίξουμε καν παιχνίδι εδώ. Ακριβώς. Και άρα, να πάμε στους ομίλους, έτσι. Βεβαίως, εάν μπούμε βέβαια σε ομίλους και επιτραπεί ναι. ο κόσμος, τότε πραγματικά πιστεύω ότι τα παιχνίδια των ομίλων πρέπει να ναι, τα αλλά ξέρει, ούτε ξέρει αν παίξει ομίλου, ούτε ξέρει ακριβώ λόγω τη διαιτησία αν παίξει παιχνίδι. Δεν τίποτα, εντάξει, έτσι. Είναι πολύ τέτοιο. Τώρα είναι παιδιά, όπω είπε. Γι' αυτό είναι, πάρτε το διαρκεία και βλέπουμε. Κάποιο θα χάσει. Δεν μπορεί να είναι ακριβό δίκαιο τώρα, εντάξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλει να γίνει, παιδιά, σοβαρή μελέτη. Δεν υπάρχει μελέτη. Ρε Κοσμά, τι μελέτη να γίνει, τι θα βγάλει τον μπαλάκι, μπορεί να παίξουμε τρία εκτό έδρα. Όχι να σου πω κάτι. Τι μελέτη να γίνει. Εγώ θα σου πω μια ιδέα παράδειγμα. Αν τελικά δεν θα παίξει κόσμος στο γήπεδο. Θα ναι. μπορεί ίσως μέσω της Νόβα να γίνει μια συνεννόηση με την Νόβα παράδειγμα. Και να γίνει ώστε όλοι να μπορούν να βάλουν Νόβα και να παίρνει ένα κομμάτι διαρκείας και σύνδεση μαζί. Δηλαδή μπορεί να γίνουν πολλά κομμάτια. Η Νόβα πληρώνει τηλεοπτικά στον Άρη και θα δεχτεί τι να κάνει. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Κοσμά, συγγνώμη που σου λέω, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Εγώ δεν είπα να γίνονται. Είπα μια ιδέα η εντάξει, οποία μπορεί να είναι χαζή, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Να υπάρχει κάποιο άλλο όφελο ανταποδοτικό, λες. Εντάξει, εφόσον δεν θα κρυφτεί. Αυτό είναι τζάμπα, συζητάμε, γιατί είναι ακόμα ρευστά τα πράγματα. Έτσι. Οπότε α το αφήσουμε λίγο. Έτσι. Α τα αφήσουμε το κομμάτι αυτό. Α το κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά. Κάτσε να ακούσουμε τον Παύλο και μετά την άποψή σου για αυτά που είπαμε στην αρχή, Κοσμά, και να πάμε στου επόμενε γραμμέ, έτσι. Έλα. Ναι, λοιπόν, Παύλο, πάμε. Όσον αφορά ξανά τα διαρκεία. Λοιπόν, αυτό θα πω και κλείνω, εγώ δεν θέλω. Okay. Λοιπόν, όπως ήταν πέρσι τα διαρκεία, όπως ήταν πέρσι, για όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος, να βγάλει εκτός το κύπελο, έτσι κι αλλιώς το κύπελο είναι πιο μετά, τότε μπορεί να κάνει πολλά εισιτήρια, να βγάλει εκτός τους ευρωπαϊκούς αγώνες, και να βγάλει και εκτός και τα play-off. Για τα υπόλοιπα ματς, ας βγάλει διαρκεία στη μισή τιμή. Για ωραία. Να μπορέσει καθόλου είναι να μια πρόταση, ωραία. Λεπτά, εντάξει, okay. Ακούστε να μαζέψει λεφτά και έτσι κι αλλιώς ας μην δούμε και κανέναν αγώνα μέχρι τον Ιανουάριο, ρε παιδί μου. Εντάξει, καταλάβαμε το point. Για τη μισή, για τον πρώτο γύρο βγάλε διαρκείας με μια τιμή πολύ μικρή και μετά για να γίνει μια αναπροσαρμογή, ας πούμε, αν τελικά επιτραπεί κόσμο. Εγώ που κάνω αυτή την ιδέα, εγώ τα λεφτά που θα έδινα πέρσι
θα τα δώσω και φέτος. Θα πάρω ακόμα ένα διαρκείας να το δώσω σε έναν άλλον. Μιλάω για μένα προσωπικά. Ναι, σίγουρα. Εντάξει. Καταλάβαμε. Ο άλλος όμως δεν μπορεί. Ο άλλος δεν μπορεί, ρε φίλε. Έγινε κατανοητό το αυτό που ήθελες να πεις, Παύλε. Χάρηκα πολύ, παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου, Παυλάκη. Καλό σου βράδυ. Με την τελευταία σου σκέψη, Κοσμά, για να πάμε και στο Στέλιο που μας θέλει να μας, να μας την πέσει. Ναι, οκ. Okay. Κοίταξε, όσον αφορά τον Καρυπίδη, τα είπαμε νομίζω και χθες μετά τη συνέντευξη τύπου, θα τα ξαναπούμε. Ο άνθρωπος δείχνει αυτή τη στιγμή ότι προσπαθεί με αυτό που έχει να πάει την ομάδα παραπάνω όμως από ότι, δηλαδή η αναλογία αν το δούμε, τσέπης και ομάδος, ναι, ξέρει ναι, αυτό που είπε, δηλαδή η πέμπτη να πάει στην τέταρτη θέση είναι παραπάνω, γιατί λογικά και πάλι του χρόνου το πέμπτο μπάτζετ θα έχουμε, οπότε να πάει στην τέταρτη. Μα πρέπει εντάξει, να πάει βήμα-βήμα. Παιδιά, δεν μπορεί να βγουν τέσσερις ομάδα από τη μία χρονιά. Τρεις μπορεί να πάει, πάρει το κύπελο κάτω από την πέμπτη θέση. Αλλά να μην ξεχνάμε κάτι που, γιατί εμείς οι Αργιανοί έχουμε και λίγο αυτό το ότι ένας παίκτης πρέπει να τελειώνει την καριέρα του στην ομάδα, σου. Δεν μας αρέσει να φεύγει. Τελειώσαν, αυτά είναι, λοιπόν, είναι χαζομάρα, μεγάλη προσοχή αυτή. Ο Καρυπίδης κάνει εμπόριο. Έτσι, μακάρι, κάνει να πουλάει καλά. Ακούγεται βέβαια λίγο άσχημο, αλλά έτσι είναι. Οι ομάδες είναι εμπόριο πλέον. Συγγνώμη, λοιπόν, να πω κάτι, ρε Κοσμά. Ο Ολυμπιακός πόσους παίκτες έχει δώσει. Να τελειώσω, ρε, μια κουβέντα. Έλα, πες. Λοιπόν, ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή κάνει δουλειά με τον Άρη. Θα αγοράσει, θα πουλήσει, προσπαθεί να αγοράσει χαμηλά έναν παίκτη που πιστεύει ότι είναι καλός και έχει το καλό ο Καρυπίδης ότι γνωρίζει ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό. Κάποιοι άλλοι που χώνουν λεφτά σε άλλες ομάδες δεν γνωρίζουν ποδόσφαιρο και δεν μπορούν να το διοικήσουν το κομμάτι αυτό και αναγκαστικά πρέπει να βασίζονται στη γνώμη πάντα κάποιων άλλων διευθυντών, τεχνικών κτλ. Λοιπόν, ο Καρυπίδης, επειδή το ξέρει το αντικείμενο, μαζί με σε συζήτηση με τον Χαριστέα, θα βρούνε, πιστεύω ότι θα κάνουν καλές μεταγραφές, αν στις 10 θα βγουν οι 6, 7, κάπου εκεί, γιατί ποτέ δεν μπορούν να σου βγουν και οι 10, θα είναι θαύμα, ας πούμε. Εντάξει, θα ξεφύγουμε μετά. Ωραία. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα δούμε να πουληθεί ο Σάσα. Ο Σάσα καταρχήν, επειδή είπατε προηγουμένως στην Κύπρο, η Κύπρος θεωρείται όμως ότι δεν είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, άρα στην ρήτρα που έχει στο συμβόλαιό του μπορεί και με 600 χιλιάρικα να το πάρει. Ας δώσουν 600 για στον Πάρο, αν θέλει, ναι, θέλει να πάει αυτό, δηλαδή, στην Κύπρο. Πρέπει εντός να θέλει... Εντός Ελλάδος μπορεί να είναι η ρήτρα, ένα 200, πόσο είναι η ρήτρα. Δεν ξέρω. Τα συμβόλαια δεν τα γνωρίζω. Αυτά στους δημοσιογράφους. Όχι, αυτό είναι... Να, με έστειλε ο Ανδρέας νομίζω. Όχι, ο Γιάννης με έστειλε ότι έχει ρήτρα 600. Τώρα δεν ξέρω πού ισχύει αυτή. Για Ευρώπη. Για Ευρώπη. Ωραία, εντάξει. Για εκτός Ελλάδος. Νομίζω. Εντός Ελλάδος έχει περισσότερα χρήματα. Κυπριακή ομάδα, λοιπόν, να μπορεί να δώσει 600. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μπρος την υπομονή, την πραγματική υπομονή, να περιμένουμε σιγά σιγά. Βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος συμμαζεύει δεξιά. Εντάξει, δεν έχει. Σωστά αυτά που λες. Υπομονή. Εγώ, σαν Αργιανός, δεν μπορώ υπομονή, φίλε. Εγώ δεν λέω να είμαστε άδικοι. Άδικοι δεν θα είμαστε, αλλά υπομονή. Τι υπομονή να κάνω, δηλαδή. Τι να κάνω, να πεθάνω στην υπομονή. Τι να κάνω. Ρε Ζάχο, όταν μιλάμε, τουλάχιστον τα έχουμε πει χίλιες φορές μεταξύ μας, τα έχεις ακούσει και, ναι, που τα λέμε και αλλού. Όταν λέμε υπομονή, δεν εννοούμε, ναι, την υπομονή αυτή που λέγαμε, κάνει υπομονή. Απλά τώρα βλέπεις, ναι, ότι χτίζεται κάτι και αυτό όντως χρειάζεται υπομονή για να γίνει. Δηλαδή είναι ένα σχέδιο διετίας, τριετίας. Πρέπει να το κάνεις υπομονή. Εντάξει, άκουσε. Εγώ δεν λέω ότι. Δηλαδή αύριο. Εγώ από τότε που ήμουν 8-10 χρονών, θυμάμαι τότε τα πενταετή προγράμματα. Της κάθε δίκης, πρόγραμμα πενταετίας. Δεν είπε τίποτα τέτοιο άνθρωπο. Καθόλου δεν κάνω, καθόλου. Πρόγραμμα πενταετίας. Πρόγραμμα τριετίας, πρόγραμμα πενταετίας. 52 έγινα και δεν έχω δει τίποτα, εντάξει. Ωραία, ναι, αλλά μέχρι το 52 έγινες, αλλά δεν είχες ποτέ όμως έναν πρόεδρο μέχρι τώρα που έβγαλε, ας πούμε, την τσέπη του να πληρώσει, παράδειγμα, αλλωνών ζημιές. Εγώ δεν είπα ότι το πρόγραμμα θα αποτύχει. Λέω ότι τα προγράμματα, εντάξει, έχω ακούσει πολλά προγράμματα. Έτσι όμως πρέπει να γίνει. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Όχι, αυτό είναι... εγώ θεωρώ όμως ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό έτσι είναι άλλο, παιδιά. Θέλω τίτλο. Θέλω τίτλο σύντομα. Μακάρι, όλοι το θέλουν. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα team το οποίο ξέρει να χτίζει ομάδα. Okay. Αυτό. Εμπιστεύομαι, περιμένω και βλέπω. Οκ, okay, Κοσμά. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Έγινε. Και πρόσεχε, μην ξανατρακάρεις. Έτσι. Λοιπόν, 2310-287 και 3 οχτάρια. Ο Στέλιος είναι μόνο στη γραμμή, επαναλαμβάνω. 2310-287 και 3. Διάλειμμα, δηλαδή. Αν έχουμε γραμμές, θα συνεχίσουμε. Αν δεν έχουμε, θα πούμε δύο πραγματάκια που θες να πεις και για το Χαριστέα. Και αν δεν έχουμε γραμμές, θα κλείσουμε. Ωραία. Έλα, Στέλιο.
Έλα ρε παιδιά. Καλησπέρα. Δεν είναι και ο Τάσος ο φίλος μου να πούμε, Ο Τάσος... Θα ρίξω σε σένα. Ο Τάσος. Εντάξει, εντάξει. Είπα χτες. Πάμε. Θυμάστε Ζάκο, χτες σε πήρα τηλέφωνο. Για πες. Από το Κορδέλιο Στέλιος. Ναι. Πάω και να μην παρεξηγούμε. Όχι, γιατί να πέρα. Σε παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο και σε και το... Την άποψή σου θα πεις, γιατί να παρεξηγηθούμε ρε φίλε. Το Postman, έτσι. Πάμε, πάμε. Ταχυδρόμος. Άμα το δεις βάρα τον. Και εγώ 52 είμαι. Πάμε. Άκουσε τώρα να δεις. Πάμε. Άκουσε. Και εγώ στην ηλικία σου 68 και είμαι και γεννημένος 23 Σεπτεμβρίου. 23 Σεπτεμβρίου είσαι? Ναι, το 68. Είμαι 18 μέρες μεγαλύτερός σου. Όχι Γιάννης, για να έχεις. Άμα δεις το λεωφορείο πρέπει να σηκωθείς όμως. Καλά. Μεγαλύτερος. Άκου τι είπε. Έλα πάμε, πάμε Στέλιο. Ο Καρυπίδης είπα και χτες, άμα τον άκουγες και δεν τον ήξερες, ναι, θα νόμιζες ότι είναι αντίστοιχος του Σαββίδη και του Μελισανίδη. Γιατί ρε, τι είπε, γιατί, τι είπε που σε έκανε έτσι. Είπε πολύ ωραία. Α. Αλλά, για να πάρετε πρωτάθλημα ή να διεκδικείς πρωτάθλημα, θέλαξε να πάτε τουλάχιστον 35-40 εκατομμύρια. Συμφωνώ. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Και τα... Να έχεις όλες τις επαρχιακές ομάδες, τώρα εγώ μιλάω στα λάτα κορδελιώδικα, να έχεις όλες τις επαρχιακές ομάδες. Να σκύβουνε. Όταν καλή ώρα σήμερα βγήκανε, είδες τι έγινε σήμερα. Ναι, με ναι, με τα τηλεοπτικά, ξέρουμε, έτσι, ξέρουμε. Σωστά μιλάς, σωστά μιλάς. Δεν με νοιάζει άμα είναι που ήταν ο Άρης, με ποια γκρουπ είναι, αυτά τα ξέρουμε. Σωστά μιλάς, μέχρι στιγμής είσαι πολύ σωστός. Α, μπράβο, να μιλάμε στα... Είπαμε, υπάρχουν... Κάποιοι παράμετροι. Τους έχουμε πει ποιες είναι οι παράμετροι για να πάρεις πρωτάθλημα στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό είναι. Δεν διαφωνούμε. Ο λαός του Άρη, επειδή τον έχω ζήσει, τον Άρη τον έχω ζήσει και από τον μπάσκετ που έχανα, και είμαστε μια φουρνιά εδώ πέρα. Ο λαός του Άρη δεν αξίζει να έχει τέτοιους πρόεδρους. Όχι, ο άνθρωπος είναι μια χαρά, έτσι. Mm. Δεν αξίζει να έχει όμως αυτό ο ελληνικός πρόεδρο. Ναι, αλλά δεν βρίσκεται. Δεν βγαίνει με ένα βαριανό από τη Στουτγκάρδη και να μου λέει τι θα γίνει με τα διαρκεία, άμα... Μα ήδη το πρώτο του φάουλ ήταν που ζήτησε ενίσχυση. Χωρίς να ξέρω ότι ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο. Άμα θες να ζητάς ενίσχυση, φίλε μου, για να σε βοηθήσει ο οπαδός του Άρη ή ο οπαδός του ΠΑΟΚ, δεν θα έχεις το διαρκεία 250 ευρώ. Θα πεις θέλω ενίσχυση και θα βάλω σε όλες τις θύρες 100 ευρώ διαρκείας και δεν θα έρθετε στο γήπεδο. Αυτό μου το είπε ένας φίλος Αριανός. Αυτό για τις τιμές των διαρκείας είναι κουβέντα μεγάλη. Στέλιο, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Αυτό που είπες ακριβώς λες με ένα φίλο μου, δεν θυμάμαι ποιο το συζητούσα. Πραγματικά δεν θέλω να πω. Και μου είπε ότι αυτό έπρεπε να βάλει, λέει, μου λέει, η άποψή του έτσι που συγκλίνει με τη δική σου. Ένα συμβολικό ποσό 100-120 ευρώ σε όλες τις θύρες. Ναι. Και είτε έρθει αυτό που είπα και που λέγαμε προηγουμένως. Μπορεί να είσαι και χαμένος, μπορεί να είσαι και κερδισμένος. Και δεν μπορεί, γιατί είναι πολύ ρευστά όλα τα δεδομένα που είναι μπροστά. Σου λέω, η δυναμική του Άρη, για να... αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν είναι μεγάλη ομάδα, είναι μεγάλος σύλλογος. Ναι, στον κόσμο, ναι, που, αυτό κόσμο, που είπε αυτό ο τέτοιος. Εντάξει, με βάση σαν τίτλους, ομάδα είναι μικρομεσαία. Με βάση τους τίτλους είναι έτσι. Ναι, για να γίνεις μεγάλη ομάδα και να χτυπάς σου, θέλει να έχεις έναν πρόεδρο ακριβώς που να είναι, άσε δεν θέλω εγώ για το Σαββίδι, γιατί και εμάς δεν περιμέναμε να έρθει ο πρόεδρος. Έτσι. Αλλά θέλει να πάρει την έψη Μακεδονίας. Έτσι, έτσι. Βέβαια, είπαμε, είναι... Σωστά μιλάς. Το παρασκήνιο είναι αυτό όλο. Να πας να πιάσεις το Μελισανίδη να πάρει την άλλη έψη. Έτσι. Να βλέπεις το Μαρινάκι, μην κρυβόμαστε στο Σαββίδι. Ο Μαρινάκι τι κάνει που δεν έχει εδώ και 3 χρόνια την ΕΠΟ. Να το πάμε στα τέτοια. Φέτος πώς πήρε το πρωτάθλημα. Μέχρι το παιχνίδι του Βόλου που έφερε εκεί, έκλαιγε σαν να του πήραν τον κλειφιζούρα στο στόμα. Πόσο κλάμα έχει ρίξει, πες μου. Αλήθεια είναι ότι υπήρχαν διαμαρτυρίες, ιδιαίτερα για τη διατησία και... Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή, εντάξει, να μην λέμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι είχε και την καλύτερη ομάδα όμως. Είχε την καλύτερη, αλλά αυτό που σου λέει όμως. Μπορεί να είχε την καλύτερη, αλλά... Δεν είναι σχετικό ότι επειδή είσαι την καλύτερη ομάδα πρέπει να κλείσεις. Ναι, στην Ελλάδα μόνο γίνεται αυτό όμως. Στην Ελλάδα γίνεται αυτό μόνο. Ωραία, Στέλιο. Ωραία, ρε φίλε, καλά μας τα είπες. Μας κόλλησες. Κάτι τελευταίο, Ζάχο. Σε ακούμε. Κάτι τελευταίο. Ο Τρέγιας πού είναι, ρε. Αύριο μαζί, αύριο, ρε. Είχε προβληματάκι σήμερα. Θα πει ελίγια του γι' αυτό. Αύριο, πάρε να το σκίσουμε μαζί αύριο. Χάρηκα που σ' άκουσα και σένα και το φίλο δίπλα. Να σε καλά. Να σε καλά, Στέλιο. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σας, αν θέλετε.
Μάκη με λένε. Γεια σου, 45 Μάκη. Χρονών είμαι, παιδιά. Πόσο, είμαι πόσο? 45. 45. Σ' ακούμε, Μάκη. Είμαι ιδρυτικό μέλος του Super 3 Εφόσμου, για να καταλάβεις. Είμαι μέσα στα 10 άτομα που ανήκαμε το σύνδεσμο τότε, πριν τα χρόνια, τα δύσκολα. Δυτικές συνοικίες, εκεί τα λάβαρα ψηλά, έτσι. Εντάξει, τώρα εγώ πια δεν ασχολούμαι με το σύνδεσμο. Okay. Να είναι καλά τα παιδιά, ασχολούμαι με νέα παιδιά. Μεγαλώσαμε, κάναμε οικογένεια κτλ. Σας ακούω εδώ και πάρα πολλή ώρα με τα διαρκεία, μύρλα, ακριβά, φτηνά. Όχι, όχι, βγάλαμε. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Θα το πω και διαφορετικά. Ούτε και τα επειδή ήξερε ότι θα πληρώσει ένα εκατομμύριο για πάνω. Εννοείται, το είπα αυτό. Εντάξει. Σωστό. Το αν, εγώ δεν νομίζω ότι σου είπε κάτι ο Καρυπίδης κάτι σε ψέμα. Σου είπε ότι στον Άρη αυτή τη στιγμή βάζουν λεφτά ο κόσμος, εγώ και τα τηλεοπτικά. Έτσι. Το ότι σου ζητάει αυτή τη στιγμή τη βοήθεια, εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην σου ζητήσει τη βοήθεια, αλλά ούτε και αυτός ήξερε ότι θα πληρώσει ένα εκατομμύριο με τη βλακεία της ΕΠΟ. Εντάξει. Και χωρίς από αυτό, προκύπτουν και άλλα 4-5 εκατομμύρια που θα σου χάσουν στο μέλλον. Ναι, ναι. Από άλλες διεκδικήσεις. Ναι. Το οποίο δεν το λέτε. Είναι δικαστικά. Όχι, είναι δικαστήρια εκεί. Εσύ Ζάχο, καταρχήν πρέπει, γιατί σε γουστάρω, γιατί είσαι Αριανάκη παλιό, εντάξει. Αν κάτσεις πότε να δεις τη συνέντευξη όλη. Την είδα, την είδα και με εικόνα κανονικότατα. Άμα την είδες με εικόνα, επειδή σε ακούω συνέχεια, λες, αυτό δεν το άκουσα, εκείνο δεν το άκουσα. Ποιο εγώ ώρα. Την άκουσα τρεις φορές. Του Αλφα Σίγμα είπα δεν άκουσα. Του Αλφα Σίγμα, όχι, το Αλφα Σίγμα είπα δεν άκουσα. Του Αλφα την είδα, έχω μεγάλη τηλεόραση, ξάπλωσα και την έβλεπα. Εγώ την είδα τρεις φορές, παιδιά, επίτηδες την είδα. Και ιδίως ακούγοντας τον Χαριστέα, για μας είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα που έχουμε τον Χαριστέα στον Άρη. Πραγματικά σας μιλάω. Είναι πρώτη φορά. Είναι το μετά από εκεί τη γενιά, θα το σχολιάσω εγώ τώρα μαζί σου. Περίμενε λίγο. Μιλούσαμε μία ώρα και 20 λεπτά. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε κι άλλο παραπάνω γιατί θα μας δέρναν οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν προλάβαμε για Χαριστέα. Είπα εγώ ένα μικρό σχόλιο. Όχι, ναι, εντάξει, εγώ δεν κατηγορώ ότι δεν είπατε για το Χαριστέα. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα. Απλά θέλω να αναφερθώ στο Χαριστέα. Πάμε, σ' ακούμε. Γιατί είναι το νεότερο κομμάτι του Άρη, το οποίο μπορεί, εντάξει, να μην ευδοκίμησε στην ομάδα μας και να ευδοκίμησε στο εξωτερικό, που για μένα, ας πούμε, ένας παίκτης που έχει βάλει γκολ σε παγκόσμιο κύπελο, σε ευρωπαϊκό κύπελο εθνικών ομάδων και πάει και μιλάει με παίκτες, όταν μιλάει με τον οποιοδήποτε παίκτη, και ακόμα και με τον Κουαρέτρο και με τον Παλωτέλη. Είναι αναγνωρίσιμος, είναι αναγνωρίσιμος. Εντάξει, θα τον πει τον άλλο, ρε φίλε, εγώ έβαλα και ένα γκολ σε τελικό. Εσύ ποιος είσαι, ρε Παλωτέλη? Μπορεί να παίξεις Manchester City, αλλά εγώ πήρα ένα τρόπαιο που εσύ δεν το έχεις δει. Εντάξει, τώρα Παλωτέλη, τώρα τυπικά το λέω, γιατί τον Παλωτέλη το θεωρώ καθαρά. Το πνεύμα σου το καταλάβαμε. Είναι αναγνωρίσιμος και μπορεί να μιλήσει ό,τι μας αυτός. Για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή. Δείτε τον ΠΑΟΚ, δείτε τον ΠΑΟΚ από την εποχή Ζαγοράκη, το πόσο, εντάξει, μπορεί με λιγότερα λεφτά, αλλά είχε ομάδα ο ΠΑΟΚ. Και είχε Σάντος, έπαιζε μπάλα. Εάν αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ τώρα νομίζουν ότι παίζουν μπάλα, εγώ πραγματικά δηλαδή θα ξεχάσω και αυτό τώρα που θα κρυφθεί, Άρης, Μάκη, τέτος. Τώρα θα κρυφθεί αυτή τη χρονιά είναι, ο Χαριστέας. Ναι. Η πρώτη του χρονιά είναι σημασία, έτσι. Η πρώτη του χρονιά. Η πρώτη χρονιά, ναι, γιατί στην ουσία του Διαμαντόπουλου το ρόστερ διαχειρίστηκε και το είπε και όλος ο άνθρωπος. Έτσι. Και το είπε και όλος ο άνθρωπος ότι αυτό. Μου πήρε 7 γουίνγκερ. Και δεν είχαμε αμυντικούς και μέσα. Ένα λεπτό, αυτό είναι ωραίο. Είπα κάτι, προφανώς δεν ξέρω αν μας ακούσα από την αρχή, είπα κάτι που τελικά δεν το ρωτούσαμε. Ακριβώς πάνω σε αυτό που είπες. Αυτό που είπε ο Χαριστέας, ότι δεν θέλω να μοιάσω σε έναν τεχνικό διευθυντή, μακάρι να μην γίνω σαν κι αυτόν. Ναι, ποιον λες να εννοούσε, για πες μου. Γιατί υπάρχουν τρία. Είναι πολύ. Ναι. Είναι ομοιροφόρο. Θα σου πω εγώ ποιοι είναι. Όχι, δεν θέλω να μου πεις ποιο είναι. Θέλω να μου πεις ποιο σου ήρθε στο μυαλό, τι έλεγε. Πάντα η πρώτη μας σκέψη λέει είναι. Όχι, η σωστή αυτή που είναι. Ποιο σου ήρθε ότι θεωρείς ότι έλεγε ο Χαριστέας? Η πρώτη μου σκέψη ήταν ο Κόντης. Ακριβώς. Η δεύτερη σκέψη μου ήταν ο Μυροφορίδης. Όχι, ο Μυροφορίδης δεν νομίζω. Ο Μυροφορίδης έκανε μια ομάδα η οποία. Έκανε και κάτι δηλώσει. Έκανε και κάτι δηλώσει. Έχει λίγο κύπο σε κάτι άλλο ραδιόφωνο. Στην κατηγορία έκανε την κατάλληλη ομάδα ο Μυροφορίδης. Αντάξει, μας απάντησε ο Μάκης. Ναι, εγώ δεν είπα ότι δεν έκανε την κατάλληλη ομάδα. Όχι, υπάρχουν όπως είπες τρεις-τέσσερις. Απλά τι γίνεται. Μπαίνει ο Χαριστέας σε χωράφια λωνών που είναι χρόνια στο ποδόσφαιρο. Ο Μυροφορίδης, ο Κόντης είναι μανατζαρέι. Και διευθυντές ομάδων χρόνια. Όταν μπαίνει ένα καινούργιο αίμα και γίνεται διευθυντής ομάδος και μάλλον έτσι όπως φαίνεται θα πάει καλά το παιδί και μακάρι να πάει γιατί μας συμφέρει και πάρα πολύ δεν στην ομάδα μας. Δηλαδή τώρα είναι εσείς από τη δουλειά σου, Ρεζάχο, να πούμε, να έχετε κάποιος να πούμε και να είναι καλύτερος από σένα. Εάν δεν τον φθονήσεις,
και το θαυμάσεις, είσαι άξιος άνθρωπος. Εάν το φθονείς, σημαίνει ότι είσαι κακός. Δεν διαφωνώ. Σωστό. Ιδιαίτερα για κάτι που λες ότι αγαπάς. Έκανε και ένα παράπονο. Είπε είμαι 7 χρόνια, λέει. Περίμενα. Ναι, γιατί το είπε. Κατάλαβε. Σαν να σου λέει ότι το σύστημα εμένα δεν με γουστάρει, αδερφέ. Δείτε το σε δηλώσεις που έκανε μετά το μάτς με την ΑΕΚ μέσα στην ΑΕΚ. Που τον έφτιανε με Βυσανίδη και έγινε τα χίλια μίλια να πούμε στο ημίχρονο, που βγαίνει στην Αθλητική Κυριακή και κράζει αυτό που έχει γίνει και ο δημοσιογράφος εκείνος άντε να μην τον πω τι, εντάξει, το λέει μα κύριε Χαριστέα, λέει εντάξει, δηλαδή πάει να το κουκουλώσει γιατί γλύφει το Μελισσανίδη ο άλλος, κατάλαβε, είναι του κατεστημένου. Παρότι είναι ένας άνθρωπος που και μετά από 200 χρόνια θα τον λέει η ιστορία ότι και έβαλε στον τελικό τον κόλο όπως είπες και εσύ, έτσι. Η δουλειά του μόνο. Θα είναι η καλύτερη διαφήμιση για αυτόν, έτσι. Η δουλειά θα του σου πω κάτι, Τζάχο. Εμένα, όπως και εσύ και εγώ, έχουν περάσει χρόνια. Σπίθω τα μαλλιά μου για να δω έναν τίτλο. Μέσον δεν έχουμε. Εμένα όμως ο τίτλος, ξέρεις ποιος είναι. Ξέρεις ποιος είναι ο τίτλος. Mm-hmm. Για μένα. Ο τίτλος ήταν αυτό που είπε ο Χαριστέας. Ότι στον Άρη θα παίρνουν παίχτες ναι. που γουστάρουν τον project και τον Άρη. Και όχι μόνο για τα λεφτά. Έτσι. Αυτό ρε φίλε. Μακάρι να γίνει αυτό. Δεν το είπε για να το πει. Μακάρι. Το είπε γιατί όντως το εννοεί. Και αυτό, όχι ότι μακάρι, έγινε. Ξέρεις πότε έγινε. Το ότι έμεινες με 12 παίκτες μέσα στην Τούπα. Με 11 παίκτες. Γιατί αυτοί που ήταν οι παίκτες θέλανε λεφτά για να παίξουν τα play-offs και σε εκβιάζανε και τους έστειλε πακέτο όλους. Άιτε στο διάλογο όλοι. Έτσι ακριβώς. Ωραία, Μάκη. Και καλά έκανε. Και πίστεψε με. Και πίστεψε με και αυτό που αναρωτήθηκε. Ναι, πες μου. Είναι το εξής. Είναι η πρώτη ομάδα. Δεν θυμάμαι εγώ να έχει γίνει πουθενά άλλου. Στον πλανήτη, εγώ πιστεύω. Ναι. Που ξένος ποδοσφαιριστής μένει για ένα μήνα απλήρωτος με προέκταση συμβολαίου. Ναι. Έχει γίνει πουθενά αυτό. Αυτό, φίλε, είναι δηλαδή, μαγιά. Ματίγια, είναι μαγιά του τεχνικού. Και Γκάμα επέκτηναν ένα μήνα χωρίς χρήματα. Γιατί γουστάρουν φίλε, θα σου πω κάτι. Ο Ματίγια αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσει τα αμυντικά του καθήκοντα που τα θεωρούν, είναι λίγο ποδιέστερα. Εντάξει, okay. Όχι λίγο, ρε. Για μένα Μάκη, ο Ματίγια. Κοίτα, θα σου πω κάτι, καλή μετά. Από μέσα χωρίζεται στα δύο Άρης. Φίλε, άμα δεν είναι αυτός μέσα, σέντρα για να πάρει το center core. Δεν υπάρχει, φίλε. Αλλά δεν είχαμε και center four. Να μου πεις την αλήθεια, δεν είχαμε και center four. Εντάξει. Οπότε... Θες να το πεις, ο φτωχός Νιέστα, ο φτωχός Τσάβι, κι όμως είναι αυτός. Δηλαδή στην Ισπανία παίζει περπατώντας αυτός. Στην πρώτη λίγα. Ωραία, για να το δούμε και φέτος που θα έχουμε και θα σου πω και κάτι άλλο, Ζάχο, που είπες, ναι. που αναρωτήθηκε για τον προγραμματισμό. Αν σου φύγει ο παίχτης, ο Φετφαντζίδης ή ο Ρόουζ ή ο Σάσα, θα έχουμε backup από πίσω να το λέω, καλύψουμε. Πρέπει να έχουμε. Μην ανησυχείς. Πρέπει να έχουμε. Μην ανησυχείς, αγόρι μου. Μακάρι. Η δουλειά έχει γίνει από το Δεκέμβριο, απλά μας έπιασε τον μπαμ και δεν μπορέσαμε να πάρουμε παίχτες. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι το ότι δεν μπόρεσε να πάρει από το πρώτο ράβι που ήθελε παίχτες. Εντάξει. Αυτό και είναι. Μάλλον θα πάει σε κάποιες άλλες λύσεις. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή δημιουργεί υπεραξής. Αυτό που είπε ο Γιάννης δίπλα. Γιάννης δίπλα με το όνομα. Γιάννης. Ναι. Αυτό που είπε ο Γιάννης ότι ο Άρης κάνει υπεραξίες. Εάν φέρουμε τον Μάνο στον Άρη, εγώ δεν λέω ότι το παιδί θα πετύχει. Θα τον πουλήσουμε. Αν τον πουλιάσουμε 25 χρονών και κάνει μια χρονιά δυνατή και βάλει καμιά 15 γκολ, φιλέ, τον έχει πουλήσει 3-4 εκατομμύρια και μετά. Θα σου πω εγώ ποιος κάνει πρωταθλητισμό. Εγώ δεν σου λέω ότι θα πάρεις πρωτάθλημα. Αλλά με 10 εκατομμύρια, αυτός είπε ο πρόεδρος, ότι μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό με 10 εκατομμύρια. Γιατί όσο και να σε θέλουν να σε σφάξουνε, θα είναι πια τόσο φανερό το σφάξιμο που δεν θα μπορούν να σε σφάξουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα να υπάρχει φανερό και πιο φανερό και ακόμη πιο φανερό. Φιλιά πολλά, πάρτε διαρκεία, φτηνά ακριβά θα πάρουμε. Ό,τι και να είναι. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, Μάκη. Να σε καλά, Μάκη. Εκεί ψηλά τις σημαίες στις δυτικές συνοικίες. 23-10-287-38. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-38. Είμαστε παρά 20. Καλά πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζέχο. Καλησπέρα, Κάρλο Μαλόν. Πώς τον είπες? Πώς με είπες? Κάρλο Μαλόν. Ποιος είναι ο Κάρλο Μαλόν? Πώς τον λες? Ποιος? Ο Ταχυβρόμος. Ναι, αλλά να σου πω. Σωστό, ωραία. Να σου πω όμως ότι είναι εκτός από άμπαλος, είναι και αμπάσκετος. Να ξέρει. Και άμπαλος, είναι και αμπάσκετος. Είναι. Πολλά είναι. Αμπάσκετος, όλα με το αλφαστερητικό. Για πες το όνομα. Ιαν. Να, ωραία. Να σου πούμε και χρόνια πολλά και από αυτό. Και χρόνια πολλά και μετά. Λοιπόν, δεν είμαι 49, απλώς είμαι 50. Έβαλες και το. Στα 50 μου χρόνια έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από συνέντευξη τύπου. Έχω κλάψει πραγματικά. Πραγματικά με έχει διαπεράσει ένα ρίγος τεράστιο, ας πούμε, για τις υπεραξίες που είπατε. Πώς το είπε να δεις ο τεχνικός διευθυντής
Ναι, ναι, ότι έρχονται παίχτες στον Άρη καμένοι και από την υπεραξία. Σκοπός λέει αυτός. Όχι, όχι, όχι. Είπε, έρχονται παίχτες καμένοι, ως καμένοι για την ακρίβεια, και αποκτούν υπεραξίες. Για παράδειγμα, έφερε το Χετβαντζίδη. Φοβερό, ε. Γιατί πολύ δεν καλό. Είναι. Ψέμα είναι. Καμένος. Ένα λεπτό, Ιάννη, είπε καμένος. Καμένος δεν νομίζω να είπε καμένος. Καμένος. Μπορεί να το είπε και έτσι, αλλά η ουσία είναι αυτή. Είπε, έρχονται παίχτες σαν καμένοι. Ναι. Εντάξει. Προχώρησε στον λογισμό του και μετά είπε, όπως ο Γιάννης ο Βετφαντίδης. Πού θα το δει. Λοιπόν, φίλε, δεν λες τέτοια πράγματα. Δηλαδή, έλεος. Εντάξει. Εγώ άμα ήμουν Φετφαντίδης και έλεγε έτσι, θα του έλεγα ένα μήνυμα εκείνη την ώρα. Θα του έλεγα, γεια σου, φίλε, φεύγω, πάω αλλού. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ δεν θέλω. Ναι. Θα το ξανακούσουμε. Αν, είπε, αν ακούσει και έτσι όπως το λες, πόντως δεν είναι. Έτσι. Αλλά τι να σου πω, λίγο. Μου έρχεται λίγο περίεργο. Να, λοιπόν, σαν καμένη. Anyway. Εντάξει. Σαν καμένη, ναι. Anyway. Να κάνω έτσι μια σύνοψη. Φυσικά, ακούμε. Την άποψή σου να ακούσεις. Στη συνέντευξη τύπου. Εγώ θα πω αυτό που άκουσα με τα αυτιά μου. Έτσι. Πάμε. Αν κάνω κάπου λάθος, πείτε μου. Δεν υπάρχει λάθος. Υπάρχει, είναι η άποψή σου, την οποία πιστεύουμε και με. Επιχειρήματα θα την διαθέσεις. Πάμε. Είπε ο κύριος Καρυπίδης ότι ο Άρης κάθε χρόνο χρειάζεται 2-3 εκατομμύρια επιπλέον των εσόδων του. Όχι. Για να... Αφού δεν το θυμάμαι καλά, γιατί ήθελα να το σχολίασα κιόλας. Είπε ότι μέχρι ναι. τώρα, στα χρόνια που είμαι, ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι ξεχυλωμένο αυτό πολύ. Δεν πειράζει, είπε αυτό ρε παιδί. Το είπε, άρα, το είπε. 2-3 εκατομμύρια είπε τη χρονιά. Παραπάνω από τα έσοδα. 2-3, ακριβώς. Και πολύ πιο μετά είπε ότι στόχος του είναι η ομάδα να γίνει αυτάρκης. Αυτάρκης οικονομικά, ωραία. Ναι. Μπράβο. Άρα, μέχρι τώρα μπαίνει μέσα 2-3 εκατομμύρια το χρόνο. Εγώ λέω, όταν φωνάζουμε όλοι οι οργάνωση στην ομάδα, πάρε ανθρώπους να τους πληρώσεις για μάρκετινγκ, mm-hmm. να φέρουν καμία διαφήμιση, μπορεί να μπαίνει λίγο λιγότερο μέσα. Εντάξει. Ναι. Ότι λέω εγώ τώρα. Υποστελέχωση υπάρχει. Αυτό το είπε και ο Χαριστίας, νομίζω, έτσι. Το είπε και ο Χαριστίας. Ναι, ρε παιδί μου. Άρα μάθαμε λοιπόν ότι η ομάδα κάθε χρόνο μπαίνει μέσα 2-3 εκατομμύρια. Επίσης μάθαμε ότι στην αρχή είπε ο κύριος Καρυπίδης δεν περίμενε να πληρώσει τα λεφτά για τους τέσσερις. Μετά ναι. όμως είπε ότι πίστευε θα τα πληρώσει τα χρήματα εν τέλει. Όπως και έγινε. Εγώ κάποτε πριν από λίγο καιρό, πριν τον κορονοϊό, είχα ανεβάσει ένα post σε μια ομάδα όπου έλεγα ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Πληρώνεις και κάνεις μεταγραφές. Και πέσανε πάνω μου να με φάνε, με βρίζανε, με κάνανε και το κατέβασα. Ευχαριστώ τον κύριο Καρυπίδη που με δικαίωσε. Γιατί δεν υπήρχε αδιέξοδο. Πληρώνεις και κάνεις μεταγραφές. Εντάξει, στην ομάδα σου. Μονόδρομος ήταν. Μονόδρομος ήταν. Μπράβο, μονόδρομος. Επίσης είπε ότι έρχονται από πίσω 4 με 5 χαρτιά. Ναι. Και μέχρι τώρα έδωσε 1,2. Ναι. Εγώ θα πάρω τα ανώτερα. 1,2 και 5, 6,2. Μήπως άμα είχε δώσει 900 νομίζω για να πάρει το ρίσιο και είχε γίνει η εκαθάριση, όλα αυτά τα χρέη θα είχαν πέσει. Δεν έχει καμία σχέση. Τα φυσικά, ναι, ναι, καλά. Θα είχαν πέσει στα φυσικά πρόσωπα και όλοι αυτοί θα κυνηγούσαν τα φυσικά πρόσωπα και όχι την ΠΑΕ. Άκουσε με λίγο, Ιαν. Άνω τελεία εδώ, επειδή το ξέρω το θέμα. Δεν έχει καμία σχέση η εκαθάριση με τα μπαν. Λάθος κάνεις. Όχι, εσύ κάνεις. Ένα λεπτό και στους δύο. Ένα λεπτό. Να πάρω γιατί το θυμάμαι την άποψη της δικηγόρου που έκανε την καθάριση της ΑΕΚ. Που είπε, κοίτα, το, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, δεν είμαστε δικηγόροι. Είπε αυτό που λέει ο Πόσμαν. Καμία σχέση. Είπε αυτό που είπε ο Πόσμαν. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Δεν είμαστε δικηγόροι. Αλλά είπε αυτό που είπε. Το έχω διασταυρώσει από τρεις και τέσσερις μεριές. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν είμαι νομικό. Να ακούσουμε, να ακούσουμε τον Πόσμαν. Η δικιά μου η άποψη λοιπόν είναι ότι αν είχε γίνει η εκαθάριση και η εκαθάριση κολλάει στο ρίσιο γιατί δεν έχει εκποιηθεί, η ομάδα θα ήταν καθαρή και όλοι όσοι. Τους οφείλω τα χρήματα, θα κυνηγούσαν τα φυσικά πρόσωπα. Όχι, αυτή δεν είναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Εντάξει, Άσο να ολοκληρώσει. Τα φυσικά πρόσωπα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα τα κυνηγούσαν εκεί στη Γαλλία που κάθονται και όπου αλλού κάθονται. Θα τα κυνηγούσαν όλοι αυτοί να πάρουν τα λεφτά τους. Αλλά όλοι αυτοί φίλε είναι λάδι. Κάθονται λάδι και τα πληρώνει βέβαια ο Καρυπίδης. Ιαν, βέβαια η εκαθάριση, αυτό νομίζω ότι είναι έτσι όμως, δεν είμαι σίγουρος, έτσι. Δεν περνάει από το χέρι του Άρη, έτσι. Το ΙΚΑ έχει το ρίσιο. Το ΙΚΑ ζητάει, ένα τίμημα που δεν βρίσκεται κανείς να το πληρώσει και φυσικά πέφτει. Ενώ 6 εκατομμύρια θα βρούμε να πληρώσουμε. Όχι βέβαια. Εδώ είναι λέω γιατί δεν ολοκληρώνεται η καθάριση. Τουλάχιστον έτσι λένε, έτσι. Επαναλαμβάνω για αυτό το δεύτερο κομμάτι, Ιαν.
για το δεύτερο κομμάτι που λες, για, τους υπόλοιπους, για τα υπόλοιπα 4 με 5 εκατομμύρια που είπε ο κύριος Καρυπίδης, αυτά πλέον θα υπάρχει παράσταση στο ΚΑΣ. Θα υπάρχει. Άρα, στη χειρότερη περίπτωση. Ο Ζάχος, δεν ξέρω αν, το άκου, αν την άκουσες την εκπομπή από την αρχή, είπε το εξής, ότι εδώ υπάρχει διδικασμένο. Υπάρχει Λάρισα που ναι, για το συγκεκριμένο πρέπει. Κομμάτι δικαιώθηκε από το ΚΑΣ γιατί είναι ακριβώς περίπτωση του Άρη. Όχι, υπήρχε οφειλή, δεν θυμάμαι τον παίκτη. Με παίκτη. 158, θυμάμαι το ποσό, 158.000 ευρώ ένας έγχρωμος παίκτης, ένας μαύρος παίκτης ΑΕΛ. Που η ΑΕΛ ήταν στο δικαστήριο. Και φυσικά, άρα για μας δεν τίθεται πλέον θέμα. Δεν θα μπορούσε να μην είναι ο Κούγιας. Δεν γίνεται, γιατί μας είπαν ότι για τους τέσσερις επειδή δεν ήμασταν χάσαμε, έτσι. Έτσι είναι ακριβώς. Μακάρι να δικαιωθεί. Όχι, έτσι, εγώ δεν ξέρω. Όχι, εγώ δεν είμαι. Όχι, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα δικαιωθούμε. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ή αν θα δικαιωθούμε. Αν σκάσουν άλλες, υπάρχουν καταρχήν η μία του ΙΜΠΕ, η οποία την προσβάλαμε και αυτή στο ΚΑΣ. Λογικά θα την κερδίσουμε με βάση το διδικασμένο και τη Λάρισα και εκεί. Εγώ δεν είμαι σίγουρο. Και ο Οριόλ είναι. Ο Οριόλ δεν έχει κάνει νομίζω ακόμη. Περίμενε. Μακάρι. Εντάξει. Ναι. Μακάρι. Λοιπόν, τρίτο άλλο που μάθαμε είναι ότι για όλη αυτή την κατάσταση φταίει η ΕΠΟ. Και είπε και ονόματα. Ναι. Επίσης μετά είπε. Είπε θα κινηθεί και ότι... δικαστικά. Αν προκύπτουν ευθύνες. Είπε, μπράβο. Αν. Αν προκύπτουν ευθύνες. Φυσικά. Ενώ στην αρχή λοιπόν είπε ότι φταίει ο τάδε και ο τάδε, μετά είπε ότι οι λογιστές και το νομικό τμήμα της ΠΑΕ εξετάζουν τις περιπτώσεις και αν υπάρχει δόλια, αν υπάρχει δόλος, θα τους κάνει μήνυση. Θα δούμε λοιπόν. Επίσης το σημαντικό που είπε είναι ότι όλοι αυτοί που λένε ότι ο Μελισσανίδης και ο Σαββίδης κυνηγάνε τον Άρη, να τα λένε στα καφενεία. Ότι δεν ισχύει, ναι, και αυτό σημαντικό. Μπράβο. Δηλαδή, η Καραμέλα εδώ και 5 μήνες των 80% των Αριανών και το 95% των δημοσιογράφων ότι μας κυνηγάει το ο Σαββίδης, το Μελισσανίδης και ποιος άλλος, ναι, το ΠΟΚ δηλαδή και οι ορντινάτες του εδώ, είναι στον αέρα. Ναι. Εντάξει. Μπράβο. Αυτό το είπε η ΑΜ βέβαια και φέτος η διετσία που είχαμε ήταν νυχτρή, έτσι. Δηλαδή έχουμε, να μην πω έτσι πάντα πολύ, είναι. Πάντα είναι. Άρα... Πάντα είναι. Άρα, ας πούμε... Άρα αυτό το τιμά όμως που το είπε, έτσι. Ο, θα το είπε, να το είπε όπως το λέει ο Ιαν. Είναι. Έτσι ακριβώς. Είναι το τιμά που το είπε και ξεφτιλίζει όλους αυτούς που από το Φεβρουάριο και μετά μας έχουν φάει τα σωθικά. Έτσι. Ότι επειδή βάλαμε λέει για τους δημοσιογράφους, λέει, κατάλαβες, έτσι, για τους δημοσιογράφους. Από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, δεν έχεις ενστάσεις με αυτά που είπε ο Θόδωρος Καρυπίδης, έτσι δεν είναι. Γιατί να έχουν ενστάσεις. Δεν πλήρωσε. Εννοείται ρε. Δεν πλήρωσε. Βέβαια. Άρα τι έθεσες να έχω, να πω ότι δεν πλήρωσε. Επίσης, όχι, εννοώ ρε παιδί μου ότι τα πράγματα ας πούμε δεν τα πάει καλά. Εγώ θεωρώ, το βλέπω ότι από τα λεγόμενά σου συμφωνείς με αυτά τα οποία είπε. Αυτό λέω. Το ότι συμφωνώ με αυτά που είπε δεν σημαίνει ότι τα πάει και καλά, ότι είναι αυτό που περιμένω. Γιατί να σου πω κάτι. Ναι. Ο κύριος Καρυπίδης του δόθηκε η ομάδα να μιλάει χρέη, έτσι. Εννοείται, βέβαια. Μπράβο. Όλοι οι προηγούμενοι, αν πάρεις. Τώρα θα πω ότι υποδανόμενα θα ανατριχιάσω. Από το 90 ξέρω εγώ και μετά, όσοι ήταν προέδροι, όλοι διαμαρτύρονται. Ότι πληρώνανε χρέη τον προηγούμενο. Όχι, περίμενε. Πώς όχι. Όταν ανέβηκε η ομάδα το 5, το 5 όταν ανέβηκε η ομάδα είχε 0 χρέη. Όχι. Τι είχε, 180.000. Είχε 0 χρέη. Όχι. Πώς όχι. Πώς είχε 0 χρέη. Για πες, εσύ πόσα είχε. Είχε 0 χρέη. Επί Κοντομινά, πες μου, εσύ πόσα είχε. Το Κοντομινά. Ναι. Ο Κοντομινά στο 98 είχε. Συγγνώμη, για το 98, ναι, είπα 5. Λάθος. Το 98. Τι είχε η ομάδα. 0 χρέη είχε. 180.200 τόσες δραχμές. Δεν είχε παραπάνω. Μετά σου πήρε ο Μεγάλος και Σίγουρος. Και τι έκανε. Μετά λέει, όταν έφυγε. Μετά, όταν έφυγε ο Μεγάλος και Σίγουρος, μας άφησε να πούμε. Δεν ξέρω τι. Πόσα χρέη. Άφησε χρέη, αυτό σου λέμε. Αυτό λέω. Άρα όλοι πληρώνανε τους προηγούμενους. Ωραία, περίμενε λίγο. Πέφτοντας η ομάδα και ανέβαινε μετά το 5, πόσα χρέη είχε πάλι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να είχε χρέη. Το λογιστήριο το έχει πάρει μαζί του κάποιο. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ποσά τα οποία μπορούσε και ήταν αντιμετωπίσιμα. Έτσι. Δεν μας άφησε χάος. Το μπάσκετ, παραδείγματο χάρη, είναι χάος. Παιδιά, υπάρχει ένα λεπτό για να μην τα τρελαινόμαστε. Πραγματικά, λέγαμε τόσα 1-2 χρόνια, θυμάμαι, για το πόρισμα της Νέξια. Υπάρχει το πόρισμα, υποτίθεται ότι ακόμη είναι δεν στο ίντερνετ. Δεν υπάρχει τίποτα, φίλε. Δεν υπάρχει, έφυγε το πόρισμα, τέλος. Δεν υπάρχει, εγώ έτσι ψάχνω. Όχι, θα σου πω εγώ. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει στο διαδίκτυο το πόρισμα της Νέξια. Θα σου πω. Πες μου. Δεν ξέρω. Τυχαίνει να ξέρω κάποια πράγματα. Θα βγουν πολύ να μην τα ξέρω. Καλά, ο κανένα δεν τα ξέρει όλα. Μπράβο, εγώ μπορώ να σου πω λοιπόν ότι οι ρεκοτήλοι που μπήκανε στην ΠΑΕ και να πάρουν χαρτιά και να κάνουν, βρήκανε jack shit. Εντάξει,
κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Δεν βρήκανε πουθενά ένα λογιστήριο κανονικό γιατί κάποιος το είχε πάρει μαζί του. Και το έβγαζε σε βολάνε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, πόρισμα επί της ουσίας δεν υπάρχει. Εντάξει, γι' αυτό δεν το βγάλανε και έξω. Και γι' αυτό και δεν κυνηγήθηκε ποτέ κανένας και γι' αυτό μένει μόνο η λάσπη. Μένει να λέμε ότι έτσι αού από εδώ και από εκεί. Όπως ας πούμε ο κύριος Χαριστέας προχθές είπε ότι θέλει να μοιάσει σε κάποιο τεχνικό διευθυντή. Αν εννοούσε τον Κόντι, τι εννοεί. Δεν θα μπορέσει ποτέ να φέρει στον Άρη με 20 χιλιάρικα τον Κόκε, να φέρει τον Ασούτη, να φέρει τον Γκιάρο, να φέρει όλους τους παιχταράδες. Αυτό εννοεί. Το ξέρω, δεν ξέρουμε ποιον τώρα εννοούσε. Δεν, γι' αυτό σε ρώτησα. Αλλά έχει φέρει και καμιά καραβιά από ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ακουμπήσαν και φύγανε. Ναι, ενώ ας πούμε οι Αλβανοί που ήρθαν πέρυσι ή οι Μαροκινοί ή αυτοί, όχι, δεν είναι καραβιές. Μπορεί να εννοούσε τον περσινό διαιτητή, γι' αυτό σε λέμε ποιον εννοούσε. Δεν φωτογράφηκα. Μπορεί να εννοούσε τον περσινό. Εμείς λέμε για τον Κόντι. Ωραία. Το θέμα δεν είπαμε, ρωτήσαμε, εμείς δεν είπαμε κανέναν. Κλείσε με αυτό, Ιαν. Το θέμα είναι ότι η Λέζα να τη ρίχνουμε είναι εύκολη. Και στον Άρη είναι τόσα χρόνια κατηγορούμε ανθρώπους, τους ξεφτιλίζουμε, τους κάνουμε και δεν βγήκε κανένας να πει γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν βρέθηκε ένας να πάει να τους χώσει μέσα. Γιατί, αφού είναι τόσο ξεφτυλισμένοι, αφού τόσα φάγανε, αφού τόσα κάνανε, αφού τόσα καταστρέψανε. Γιατί, ούτε ένας. Αυτό είναι, καλή ερώτηση είναι αυτή που λέει. Άρα ή όλοι είναι συνενοχοί, εντάξει, ή αυτά που λένε είναι παραμύθια. Βρήκαμε ένα-δυο και τους έχουμε φορτώσει πάνω το προβατορικό αμάρτημα. Και εμείς κάνουμε πάρτι. Αριανάρα, μια ζωή διαρκείας στο μπάσκετ που δεν υπάρχει. Μαντήλι να κλάψουν. Να σε καλά. Να σε καλά, Ιαν. Έχει δίκιο. Να σε καλά. Να σε καλά. Έχεις δίκιο, Ιαν, εδώ το λέει. Έρχονται εδώ καμένοι και δεχόμαστε. Ναι, μου το έστειλε ένα λεπτό λίγο για να μην τον ο Χρήστος. Εννοούσε ότι έρχονται παίκτες που η ποδοσφαιριστική πιάτσα τους θεωρεί καμένους και στον Άρη ξαναγεννιούνται από την υπεραξία. Ο Άρης δημιουργεί, λέει, υπεραξίες. Έρχονται εδώ καμένοι και δεχόμαστε προτάσεις. Έρχονται εδώ καμένοι. Εννοεί ότι έχουν αξία, έρχονται καμένοι. Εντάξει, τώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων, αφού. Λοιπόν, 23-10 δεν έχουμε γραμμή. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Αν θα έχουμε γραμμές, θα συνεχίσουμε. Αλλιώς θα αποχωρήσουμε. Είναι 12 και παρά 5. Ναι. Πες εσύ αυτό που ήθελες για τον Χαριστέα. Κοίταξε, το σχόλιο σου. Και αν δεν έχουμε γραμμές, θα αποχωρήσουμε. Εντάξει. Αν έχουμε, επαναλαμβάνω, 23-10-287 και 3 οκτάρια. Λοιπόν, το πρώτο που ξεκινάει και είπε είναι ότι είναι πλάνο διετίας. Είπε ότι θα διατηρήσουμε μία ομάδα κορμού. Έτσι. Και με τις κατάλληλες προσθήκες θα γίνει ένα ορθολογικό ρόστερ. Και είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τα επόμενα 3 χρόνια. Είτε είναι είτε δεν είναι. Δηλαδή, εδώ μας δείχνει ότι η ομάδα η οποία θα φτιάξει φέτος και το επόμενο διάστημα, είτε αυτός είναι είτε δεν είναι, θα είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να αποδώσει 2-3 χρόνια. Έτσι. Αυτά είναι βασικά το ρεζουμέ από αυτά τα οποία είπε. Πρέπει να ρίξει, είπε, το μέσο όρο ηλικίας και να δοθούν ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Βασικά, επειδή είναι υπέρμαχος των ακαδημιών, άλλωστε από εκεί βγήκε, θεωρώ ότι θα παίξουν πάρα πολλά σενάρια με νεαρούς ποδοσφαιριστές από τα φυτώρια του Άρη. Δηλαδή θα προσπαθήσει να κάνει μία ομάδα ελληνοποιημένη. Να έχει δηλαδή περισσότερους Έλληνες από ό,τι έχει τώρα. Και μην γελιόμαστε τώρα. Δηλαδή οι Έλληνες οι οποίοι παίζουν στην ομάδα, ένα ή δύο. Έτσι. Λοιπόν, καλό είναι να βλέπεις παιδιά δικά μας να διακρίνονται. Καλά, εγώ επειδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε πολύ τακτικά. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι, να έχει ικανότητες οπότε δεν με ενδιαφέρει να είναι Έλληνας. Ναι, εντάξει, εντάξει, δηλαδή να έχω, από το να έχω έναν ξένο με ικανότητες, να έχω έναν Έλληνα μέτριο από τον Έλληνα επειδή είναι Έλληνας. Όχι, θα είναι και λίγο αριστερά. Ή αυτά τότε που μας λέγανε έναν Έλληνα έχετε. Άσε τώρα, εντάξει. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μακάρι να είναι Ελληνάκια, αλλά να έχουν ικανότητες. Εδώ που θέλω να σταθώ λίγο είναι το εξής που είπε για την οργάνωση. Ναι, θα πάρουμε τους φίλους με ένα λεπτό δώσουμε. Δώσε, σου δίνω. Είπε το εξής ότι το βασικότερο κομμάτι είναι η οργάνωση της ομάδος. Το είπαμε, υποστελέχωση. Ναι, ότι το είπε. Η ομάδα τι θα αλλάζει. Μόνο ο προπονητής, όχι το team. Δηλαδή θέλει να γίνει έτσι η ομάδα ώστε
Ο επόμενος προπονητής ο οποίος θα έχει, θα πρέπει να βρίσκει, όχι να τα αλλάζει όλα. Ναι, βέβαια. Άδυν, αυτό... Να διαλύει δηλαδή τα προηγούμενα. Για να πάμε λίγο και στις γραμμές, έτσι, γιατί πάλι γεμίζει το τηλεφωνικό κέντρο. Έτσι όπως το είπε, για μένα, για τη δική μου λογική, το έσωσε. Να σου πω γιατί. Ναι. Γιατί μένα μου φαίνεται πολύ περίεργο ένας προπονητής, άσχετα την αξία του, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, εσύ θα μου πεις, να είναι μόνος του. Δηλαδή ο Ένικ είναι μόνος του. Ούτε δικό του γυμναστή έχει, ούτε δικό του, πώς το λένε. Αυτό κάτι δείχνει. Αυτό έτσι τώρα, πως πρέπει να λειτουργεί ο μάθος. Ένα λεπτό. Τώρα που το εξήγησε έτσι, έτσι, το δέχομαι. Δεν σου λέω συμβουλή. Έχει μία λογική. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω κανέναν σε καμία άλλη ομάδα στην Ευρώπη που να είναι μόνος του ο προπονητής. Δηλαδή να μην έχει δικό του γυμναστή, δικό του διατροφολόγο, γιατρό. Το team που λέμε. Ή έστω έναν-δύο. Δεν σου λέω ολόκληρο team. Εγώ δεν ξέρω κανέναν άλλο. Αλλά αυτό, θα δούμε πώς θα δουλέψει αυτό έτσι, εφόσον έτσι είναι το πλάνο και έτσι θέλουν να το πάνε, θα το δούμε αν θα λειτουργήσει ή όχι, έτσι. Μάλιστα. Πάμε στις γράμμες. Λοιπόν, γέμισε το τηλεφωνικό κέντρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς. Καλησπέρα. Το όνομά σου αθέσαι. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Ο Μάκης είναι. Νομίζω ότι δεν είχατε γραμμές. Είπα να κάνω μια αστρολογία, αλλά αυτό δεν έχετε καμιά γραμμή. Γέμισε το τηλεφωνικό κέντρο. Και γέμισε οι γραμμές. Παιδιά, Μάκη, είσαι ο γκουρού. Ο γκουρού είσαι. Όχι, ναι, είμαι γκουρού. Θα σας παίρνω για να γεμίζουν οι γραμμές. Για να μην φύγετε ποτέ από εκεί. Τι να φέρω, κάτσε. Πάμε και τουαλέτα θέλουμε. Κάτσε. Α, όχι, εντάξει, από αυτή την άποψη. Από τις 9 η ώρα μέχρι εδώ στη μένω στην καρέκλα, ρε Μάκη. Έλα, μωρέ, δεν άλλο που δεν θέλεις. Ακούσαμε τώρα, ας πούμε, τον Παλικάρι το προηγούμενο. Εντάξει, Αργιανάκη, ναι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανένα Αργιανό. Εντάξει, λίγο εγώ μπερδεύτηκα να σας πω. Δηλαδή, κάπου εκεί κατηγόρησε, κάπου το έφερα από εκεί. Εγώ μπερδεύτηκα πραγματικά. Ναι, και εγώ δηλαδή, γι' αυτό γύρισα και τον είπα ότι προφανώς... Έχω μπερδευτεί. Εντάξει. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Το ότι είπε ο πρόεδρος 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Θα σκεφτείτε, πέρα από, όταν λέει βάζω 2-3 εκατομμύρια, δεν είναι μόνο τα λεφτά των μεταγραφών των παιχτών. Σου έφτιαξε ρε φίλε, πήρε μια ομάδα ρημάδι. Ρίσιο πλακάκια δεν είχες, πουθενά δεν ήσουνα. Σου το λέει και ο Σαρόγλου που ήρθε πρώτα και προπόνησε την ομάδα στα play-offs. Είδα ένα ρίσιο το οποίο δεν πίστευα στα λεφτά μου. Έσπρωξε λεφτά εκεί ένα εκατομμύριο, 500-600, ένα εκατομμύριο έδωσε την πρώτη χρονιά. Μακή. Το χορτάρι στο γήπεδο στο νέο ρίσιο το έφτιαξε. Δεύτερη χρονιά σου φτιάχνει το γήπεδο. Απέκτησε αυτή η κερκίδα, γράφτε να μην πω καμιά κουμπέτα και κατεβάσω κανένα καντήλι. Απέκτησε και ένα χρώμα εκείνη η κερκίδα, όλο το γήπεδο έγινε κυτρινόμαυρο. Έστω στραβές κερκίδες, τουλάχιστον συμμαζεύτηκε. Δηλαδή και εκεί έπεσε άλλο ένα εκατομμύριο. Σαλόνι. Φτιάχνει τα γραφεία της Πανάρης. Θέλει να σου φτιάξει ξανά την μπουτίκ. Θέλει να σου κάνει το γήπεδο τσίμα-τσίμα να στο κάνει, γιατί δεν τα έχει τα 30 εκατομμύρια ντούκου να στα δώσει. Να πάρω από την περιφέρεια τώρα, όπως φέρουν οι άλλοι. Έτσι, να βάλω και εγώ λεφτά. Όχι, να βάλω και τον Κινέζο. Το άκουσε λίγο ρε Ζάκο. Να βάλω και τον Κινέζο να, βάλει, να κάνει τη δύο, να την ονομάσω Royal Group Sierra 2. Εντάξει. Όλα τα γήπεδα στην Ευρώπη κάπως έτσι γίνονται. Δεν υπάρχει ένας που λέει εγώ είμαι ο Ρουμενίγκε και τα βάζω στην Μπάγκερ. Συνεσφέρουν χωρικοί, συνεσφέρουν διάφοροι σπόσορες. Και έτσι φτιάχνουν τα γήπεδα. Το ίδιο πράγμα πάει να γίνει στο Χαριλάου. Δηλαδή, είμαστε και λίγο, όχι να σου πω, από την πολύ μιζέρια των όλων αυτών των χρόνων, έχουμε γίνει και αχάριστοι και μίζεροι και γκρινιάριδες. Ωραία. Διαφωνείς με αυτό που λέω, ρε Μάκη, παιδιά. Μόνο, γιατί θέλω όπου διαφωνώ να το λέω, αυτό που είπες για το ρίσιο, μην ξεχνά, δεν ξέρω αν έχει μπει αυτό το ποσό που λες, ας πούμε ότι είναι έτσι, το ρίσιο είναι του ΙΚΑ, το ξέρεις νομίζω αυτό, έτσι, δεν είναι του Άρη. Δεν έχει σημασία. Ναι. Είναι χώρος εργασίας των παιχτών. Ναι. Δηλαδή και επειδή του είχα δεν θα το φτιάξω. Ακόμα δηλαδή συγγνώμη ρε Πρωθυπουργέ. Νοικιάζει ένα σπίτι ένα και το είναι ρημάδι. Δεν θα το πει στον ιδιοκτήτη. Να το φιλουπώσω λίγο ρε αδερφέ. Να ζήσω μέσα. Να σου το πω διαφορετικά. Ο Λάσκαρης άλλαξε όλα τα καθισματάκια στο παλέ και έκανε τα αποδυτήρια. Ναι, έχω πάει. Πήγα και τρόμαξα. Νόμιζα ότι ήμουν στο NBA. Ναι, το έκανε αυτό με τα καθισματάκια και τα αποδυτήρια. Τα φτιάξει. Το Παλέντε Σπορ, άσχετα τώρα τι θα το πάρουμε, τι θα το κάνουμε, δεν είναι το άρθρο εκεί πέρα. Δηλαδή, άμα θέλουμε να σπετάνε έξω αύριο, πετυχαίνει στην κυβέρνηση, δηλαδή δεν θέλουν να πάρουν τον μπούλο, ρε. Δηλαδή, μπήκε ένα ποσό, δεν σου λέω πολλά. Καταλαβαίνω τι λες. Παρόλα αυτά, πρέπει να το σεβαστεί ότι έφτιαξε ένα χώρο για να πηγαίνουν οι ποδοσφαιριστές. Εσύ τώρα έχετε ένα στέκνη, δηλαδή, και το δείχνει στο προπονητήριό σου και βλέπει άσπρο πλακάκια τη δεκαετία του 60, πεσμένα πλακάκια, νηπτήρε σπασμένου. Θα πει πού ήρθαρε. Πού ήρθε ο Άμυρος. Φαντάσου ρε Μάκη, ο Κούπερ όταν τα είδε. Μάκη. Φαντάσου τι έπαθε ο Κούπερ. Πολιτισμιακό σώμα έπαθε ο Άμυρος. Μάκη, θα σε κλείσω. Μα γι' αυτό έφυγε. Θα σε κλείσω. Γι' αυτό έφυγε ο Κούπερ.
Συγγνώμη, θα σε κλείσω. Εγώ θα ξαναβγώ άμα δεν έχει γραφεί. Θα φύγουμε κιόλας, είπαμε. Εντάξει. Να πάρουμε και κανένα ράντσο. Να πάρουμε κανένα ράντσο να μείνουμε εδώ. Ο φίλος δεν περίμενε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Όσο πάει. Πότε θα το κλείσει, δηλαδή. Δεν σε κρατάει, θα μείνει μέχρι τις 2. Σου πάρω και ένα παγωτό. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, ο Κώστας είμαι. Γεια σου, έλα, Κώστα. Ρε Κώστα, σε ακούμε. Τι κάνετε, Τζάχο, καλά είσαι. Παλεύουμε, ρε φίλε, να με τα. Να πω και στοιχεία τη. Καλησπέρα, το Γιάννη. Σε ακούμε. Γεια σου. Καταρχήν, για το παιδί που μίλησε πιο πριν, εντάξει, ωραίος λόγος είχε και δεν χρειάζεται όλα να τα κάνουμε τέτοια. Αλλά φίλε μου, για τις παλιές χρήσεις, για να μην ανοίγουμε τώρα παλιές κουβέντες, εκείνη η 11 πλέον όντως πέραμε με 20 χιλιάρικα, αλλά εκείνη η ομάδα, μετά με τα συμβόλαια τα οποία κάναν και ευθύνη και των οπαδών, θα συμφωνήσω, που πιέζαμε, βάζω και αυτό μου μέσα και όλους, να κάνει 500 τον Νάτσο, 400 τον Νέτο. Και εγώ μέσα είμαι σε αυτός, έτσι. Άθελά μου, βέβαια, είμαι και έτσι, μπράβο. Εκείνη η χρήση, φίλε, αυτήν των διοικούντων έφερε τα αποτελέσματα να πάμε γάμα εθνική. Μην το ξεχνάμε αυτό. Να μαθαίνουμε. Ξέρεις γιατί, Κώστα. Sorry, λίγο, γιατί Κώστα. Δεν πλήρωνε κανένας από αυτούς. Ναι, ήταν όλοι διαχειριστές. Αν ένας έβαζε λεφτά από την τσέπη του, θα έπαιρνε και αποφάσεις. Εγώ παίρνω και οι άλλοι κάνανε που είχαν τον κόσμο. Γιατί για οι διαχειριστές διαχειριζόντουσαν τα χρήματα της λέσης. Γιάννη, ναι. Για να είμαστε και δίκαιοι, παίρνω και το μερίδιο ευθύνης των οπαδών. Μην το ξεχνάμε. Ναι, εννοείται. Γιατί δεν μπορούμε εμείς τώρα να βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Και εγώ το ίδιο. Τώρα σου είπαμε και εμείς άθελά μας. Έτσι, μπράβο. Ήμασταν. Αλλά όμως την ευθύνη της υπογραφής την είχαν αυτοί. Έτσι. Ναι, αλλά ξέρεις τι, το λέω συνέχεια, αυτό δεν πειράζει. Όπως λέμε, πρέπει και εμείς να μαθαίνουμε από τα. Όπως είδες, εγώ, όπως είδες, σου είπα τώρα ο Σάσα που το θεωρώ έναν παίκτη που πρέπει να στηριχτεί ο Άρης πάνω του. Αν δοθεί το κατάλληλο οικονομικό αντάλλαγμα, ο παίκτης πρέπει να φεύγει στο πίκτο όταν είναι. Την επόμενη χρονιά ο Σάσα που λέει ο λόγος μπορεί να αξίζει μηδέν. Κατάλαβες. Εγώ με φιλάθρους άλλους που μιλάω γενικά και με Αριανούς, ο Αριανός πραγματικά. Είναι ίσως ο πιο οπαδός που έχει αλλάξει ριζικά πλέον τη φιλοσοφία του στο 90%. Όριμος, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τρομερή μετάλλαξη. Γιατί ξέρεις τι, άμα δεν μάθαμε και αυτές τις παλιάρες που πάγαμε, τελείωσε. Έτσι. Μάθαμε, πάθαμε, το πληρώσαμε πολύ ακριβά, αλλά μάθαμε ότι το παιχνίδι έτσι παίζει. Έτσι είναι, αν έρθουν τα λεφτά για το Φετφατζίδι, θα φύγει. Αν έρθουν τα λεφτά για το Σάσα, θα φύγει. Γιατί έτσι ζουν οι ομάδες. Σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί εμείς να προσπαθήσουμε. Αντικατάστατος. Δηλαδή παίρνει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός Περιπίν και που λέει ότι καλύτερο έχει. Έτσι. Το Σάσα θα τον πουλήσει. Ό,τι καλύτερο έχει. Ο μεγαλύτερος έμπορος του πρωταθλήματος είναι ο Μαρινάκης. Και τι δεν πούλησε, ρε φίλε. Κάτσε, φίλε, Champions League παίζει, λογικό θα πάρει υπεραξία. Ακριβώς. Πουλάει, έτσι είναι, έτσι ζουν οι ομάδες. Καλά κάνει. Αυτό που είπε και ο Καρπίδης. Η μαγιά, και σε αυτό τον παραδέχτηκα. Η μαγιά, ρε φίλε, είναι. Να βγαίνεις, όχι να βάζεις συνέχεια ο Πατερούλης ο πρόεδρος, πάρε 5 εκατομμύρια, πάρε 10 εκατομμύρια, να είναι και η ομάδα από μόνη της να έχει τα θεμέλια για να στηρίζεται και μόνη της, δηλαδή τι θα γίνει. Και άμα πει αύριο μεθαύριο αυτός ξυπνήσει τραβά και πει, ρε παιδιά δεν μπορώ άλλο να βάζω, βαρέθηκα. Τι θα γίνει, δηλαδή αληθεία ομάδα. Τι λέμε, πολύ σωστά το είπε. Όσον αφορά και αυτό και το Καμένος που λέει, δεν το. Εντάξει, λέξη μπορεί να τα άλλη λίγο τραβήνει, δεν το είπε έτσι ο άνθρωπος. Λέω ότι ναι. Δημιουργεί υπερακτή. Αλλιώς το εννοούσα. Ίσως να ήταν λίγο. Γιατί αναφέρθηκε και προηγουμένως. Νομίζω ότι ούτε ο Καρυπίδης ούτε ο Χαριστέας το έχουν το επικοινωνιακό δεν έχουν τόσο ορθόλογο, έτσι. Δηλαδή τους φεύγουν κάποια πραγματάκια. Κοίταξε, η συνέντευξη τύπου για μένα ήταν η καλύτερη που έχω ακούσει. Άλλο αυτό, δεν είπα αυτό. Όχι, όσον αφορά αυτό που λες. Ναι, λέω ότι ήταν η καλύτερη, πραγματικά. Άλλο αληθινός, άλλο να μιλάω από την καρδιά μου και άλλο αυτό που είπα εγώ. Λέω ότι και ο Χαριστέας και ο Πρόεδρος και οι δύο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Πώς να σου το πω, δεν ξέρω την κατάλληλη. Την κατάλληλη. Δεν είναι ακούγιας δηλαδή. Αυτό δεν είναι political correct, ρε παιδί μου. Τώρα εντάξει, να είναι και. Αυτό που είπες στο τέλος, το political correct. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, δεν με πειράζει εμένα. Δεν είναι κακό, δεν είπα ότι είναι κακό. Απλά αυτό τώρα η μία έκφραση που προφανώς την είπε. Όντως ήθελε να πει και έχει δίκιο σε αυτό και δεν είναι μόνο ο Φετφατζίδης. Ο Ρόλς που ήταν, που έπαιζε ο Ρόλς. Ο Ρόλς που τίποτα στην Β' Εθνική. Β' Εθνική. Ναι, εντάξει. Ο Γκάμα αυτοί όλοι που ήρθαν πώς ήταν. Ο Γκάμα είχε δηλαδή μια κάτι ο άνθρωπος. Έτσι είναι. Πραγματικά είναι αυτή που είπε. Παιδιά, και ξέρεις κάτι. Σε αυτό, φίλε Ζάχο, είναι μεγάλο επίτευγμα το όρεξης. Γιατί και οι άλλοι ποδοσφαιριστές το βλέπουν. Εμείς πήραμε το Φετφατζίδη και πήγε Εθνική. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το μάλλον. Μπορεί να αν έρθει το παιδί, δεν έρθει. Από ό,τι λέγεται είναι κοντά. Αν άκουσες, είπε ο Χαριστέας ότι
Ο Άρης τώρα σαν, σαν για τους παίκτες είναι θελκτικός. Και έχει, ναι, και είναι θελκτικός ακριβώς γιατί κάποια στοιχεία από αυτά που είπες, ναι. Σύντομα ότι θα παίξει και Ευρώπη, ναι. Αυτό. Διότι ο παίκτης θα λέει, όπα, να πάω στον Άρη, δηλαδή την πρόταση τη λογαριάζει πλέον. Παλιά θυμάσαι όταν ήμασταν, να μην πω τι, τώρα ο άλλος έλεγε πού να πάω να μπλέξω και άμα πάω όπως τον Άρη θα χάσω και την αξία μου. Κατάλαβε με ποια είναι το λόγο. Mm-hmm. Ενώ τώρα το βλέπει έτσι. Αυτό ήθελε να πει στον Ευρώπη. Το όνομα του Άρη λέει κάνει θράψη στο εξωτερικό. Έτσι, έτσι. Και πρόσεξε. Ο Χαριστάς δεν είναι παιδί το οποίο λέει μεγαλοστομίες. Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω. Δεν είναι άνθρωπος δηλαδή, που θα πει πράγματα τα οποία όχι, ναι, ναι, είναι μεγαλοστομά. Όπως μου άρεσε σε αυτό και ο Καρυπίδης. Είχε ρεαλισμό από τις λίγες φορές. Ο Καρυπίδης είναι γενικός αυθόρμητος. Ναι. Αλλά αυτή τη φορά ήταν συγκρατημένος. Δηλαδή μου άρεσε αυτό το πράγμα εμένα. Ήταν καλή, γιατί, πολύ καλή. Ναι, ρε φίλε. Γι' αυτό βλέπεις και οι αντιδράσεις. Δεν υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, ας πούμε. Λόγω αυθορμητισμού, όντως είναι αυθόρμητος ο πρόεδρος. Είναι αυθόρμητος. Λόγω αυθορμητισμού γιατί έχει κάνει και λάθη. Νόμιζα να πει το άλλο. Λόγω του θα το κοπανίσει. Ποιο θα πει κοπανίσει. Εκεί που είπε κερατιάτικα. Εντάξει, καλά, αυτό εντάξει, δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο να το πει. Όχι, κάτι... δεν κατεβάλλε και το άλλο το πιο χοντρό. Θα μπορούσε να το πει μαμάτικα. Λέω τώρα θα το κοπανίσει τελείως. Έβλεπες, να μην ξέρω. Γι' αυτό είπα, δεν θυμάμαι νομίζω στον Παύλο σε ποιο το είπα, στον Ιαν, ότι την είδα, δεν θυμάμαι ποιον φίλο, τέλος πάντων βγήκα και πάρα πολύ, ότι το βλέπα live. Άμα έβλεπες, είχε μπροστά του χαρτιά, σε μία φάση γύρισε τουλάχιστον 6 φορές το χαρτί. Και δεν ήταν, δηλαδή είπε πράγματα τα οποία. Μάλλον δεν τα έχεις μιλήσει. Ναι, όχι. Είπε πράγματα τα οποία τα είχε γράψει, τα θυμόταν και γινούσε τις σελίδες χωρίς να πει κάτι. Ναι, δηλαδή τα είχε πει. Αυτό πιστεύω επικοινωνικά του το είπαν ότι ξέρεις, πρόεδρε, κάνουμε να μην ξέρει. Τον έκανε μια δημοσιογράφος, μια γυναίκα τον έκανε μια ερώτηση. Ναι. Και είπε, εγώ δεν φοβάμαι κανένα, μόνο το Θεό φοβάμαι. Δηλαδή έτσι. Αυτό το πράγμα έβγαζε μια σιγουριά. Ότι κοίταξε, φίλε, εντάξει, δεν είμαι τέτοιο. Αυτό είναι ενδυναμισμός. Αυτό πρέπει να το έχει ο πρόεδρος μιας ομάδας. Και ειδικά όταν μιλάμε για τον Άρη, έτσι, έχει ένα τέτοιο. Αυτό ήταν καλό. Αλλά σου λέει, η συνέντευξη ήταν η καλύτερη που έχω ακούσει στα 5 χρόνια που είναι ο Καρυπίδης. Ωραία. Ήταν, αρχίζει σιγά-σιγά, μετά από 5 χρόνια, μαθαίνει και αυτός δίπλα. Δηλαδή, εντάξει, άλλο, και δεν το λέω υποτιμητικά για τον Άρη, αλλά τώρα, άλλο να είσαι στη Βέρεια και άλλο τώρα να έχεις 30.000 views μόνο σε παρακολουθούν. Έτσι, 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 μεγάλο νούμερο, τεράστιο. Πώς, για, είναι διαφορετικά πρέπει να συμπεριφέρει. Αλλά να σου πω κάτι και ένα τελευταίο μόνο και τελειώνω. Mm-hmm. Ότι παιδιά, ό,τι και λάθος, δηλαδή αυτή την εντύπωση που μου δίνουν εμένα, και λάθος να κάνουν, το κάνουν παιδιά καλοπροαίρετα. Πραγματικά έχουν την αγαπάνε την ομάδα. Ειδικά ο Άντρους δεν το συζητάω, αλλά και ο Καρυπίδης. Να σε καλά. Φαίνεται αυτό, παιδιά. Να σε καλά. Καλό βράδυ, Κώστα. Καλά είναι να αυτά. Καλά, παιδιά. Γεια σας. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό είναι αυτό, πρόσεξε. Αχάριστος δεν είναι ο κόσμος του Άρη. Θέλει όμως, πιστεύω εγώ, θέλει και αποτελέσματα. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνεται προσπάθεια, δεν λέω ότι δεν βάζει χρήματα. Όλα είναι καλά, όλα είναι ωραία, όλο παίζουν μπάλα, όπως λέγει και το τραγούδι. Θέλουμε να δούμε και ένα αποτέλεσμα, έτσι. Εμείς πότε θα φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, εδώ παιδιά να σας πω, είστε δύο στη γραμμή. Θα μην ακούσουμε πέραμε. Τους δύο, μην πάρετε άλλη, είναι ήδη 12 και 10, εντάξει. Γιατί θα σας πω την αλήθεια, μου έκανε νόημα, σας το λέω τώρα, εγώ ψέματα δεν λέω. Το μπούλο, έτσι μου έκανε. Εδώ αυτό το καρτούν. Εγώ κάθομαι κι άλλο. Αυτός βέβαια, τι ώρα ξυπνά το πρωί. 5 παρά 4. Εντάξει, η αλήθεια είναι όντως ότι είναι λίγο. Κάτσε μέχρι τις 4.30. Φεύγεις από εδώ κατευθείαν, πάρε τηλέφωνο. Έλα φίλε, καλησπέρα, ο πρώτος τελευταίος. Έλα Ζάχο. Ναι, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, ο Δημήτρης. Καλησπέρα Δημήτρη. Έλα Δημήτρη, ακούμε. Και ο Γιάννης φυσικά, ο Πόστμαν, έτσι. Ναι, 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 και ο Γιάννης, sorry, ναι, έχει δικό. Πάμε. Λοιπόν, εγώ εντάξει, εμείς γνωριζόμαστε από κοντά κιόλας σε Ζάχο, στο Κορδελίο, τα έχουμε πει, τα έχουμε πιει κιόλας πολλές φορές. Σε ποιο, στο μαγαζί που δούλευα εκεί στο. Στον Νίκο, έτσι. Ναι. Σε αυτό το καρτούν, όντως. Ναι, φιλαράκι. Ναι, παιδάρε, okay. Ναι. Λοιπόν, άγνα δεις. Εγώ ρε φίλε, διοίκηση και πρόεδρο δεν έχω αγαπήσει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Ήμουν πάντα κατά τους. Γιατί ποτέ δεν έβρισκα κανένα δίσκο, γιατί δεν έκανα ποτέ έργο. Δεν σε δώσαν όραμα ποτέ κανένας. Ναι, έχω μαλώσει με το Σούπερ, έχω μαλώσει με όλο τον κόσμο, δεν πήγαινα ποτέ στην Τρίαζα, να πηγαίνω μαλώνα, με κάναμε ράνα, με φύγα δυο τέτοια επί σκόρδες, επί... Ο σκόρδος μου την είχε σπάσει γιατί με έριξε στη Β, έτσι όπως με την έσπασε ο Γράντας. Δηλαδή το Γράντα όταν μου την έπαιζε, όταν μου την έριξε στη Β, ήμασταν έξω από το σπίτι του. Με το Σκόρδο όλα καλά και όλα ωραία, όχι ρε φίλε. Ό,τι έκανα με το Γράντα έκανα και με το Σκόρδο, εγώ για μένα μιλάω, έτσι. Εννοείς για τον παλιό Σούπερ 3 μιλάς τώρα, έτσι. Ναι, ακριβώς. Περάσαν τα χρόνια και αυτή τη στιγμή, εγώ από το 96 που βλέπω ποδόσφαιρο και αρχίζω να καταλαβαίνω το ποδόσφαιρο, πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω πρόεδρο, σοβαρό και με, να μην πω τι έχει, που τον εμπιστεύομαι. Παντελονάτος, έτσι τον λέω, παντελονάτος. Ναι, ακριβώς, τον εμπιστεύομαι.
Έτσι. Πρώτη φορά βλέπω σοβαρή διοίκηση, πρώτη φορά βλέπω σοβαρότητα στο λόγο, πρώτη φορά βλέπω αυτό που είδα χθες, το είδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Πρώτη φορά το είδα χθες στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Σοβαρότητα και ακριβώς η ομιλία έτσι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Όχι ούτε αλητίες, ούτε καγκουριές, ούτε πιο πολλά από ούτε αυτά που είναι. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Όσα πρέπει να πούνε τα είπαν όλα χθες. Όσο για, τον, για αυτό που είπε για τον Φουτβατζίδη, σε τι είχε άδικο ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Δεν ήταν κανένα στον Ολυμπιακό. Για μένα ήταν. Ήταν τρίτη αλλαγή στον Ολυμπιακό, δεν έπαιζε ποτέ, ήταν τρίτη αλλαγή στη μεριά του. Και μην κάτσε, περίμενε. Γιατί δεν λες το άλλο. Ότι το καλοκαίρι όταν έφυγε από το εξάμεινο από εμάς, το καλοκαίρι, περίμενε πρόταση από τον Παναθηναϊκό και τελικά του γύρισε την πλάτη ο Παναθηναϊκός και ήρθε σε εμάς. Ακριβώς. Έτσι, να τα λέμε. Οπότε εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το κομμάτι που είπε ο μεγάλος Άγγελος, που έβγαλε και μια και ένα παράπονο ότι μετά από τόσα χρόνια ο πρόεδρος με κάλεσε επιτέλους να βοηθήσω τον Ζάρη, γιατί κανείς άλλος δεν τον φώναξε να έρθει μέχρι τότε, αυτό το βγάλε σαν παράπονο, αλλά για μένα εγώ έχω πάθει πλάκα, αλήθεια σας λέω, δηλαδή είχα ένα διάστημα, είχαμε εξαρτήσει, γιατί είχα πάει στην Εφέλη, στο ξενοδοχείο, και είχαμε βγάλει τον αρβανιτή για μαθημάτες. Και από τη μια μέρα στην άλλη είχε μπει ο Καρυπίδης και με είχε τσατίσει και λέω ρε φίλε, δεν είναι αυτό για μένα το πράγμα που ζω. Δηλαδή κάνει κουμάντο όποιος θέλει και βάζει όποιον θέλει. Έτσι. Δηλαδή οι πολλοί ψήφισαν τον αρβανιτήδη και βγήκε ο Καρυπίδης. δεν γίνονται αυτά και δεν πήρα διαρκεία στην πρώτη χρονιά. Ενώ ήταν συνεχόμενα εγώ πολλά χρόνια. Το είπα πραξικόπημα τότε και πραγματικά πέσα να με φάνε. Λοιπόν, και ναι, αλλά αποδείχτηκε όμως ότι το πραξικόπημα ήταν σωστό. Φίλε, να σε πω κάτι. Εγώ έκανα αυτή την κίνηση, ο Κάρι μπήκε μέσα έτσι και γύρισε και είπε. Θα φέρω, άσχετα τι έγινε, σαν ονόματα μιλάω έτσι. Ναι. Γιατί τον πρόεδρο τον κρίνει σαν ονόματα. Δεν έχει σχέση άμα παίζει μπάλα μετά αυτό. Φέτη. Δηλαδή τον Ιντέγκε σαν ονόματα τον έφερε. Πλήρωσε 500 χιλιάρια. Άσχετα αυτό άμα έκανε ένα γκολ από την γενή ηστεία. Σαν παίζει τον έφερε. Δηλαδή είπε ο Καρυπίδης τότε, θα φέρω αυτόν, θα φέρω εκείνον, θα φέρω τον ένα, θα φέρω τον άλλον. Στη γάμα είναι κύριε φίλε. Πώς δεν τους φέρεις. Και τους έφερε φίλε. Έτσι, έτσι. Το ωραία. Βούλωσα, κατάλαβες. Το βούλωσα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φίλτατε. Εδώ να σε ακούμε καλό και πιο τακτικά, έτσι. Να σε καλά, Δημήτρη. Από απ το κίτρινο μαύρο κορδελιό, έτσι. Κιτρινό μαύρο δεν είναι, αλλά είμαστε πολύ. Αυτό, αυτό. Δύο ευρώ. Βγάλαμε και το Στέλιο που είναι παύσες, έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Γι' αυτό το είπα για το Στέλιο, γιατί ακούει. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Στο τελευταίο φίλο θα πάμε. Ναι, εγώ βάζω αντισηπτικό ρε Ανδρέα στα χέρια, τι θα κάνω. Έχω πιάσει εδώ πέρα τρεις κροκόδουλους και τέσσερις πίθωνες. Πλάκα κάνω έτσι. Έλα φίλε, καλησπέρα. Λοιπόν, καλημέρα παλικάρια. Καλημέρα, τι καλησπέρα, έχεις δίκιο. 12 και 4. Μαύρη Καλαμαριά, Στέφανος. Στέφανος, άρα Στεφανάρες, ακούμε. Με τρέλα. Γεια σου Αριανάρα. Τελευταίος και καλύτερος. Γεια σας Αριανάρες, λοιπόν. Ακούω τώρα λίγο πράγματα ας πούμε στα οποία καλά με τους δικούς μου εγώ ποτέ δεν έχω μαλώσει ενώ να σας δώσω την παράδοση έστω και λεκτική. Απλά θέλω να πω ρε παιδιά το εξής. Ο λαός του Άρη δεν θέλει ούτε νουθεσίες ούτε παιδιά τρέχετε για διαρκείας ούτε αυτά που έχω περάσει εγώ Ζάχο και τα ξέρεις πολύ καλά να τρέχω στα χωράφια όλου του κόσμου δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη οπαδού το πόσο αγαπάει την ομάδα του. Ο Αριανός δεν χρειάζεται να αποδείξει την αριανοσύνη του. Καμιά φορά λίγο τρελαινόμαστε, λίγο στο επικοινωνιακό ο Κάρι να πούμε καμιά φορά λίγο το χάνει και μας φέρνει να πούμε σε πολύ δύσκολη θέση. Έχουμε μια σωστρέφεια να πιστεύουμε, σε αυτό είναι. Όχι να απολογηθούμε εμείς σε κανέναν εδώ πέρα, γιατί σε αυτή την πόλη Χριστομάθεια εμένα δεν πάμε κανένα να πούμε κανένα σωματείο που σηκώνανε πανιά να πούμε θρύλε, θύρα, τέσσερα και δεν συμμαζεύεται. Και, δηλαδή, δεν μπορώ να σε με κάνω Χριστομάθεια εμένα. Παρόλα αυτά όμως είναι κάτι αποδεδειγμένο ότι ο Αριανός την αγαπάει την ομάδα του. Ρε, το έχει αποδείξει ένα δισεκατομμύριο φορές και στις πίκρες. Γιατί οι άλλοι αγαπάνε τις νίκες της ομάδας τους. Μόνο που έχουμε φίλε μου 51 χρόνια χωρίς τίτλο και υπάρχει τέτοια προσέλευση. 51. Ζάχο, επειδή, 50, επειδή, πάμε στα 51. Τι κάνουμε. Επειδή καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι, γι' αυτό στα λέω. Λοιπόν, από εκεί και μετά... Αυτά πόδι. Ναι ρε, δεν το συζητάμε ρε, δεν υπάρχει προηγούμενο. Εμείς δεν είχαμε ποτέ μπούζα
Μάγκες, αυτή την Κυριακή ελάτε, την άλλη μήνα αρχίσει κάνουμε απεργία. Υπάρχει ένα έλλειμμα και το λέω πουλά, πάνω από 10 χρόνια και δημοσιογραφικό έλλειμμα στον Αρέτσι. Τώρα υπάρχουν μια φουρνιά νεαρών δημοσιογράφων, έτσι. Υπάρχει γενικότερα έλλειμμα δημοσιογραφικό στον Άρη. Μη μου ανοίγεις πληγή τώρα. Εντάξει, γιατί... άμα συνεχίσουμε αυτό θα πάμε στις 2 η ώρα. Όχι, Πασά μου, ξέρεις γιατί θέλω να... Μη μου το ανοίγεις αυτό, γιατί και εγώ και εσύ ζήσαμε εποχές που δημοσιογράφοι του Άρη, να πούμε, γίναν διοικητικοί, να πούμε, υπάλληλοι και... Εντάξει. Περασμένα, ξεχασμένα, τελειώσαμε. Και κακώς το είπα κιόλας, αλλά το λέω τακτά. Μπράβο, κατάλαβα για Πασά μου γιατί το είπες, αλλά θυμάσαι και τις εκείνες τις εποχές. Λοιπόν, εγώ έφυλε... Καμιά φορά ξέρεις γιατί πράγμα σε ένα χωριό με ρεζάχο. Ότι υπάρχουν, νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν σε ποιο σύλλογο βρίσκονται. Και το λέω αυτό γιατί δεν μας βάζουν και εμάς στην εξίσωση, ρε φίλε. Ήμασταν τρίτη στα εισιτήρια πέρσι και έχεις να πούμε, όμω σηκώνει το κεφάλι σου από το κέντρο του γηπέδου, έχεις 17-18 χιλιάδες τζιχάδα από πάνω. Που αν τους πεις να πούμε, μαγκές, πάμε να κάνουμε μια πορεία, πάρουμε την πόλη, πήγαμε και την πήραμε, ρε. Λοιπόν, πρέπει να μας βάλει κάποιες φορές, πρέπει να μας βάλουν στην εξίσωση. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλο... Στεφανέ, και πολύ εδώ μεγάλη για να πεις στην εξίσωση πρέπει να έχεις πορτοφόλι. Πρέπει να έχεις τσέπη, πορτοφόλι. Αυτοί μπαίνουν στην εξίσωση. Ακριβώς επειδή δεν έχουμε το πολύ μεγάλο πορτοφόλι, Ζάχο. Γι' αυτό. Λέω, ο Γιάννης το λέει. Βάλε τον κόσμο του Άρη στην εξίσωση. Γιατί αν μας θυμάμαι και εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό, αλλά βγήκε Φερρυππίν, όχι δήμαρχος και υπουργός και μας τη λέει, βάλε μας την εξίσωση να το κάνουμε εμείς. Όπως εμείς κρατάμε τις πλάτες τόσα χρόνια. Μ' αρέσει. Και ξέρεις ότι το προχωράμε το τρένο, όχι το προχωράμε εμείς οι οπαδοί, ότι άλλος αποφασίζει και εμείς συμμετέχουμε. Και βοηθάμε. Ωραία. Και προτρέπουμε. Ωραία, Στεφανάρα. Λοιπόν, αυτό που... Να κλείσω. Κλείσε. Παιδιά, θέλετε, κλείνω και τώρα. Όχι, κλείσε με την τελευταία σου σκέψη. Γιατί να κλείσει, έχουμε ένα λεπτό, δύο λεπτά έχουμε ακόμη. Γιατί ο άλλος χασμουριέται απέναντι μου, να ξέρεις. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, δεν χρειάζεται να. Ο Αριανός είναι Αριανός και δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα σε κανένα στα δύσκολα χρόνια. Σε αυτό συμφωνούμε. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε σε κανένα. Όχι στα χαχαχά και στα χουχουχού, γιατί Ζάχο σκέψουρε αυτή η ομάδα να πούμε να πάει να κάνει πρωταθλητισμό, να πούμε και να είναι 5-6 αγωνιστικές πριν το τέλος, να πούμε να κυνηγάει πρωτάθλημα τι θα γίνει. Σκέψου μόνο τι θα γίνει μακάρι, αυτό. Μακάρι να το ζήσουμε και θα δεις τι θα γίνει. Μέσα τώρα... διαφωνείς άχος αυτό που σε λέω. Όχι ρε, τι να διαφωνώ. Μα σου λέω είμαστε τρίτη στα ειστήρια και έχουμε μισό έργο να πάρουμε μπράβο. Τίτλο. Τι να πω. Δεν το αυτό, λέω εγώ. Ρε, τα στοιχεία το λένε. Δεν το λέω εγώ. Αυτό. Παρόλα αυτά εκτιμώ πάρα πολύ το ότι έρχεται κάποιος με κοιτάει στα μάτια και μιλάω και για τον Άγγελο που είναι πολύ σοβαρό παιδί και τον ξέρω προσωπικά. Τον Γκάρι δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά βλέπω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα, εκτός από κάποια επικοινωνιακά που κάνει, γιατί όταν ευρεάσει πρέπει να του παίρνουμε το κινητό λίγο από τα χέρια. Εν πάση περιπτώσει όμως μας αρέσει που μας κοιτάει στα μάτια και λέει ρε μάγκες αυτό. Αυτό, γουστάρουμε αυτό γιατί μας το λες και μας κοιτάς στα μάτια και εμείς να πούμε πάντα θα είμαστε από πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσουμε μόνο ρε Σικάρι ή όπως λέγεσαι ή όποιος προεδρεύει στον Άρη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ να πάρα καλά. Πολύ που με ακούτε, αδέρφια. Να σε καλά, Στέφανε. Σας αγαπώ πολύ, φιλιά στον κόσμο του Άρη. Και να πω και ένα τελευταίο, Ζάχο, με επιτρέπεις ένα δευτερόλεπτο. Σε ακούω, σε επιτρέπω. Έμεινα από δουλειά, παιδιά, αν χρειαστεί, αν ξέρει κάποιος κάτι. Εδώ, ακουστικές, μακάρι και αύριο που θα είμαστε εδώ πέρα, γιατί αύριο θα είμαστε με τον Τάσο. Τι είδους δουλειά. Ό,τι να είναι, σου λέει. Τι θα πει δουλειά. Όχι, κοίτα, αδερφέ, να σου πω, ήμουν πολιτής. Ναι. 20 χρόνια είμαι πολιτής. Ωραία. Χοντρικής πολιτής. Δηλαδή το αυτοκίνητο της εταιρείας και μπούλο συνέχεια στα χιλιόμετρα στον δρόμο. Έχω κάνει και πολιτής λιανικής μέσα σε μαγάζι. Έχω κάνει και άλλες δουλειές, αλλά η κύρια δουλειά μου είναι πολιτής. Εν πάση περιπτώσει όμως σήμερα, επειδή είναι λίγο πολυτέλεια το να διαλέγεις εργασία, έτσι όπως το λέω, ό,τι κάτσει παιδιά και όποιος έχει και ξέρει κάτι. Ας τυπήσει ένα τηλέφωνο, ίσως Ζάχο ή άμα θέλετε. Ας μου στείλει μήνυμα, κάποιος αν ακούει και υπάρχει μια προσφορά εργασίας, να μου στείλει inbox και αύριο θα το πω εγώ. Μακάρι να υπάρχει μέχρι αύριο με την εκπομπή, μέχρι τις 9 η ώρα που θα ξανακάνουμε εκπομπή με τον Τάσο εδώ. Παιδιά, και να το πω στον αέρα και μούτσα, να. Μάτσα μουτσα, σας φιλώ στα βρωτά, φιλιά σε όλο το λαό του Άρη Αργιανάρα. Ζούμε πρωτάθλημα να πάρουμε και να το γουστάρουμε. Να σε καλά. Καλό βράδυ, αδέρφια. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Μακάρι, φίλε, πρωτάθλημα. Ας πάρουμε ένα κύπελλο πρώτα και βλέπουμε για το πρωτάθλημα γιατί
πήγες κατευθείαν στο πρώτο. Το λογικό είναι να πας στο πρώτο. Και εγώ πρωτάθλημα θέλω όπως και όλος ο κόσμος. Έπεισε ότι έχεις πρωταθλητή κόσμο, αλλά. Εντάξει. Είπαμε, αλλά... αν ο κόσμος. Μην κάνουμε συνέχεια τα ίδια σχόλια. Αν ο κόσμος έπαιζε μπάλα, κάποιο τίτλο θα είχαμε στα 50 χρόνια. Το είναι δεδομένο. Εννοείται. Λοιπόν, κύριε Πόσμαν, 3 ώρες και 20 λεπτά εκπομπή. Νομίζω... Έφερες, είπαμε, ρε φίλε. Όταν έρχομαι εγώ εδώ, είπαμε. Τώρα, ανοίγουν τα πάντα. Όταν μπαίνεις, όταν μπαίνεις από την πόρτα είναι τζάμπα. Mm. Όταν βγαίνεις είναι τα 20 ευρώ. Να μου δώσεις 20 ευρώ επειδή με έφερες. Τι θες κάνω, να σου δώσω 20 ευρώ. Εννοείται, ρε φίλε. Πού να βρεις, ρε. Ετοίμασε κλωτσιές τώρα να γράψει. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε πραγματικά όλο τον κόσμο. Πραγματικά εδώ πήρα και αρκετά μηνύματα, δεν τα διάβασα, και από τον φίλο τον Χρήστο, τον Νίκο, και αρκετούς φίλους που τους άρεσε η εκπομπή. Ο Χρήστος μου έγραψε ότι ήταν μια εκπομπή που υπήρχαν και αντικρώμενες, έτσι, και αυτό είναι το σωστό, έτσι. Έτσι και να μην την αντίθετη άποψη. Στον άρευτο το έχουμε λίγο, έτσι. Είναι αντίθετη άποψη. Το έχω, φίλε, εγώ ακούω τους πάντες. Άκουσα. Το είπα και στην αρχή. Ο Άρης έχει πολύ κόσμο, θα υπάρχουν σίγουρα απόψεις διαφορετικές. Δεν θέλω εμπάθεια. Ναι, δεν το είπα. Άλλο. Η εμπάθεια, άκουσε, όπως και την προηγούμενη φορά το ίδιο λέγαμε. Η εμπάθεια όταν υπάρχει, αυτός που έχει την εμπάθεια, που την εξωτερικεύει, χάνει ο ίδιος το λόγο του, έτσι. Χάνει. Απ' την άλλη, αυτός που είναι, μια που λέμε τώρα για τον κύριο Καρυπίδη, εμπαθίζει με τον κύριο Καρυπίδη, ό,τι καλό να κάνει, θα βρει κάτι να πει, και απ' την άλλη, αυτός που είναι υπέρ τον κύριο Καρυπίδη, ό,τι και λάθος να κάνει, θα βρει κάτι να πει ότι έτσι, δεν το έτσι. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Έτσι. Και στον Άρη το έχουμε αυτό το πράγμα, έχουμε, έτσι. Πολύ. Και έχουμε, δηλαδή, δεν μας αρέσει η άποψη του Ζάχου, να του επιβάλλουμε τη δική μας. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Άστο να υπάρχει διαφορετική άποψη. Έτσι. Άστον. Όταν βέβαια είναι πάντα κόσμια. Γιατί και υπάρχουν και κάποιοι. Αν σέβεσαι τις απόψεις των άλλων, άσχετα αν συμφωνείς ή όχι. Έτσι αν δεν υπάρχει διαφορετική άποψη, φίλε, δεν θα πάμε έτσι λίγο μπροστά, έτσι. Δεν θα πάμε λίγο μπροστά. Λοιπόν, εγώ. Να ευχαριστήσω πραγματικά, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή, θεωρώ, και ελπίζω να άρεσε και στον κόσμο. Να ευχαριστήσω και εσένα για καλά. Τα 20 ευρώ που θα μου δώσεις, και ελπίζω την άλλη φορά να είναι και περισσότερα. Αύριο, τι αύριο, σήμερα, δεν υπάρχει αύριο, 12 και 25 βλέπω εδώ, σήμερα στις 9 η ώρα η επόμενη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια. Πρώτα Θεός βέβαια, έτσι, να κάνουμε και τα αιματολογικά μας. Λοιπόν, να είμαστε και καλά, γιατί. Άμα δεις ότι δεν έρχομαι παιδιά, να δεν είναι καλά τα αιματολογικά. Έλα. Που να φας τη γλώσσα σου, βρε κατσίκι. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Από μένα και τον κύριο Πόσμαν. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους.